Πρέπει να βρω δικηγόρο. Better call Shot. Πρέπει να βρω δικηγόρο. Η αλήθεια είναι ότι ο αγαπημένος μου δικηγόρος. Πού είσαι. Ο αγαπημένος μου δικηγόρος είναι αυτός εδώ. Αλλά άντε να τον βρω. Πού να τον βρω. Αυτός εδώ είναι ο αγαπημένος μου δικηγόρος. Συκοφαντική δυσφήμιση. Τα έχουμε. Ναι. Ψυχική οδύνη. Ψυχική οδύνη. Οδύνη. Συκοφαντική δυσφήμιση. Πήγε μπλάιντερς. Πήγε μπλάιντερς. Γράψα αυτό. Δεν θα λέω. Πήγε μπλάιντερς. Γράψα. Σα σήμα το. Γράψω ρε μαλάκα. Συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν ξέρω πώς γράφεται. Δεν ξέρω. Να το πεις. Πες το. Συκοφαντική. Ψυχολογική. Συκοφαντική. Ψυχοφαντική. Ψυχοφαντική. Συκοφαντική. Συκοφαντική. Σήκω πάνω που λέμε. Σήκω. Better call good. Σήκω που λέμε. Συκοφαντική. Συκοφαντική. Ψυχολογική. Θα του στείλω μήνυμα. Πού είναι. Θα του στείλω μήνυμα. Τι. Συκοφαντική. Ψυχοφαντική. Ρε πώς λέμε σήκω πάνω. Ψυχοφαντιστική. Περίμενε ρε. Πώς λέμε σήκω. Σήκω δεν λέμε. Θα μου κάνεις μια γάρι μπούς. Σήκω όχι ψη. Σι. Σίγμα σήκω. Συκοφαντιστική. Ναι. Είναι σωμαγιάτε. Συκοφαντική δυσφήμιση το έχεις. Συκοφαντιστική σηκώνηση. Μπράβο. Σηκώνηση έτσι. Συκοφαντιστική σηκώνηση αυτό μόνο. Συκοφαντιστική σηκώνηση. Θα πεις. Ψυχική οδύνη. Ψυχική οδύνηση. Μπράβο. Όχι οδύνηση ρε, οδύνη. Ψυχολογική οδύνηση. Οδύνη. Ναι. Αυτός εδώ είναι. Αυτός, ο Σολομονίδης είναι αυτός εδώ. Πώς θα λες, ο Βαγγέλης. Ένα Βαγγελάκι. Εντάξει, γράψε τώρα κάτι που θα σου πω. Αυτός εδώ είναι ο Γκότς. Α, εντάξει Βαγγελάκι. Λανσκρόνα. Λανσκρόνε. Ε. Πώς είναι αυτό τώρα. Λανσκρόνα. Λασκρόνα, βάζε. Λασκρόνα. Αλμπιντολέφε. Τι είναι αυτά, ρε βαγαρμένη. Δεν γράφτα, ρε Χρήστο, αυτά βλέπω. Αν τα παίξω πώ τα. Τι είναι αυτά. Εντάξει, γράφτα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Αλμπιντολέφε. Αλλι. Πω, ούτε τσπαντίου να μα αν. Εγώ γράφω. Αλφα, λάμπτα. Μπινολέφε. Μπινελέφε. Αλπινολέφε. Μη, ε. Ναι. Μπι, ναι, αλπινε. Μπινε. Λέφε. Λέφε, ναι. Γράψω Καστοριά, τον εύκολο, Καστοριά. Καστοριά, ναι, αυτό το ξέρω. Ναι, γράψω Καστοριά. Καστοριά, αυτή η δικιά μας, ε. Ναι. Καστοριά. Χρήστο πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Λάσκρο. Περίμενε, έχω κι άλλες. Το Χρήστο. Μπρομαποϊκάρνα. Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή, ρε. Μπρομαποϊκάρνα. Άραξε ομάδα, Βαγγελή. Μπρομαποϊκάρνα. 187. Πού είσαι, πού είσαι. Μπρομα. Ο Κέφας. Ρώμα. Κουινί. Εδώ είναι που τα λέει από την αρχή. Μίλτον. Εντάξει. Και μία τελευταία. Μποτσουάνα. Μποτσουάνα. Ναι, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή. Ξαναπέστε από την αρχή, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ρόντοβα. Ναι. Λάλπι. Ναι, Αλμπιρέφε. Ναι. Καστοριά η ελληνική. Ποια. Η Καστοριά η δικιά μας. Ναι, σωστά. Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Ρώμα πολιτσάρδα ρε πουλιά. Ρώμα πολιτσάι. Ναι, άλλο. Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντεστινέισορ. Ναι. Και Μποτσουτσου. Μποτσουράνα. Μποτσουράνα, ναι. Μπράβο. Βάλε. Λοιπόν, αυτός είναι. Έτσι, και πάμε τώρα. Peaky Blinders είπες, ε. Peaky Blinders, πού είσαι. Πού είσαι, Peaky Blinders. Τώρα θα σου πω εγώ ποιος είναι Peaky Blinders αύριο. Tomorrow. Όχι εδώ, εδώ. Έλα, Peaky Blinders, Ριού. Ετοιμάσου, τέτοιο έχεις, πού είσαι. Ε, έχεις τέτοιο πράγμα, έτσι. Έρχομαι. Ερχόμαστε.
Έρχομαι, γιατρέ! Θα βάλω και την καπαρτίνα αύριο. Θα ανοίξω στριμ αύριο, καπαρτίνα, το σπούς. Ο Μασέλμπι. Μου πήσε ότι έχει και ξηράφια από κάτω πίσω εδώ. Τι πόσο κάνει αυτό? Πήγαμε τον Νίκο για ψώνια. Ψωνίσω μια καπαρτίνα και ένα τέτοιο. 400 ευρώ καπαρτίνα, τέτοιο. 60 ευρώ τραγιάσκα πήρα. Ούτε παππούς με τέτοιο να ήμουν. 60 ευρώ μπούς. Όποιος θέλει να ψωνίσει, Κίγκο, ο στυλίστας. Έτσι, αρκεί να έχετε ένα βενζινάδικο από πίσω, να πούμε να πέφτει γάμο το κερατό. Λοιπόν, έρχομαι, γιατρέ, ερχόμαστε. Και πάμε στο αρπί μας τώρα, εντάξει, τα πάμε, πέρασε η ώρα, πάμε στο αρπί. Πολλά είπαμε, πού είσαι, πού είσαι. Μην κάνεις μέτα, μπρο, κανένα μέτα. Κανένα μετά. Τα ξέρω. Το ότι θα ψάξουν το σπίτι και τα μαγαζιά, ρε μπρο, είναι το μόνο στάνταρ. Τα έχουμε αδειάσει, ρε μπρο. Αυτά τα ξέρουμε από την πρώτη μέρα που είμαι γόραντ. Τρελός είσαι. Λοιπόν, ασύρματο. Ο Αλβανός που είναι? Θέλω τον Αλβανό. Χρειάζομαι τον Αλβανό, τον Μάκαρο. Πού είναι η ομάδα, ρε φίλε? Πρέπει τώρα αυτές. Είναι κάτσε εδώ, ρε. Χάμω το κερατό μου. Πες μου ότι δεν είναι κανένας μέσα. Θα τρελαθώ τελείως. Θα πάω να πιάσω τα βουνά. Τίποτα. Σήμερα είμαστε για τα βουνά. Σήμερα είμαστε για τα βουνά, τσάτ. Τη γαμίσαμε στο inbound γρήγορα. Στο inbound γρήγορα. Είσαι γόραντ, μόνο γόραντ. Δεν έχεις δει τι γίνεται, ρε μαλακά σοτ. Όχι γόραντ. Άμα μπορούσαν οι μπάτσοι θα με βάζανε στην ηλεκτρική καρέκλα. Να, μία και καλή. Τους έχω γαμίσει, το δήμαρχο, τους μπάτσους. Πιστεύω ότι είμαι ο πιο μισητός αυτή τη στιγμή στην πόλη. Καλά, ανέκαθεν είμαι. Αλλά εντάξει. Λέω πεντέχος. Έλα, πού είσαι ρε μαλάκα Αλβανέ, πού είσαι? Πού πάω? Στο μοτέλ. Σάντι, Σάντι, είμαι με παρατημένος εδώ πέρα δίπλα στο Σερυφάδικο ακριβώς στο κομποτήριο. Έλα να με πάρεις μαλάκα. Όχι, μην παραδοθείτε ρε, το είπαμε. Το παραδείτε με ρε ηλίθι, εδώ ξέμπειρα που κοιμήθηκα και με παρατήσατε, έλα στο κομποτήριο. Τι είναι αυτά εδώ? Δεν μπορώ να κάνω... Α, να το. Υπολογίζεσαι εμένα με δουλειά. Όχ, τη γαμίσαμε. Τη γαμίσαμε χωρίς το μάγκη. Όχι, σημάδεψε ντόπιο και πάρε τα κλειδιά από αμάξι. Ντέιβ, μέσα ρε μαλακά. Σήμερα θα γίνει μαλακία, να ξέρεις. Πόσο θα τις καμπουλάρουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει μαλακία. Χρειάζομαι backup, μάγκες. Πού είναι η ομάδα? Χρειάζομαι backup. Δεν μπορώ να το τρέξω αυτό μόνο. Θα με γαμίσουν, θα με πάνε τάπα. Οχ, ένα σπρέι είχα. Πού ρε, που σκήθελα να γράψω dead. Μείναμε με το γιακούζα. Δεν το πιστεύω, φέρε και ένα σπρέι εδώ πέρα. Έχω πάθει πλάκα με τα script. Γαμάνε τα script, bro. Ο σερβερ γενικά γαμάει, ρε. Πολύ δυνατός. Πού είσαι, Αλβανέ? Κομματήριο. Πίσω σου. Λοιπόν, έλα. Πρέπει να πάμε από το τέτοιο, μπρο. Πάμε λίγο από το μαγαζί απέναντι να αφήσω κάτι πράγματα. Σα ύπουλα, μα κυμπάτσου την κάνουμε. Με δεν είδα μπάτσους. Τέλεια. Πάρε λίγο το ντοσιέ που έχω αφήσει μέσα στο μηχανάκι και δες λίγο. Τις φωτογραφίες. Τι πού το βρήκες το ντοσιέ, ρε μαλάκα? Να το περίπτερα, ρε μαλάκα. Άμα, τι λες ρε, κάνουνε τέτοια τα μουνόπανα. Το δε. Τους πούστιδες, τέτοια κάνουνε. Τα έχουμε φωτογραφία αυτά. Αυτά το ξέρεις ότι είναι... Ότι μπορούμε να τους κάνουμε. Χρειαζόμαστε δικηγόρο. Τα έχω βάλει και σε φάκελο, τα έχω... Λοιπόν, χρειαζόμαστε δικηγόρο, μπρο. Ποιο εδώ ρε μαλακα, απέναντι πηγαίνε, μα απέναντι.
Φωτογραφία, είμαστε έτοιμοι. Αυτό βάλ το μέσα εδώ να το έχουμε. Πρέπει να βρούμε δικηγόρο, να του δείξουμε όλα αυτά. Αυτά είναι, φίλε, βανδαλισμός ιδιωτικής περιουσίας. Αυτό είναι μηνύσιμο. Πρέπει να τρέξουμε και εμείς, όπως τρέχουν για αυτές οι πουτάνες. Ναι. Τις πινακίδες όσους χρειάζω. Κάτι έχουμε. Θα χτυπήσουμε, ρε μαλάκα, γιατί δεν χτυπήσαμε το τζιφτ από το Fire Department. Τι μας έκανε, ρε μαλάκα, Καρμίδη. Ποιος έκανε raid, έλα, Τόνι, πού είσαι, Τόνι. Να ξέρεις, είδα αυτό το πράγμα που παίζεται και μ' άρεσε. Ο Βουνίσιος, ναι. Και θα κάψουμε το PD απέξ. Ναι, μαλάκα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μόνο το PD, πρέπει να βρούμε δικηγόρο. Περίμενε να δούμε πως είναι ο Better Call Good. Πρέπει να βρούμε δικηγόρο, ρε φίλε. Δεν είναι κανένας πάλι, ρε, μα δεν το πιστεύω, ρε. Πού είναι δικηγόρο, το δήμαρχο. Πρέπει να κάνω BM στο δήμαρχο. Στο σειρά έχει αυτός τώρα. Δεν είναι εδώ. Έβαλε το φάιλο μέσα. Λοιπόν, τον έβαλε. Όχι, είμαι στη μηχανή, είναι. Πήγαινε, βάλ' τον. Άκου. Ωραία. Πρέπει να. Θα ήθελα ένα. Πρέπει, ρε μαλάκα. Να πάμε κάτω στη Grove στη να πιάσουμε τα gangs. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρουμε το μέρος μας εκεί πέρα, τους βρωμιάρδες, τους ψευδογκάνγκστερς. Ο φάκελος. Πρέπει να τον έβαλα. Πάμε. Φίλε, έχω δει ένα αμάξι για καταδίωξη. Ποιο, πάμε να τον πάρουμε τώρα, ποιο θες. 350, φίλε, κάνει. 350, τα έχω. Θέλω ένα αμάξι που θα μου πεις όταν ξεφεύγεις, φίλε. Μαλάκα, μην δεις πως είναι. Ευχαριστώ, Τόνι, R32, Nissan GTR. Ο Βουνίσιος, ναι, μαλάκα. Χωρίς πινακίδα από μαμά. Jim Cut, πού είσαι. Τι νέων και αρχιδιές, μαλάκα, δεν το πιάνεις με τίποτα. Ούτε το F16 δεν το πιάνεις. Πήραμε τα 30 sec, ωραία. Πάμε στα Gang 100. Πάμε, ναι, πάμε Ghosted. Πρέπει καινούριες αρένες, chat. Πρέπει να κερδίζουμε αρένες. Έτσι, σιγά σιγά. Τις χαλαρές αυτές πρέπει να τις παίρνουμε για πλάκα. Κάποιος πρέπει να έχει το νου του, moderator εδώ, οι μάχημοι. Πρέπει να έχουμε το νου μας σε αρένες. Είναι του επόμενου μήνα. Τέλος ο μήνας αυτός. Ό,τι κάναμε. Τελειώσαμε στο B. Πρέπει αυτό το μήνα πάμε στο A. Πρέπει να είμαστε πιο μάχημοι. Μα ακούω, σίγουρα το φάκελο τον έβαλε μέσα. Ναι, ρε μαλάκα, μέσα τον έβαλα. Αφού δεν είναι πάνω μου, δεν είναι στη μηχανή, είναι μέσα. Μήπως το πέταξες κάτω. Όχι, ρε πλάκα. Κατάλαβα. Να το Peter Carr, σήμερα ο Peter Carr έχει σμερφάρει την κατάσταση. Σήμερα την πήρε την αρένα με τον Βένε σχεδόν μόνος του. Τι φάση από αύριο θα παίζει άλλο σερβερ. Όχι, ρε Γιώργο. Δεν γίνεται. Λες να με κάνουν τελτσάρ. Άμα φάει σόβιο παρμενίων δεν παίζω. Τι θες να πούμε, βαράτε τον Τούμπα. Δεν έχω όπλο πάνω μου. Ναι, γιατί τι είναι. Και επειδή είναι δικό μας παιδί, τι πάνε να πει, φίλε, τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Αλλά η αρένα είναι ένα V1. Στο ένα V1 δεν χάνω, μπρο. Τι πάνε να πει δικό μας παιδί, ρε φίλε. Πρέπει να πάρουμε τις αρένες. Δικό μας παιδί, δεν του κάτσουμε. Δικό μας παιδί, μια χαρά, δεν θα σταματήσουμε να είμαστε φίλοι. Αλλά στην αρένα θα πάει φάπα. Τι έτσι πάει, μπρο. Βασικά, εντάξει, σήμερα λίγο πιο chill γιατί αύριο θα με βοηθήσει. Αλλά με τρελαθώ να πούμε, θα πάω εδώ 187. Έχω κι άλλους backup από πίσω που είσαι, Κέφας. Ο αδερφός. Παντού είναι η Ντάλτον, μαλάκα. Παντού είμαστε. Αν πας η Σόβια αυτομάτως, θεωρείται Ντελτσάρ. Ρε φίλε, δεν είναι το hat. Το hat είναι σαν open up. Κάποια. Τι τα τον Αλβάνο. Τι κάνεις, μαλάκα, τι κάνεις. Βοήθεια. Πέφτω. Όχι, ρε. Ρε μαλάκα, Αλβάνε, μου ήρθαν τα κάρτες στο κεφάλι, ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Γάμο τον πάτο σου, κάτσε να βάλω ένα λεξίσφαιρο. Μες στη μέση της πόλης. Πάω να φύγουμε από εδώ πέρα, ρε ηλίθιε. Συγγνώμη, καθάρισα σήμερα την κάφκα του Κράνους και δεν βλέπα. Κατάλαβα. Την κάσκα, καθάρισε την κάσκα του Κράνους. Το ακούσατε κι αυτό. Τι καθάρισες? Την κάφκα του Κράνους μέσα, κατάλαβα. Α, την κάφκα. Ναι, κατάλαβα. Μαλάκα φατσέα. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνεις όνομα φατσέας. Αν δεν θα γίνεις, πρέπει να γίνεις Έλληνας βαφτιστής. Έτσι, χριστιανός. Δεν το κάνεις φατσέας τώρα. Ελά, Τζιμκαστ, πού είσαι. Δεν μου το πάει. Δεν μπορώ. Βανίλα, open. Τι λες, ρε. Για κάτσε λίγο να δω κάτι. Φύγε ρε μαλάκα. Ο Τσίφ, ρε μαλάκα. Δεν τον βλέπεις με το ποδήλατο. Πάμε να το κάνουμε ένα χτύπημα. Γουστάρεις πίσω μας με τα ποδήλατα. Πίσω. Ρε μαλάκα! Κάμω το πάτο σου, δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, πίσω μας ήταν. Άσε να οδηγήσω εγώ, ρε μπρο. Πού πήγε.
Θα το πιστεύω με το μαλάκα τον Αλβάνο. Έλα ρε, πού είσαι? Ξέρω εγώ που είμαι, στον δρόμο, στο βενζινάδικο. Α, σε βλέπω. Οδηγά. Δεν βλέπω το τσίφ εγώ, εσύ θα κάνεις και το χτύπωμα και τέτοια. Δεν οδηγάει. Α. Κατέβανε σου τόσο τα κλειδιά, ρε. Ναι, γάμο τον πάτο σου. Θέλει drive-by. Λοιπόν, χτύπημα στο τσίφ, ανέβα πάνω. Χτύπημα τώρα επί τόπου. Χάσαμε ρε μαλάκα, Αλβάνε. Με ποδήλατο είναι ρε μαλάκα, δεν θα το βρούμε με ποδήλατο, πλάκα μου κάνει. Τον βλέπεις πουθενά, πάντου ρίξα μια κλωτσιά, κλωτσίδι θέλει μπρο. Δεν τον βλέπω είναι το θέμα εγώ. Ούτε να το ρίξα τι. Τους είδα πριν που περάσανε να τον χάσαμε ρε μαλάκα. Εσύ φταίς πάλι, έχεις χοντρίνη πάλι. Ναι ρε, εγώ φταίω ρε μαλάκα που καθάρισες την Κάφκα. Ας το διάολο ηλίθιε. Πήγε τώρα μαλακοπίτουρας. Να φάει ένα κλωτσίδι πρέπει να το δώσουμε να φύγουμε, του ρίχνουμε σφαίρα. Σφαίρα θα μας ρίξει να ξέρεις, μόνο της καταφέρει να... Α, μέχρι να σηκωθεί φύγαμε εμείς, ρε. Το θέμα είναι που πήγε η πουτάνα με το ποδήλατο, από εδώ περνάει ρε μάλλε. Προς ο EMS. Πού πήγε ο πούς να φάει το κλωτσό του. Όπλο έχεις πάνω σου. Όχι ρε, τίποτα, αφού σου λέω, τα έχω αφήσει ρε μαλάκα. Τα έχω αφήσει όλα να μην μας ψάξουν, να μην έχουν αφορμή, καταλαβαίνεις. Τη μηχανή την έχεις αλλάξει χρώμα. Ναι, δεν είναι όπως την άλλη. Στο άλλο, όταν κάνω μαλακίες βάζω το αγωνιστικό το γκάλουπ. Πού πήγε ο Πούση με το ποδηλατάκι του, να φάει το κλωτσίδι. Το Μπούση τον χάσαμε με το μαλάκα, τον όζρε μαλάκα. Το πιστεύω ρε μαλάκα. Το κάνω στο κεφάλι, γκακ, κατευθείαν. Λωτσιά ρε μαλάκα θέλει, αλλά πού πήγε. Σαπαλάκ, έτσι. Πού μπορεί να πήγε ο Πούση ρε μαλάκα με ένα ποδήλατο. Λες να πήγε skatepark. Όχι ρε μα, τι skatepark, να κάνει τι ρε μαλάκα που στόγερε με το mountain bike ρε μαλάκα. Κόλπα ρε μαλάκα. Τι κόλπα με το mountain bike, ο τιμοθάνατος ρε ηλίθιε. Εντάξει, εδώ πήγε με ο τιμοθάνατος και φύγε με μια μπουνιά. Αστόχησε και την έφαγε. Βάκα μου κάνει. Το πιστεύω ρε μαλάκα, παρόλο που τον βρήκαμε. Γέντες από γύρω γύρω πλατεία, γιατί αυτό είναι το bike που κάνει. Α, κάνει bike patrol. Ναι. Συνέχισε, εγώ θέλω άλλα 400 χιλιόμετρα για να στρώσω. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνουμε, να στρώσουμε σαν την Κάφκα σου. Εσύ οδηγάς, εγώ δεν έχω θέμα, μέχρι να μην κάνουμε μαλακίες, καλά είμαι. Κοίτα, ισορροπώ εδώ, βάδισμα. Κακ! Έλα μωρέ. Αλλά ξεκινήσαμε πάλι. Τι είμαστε μόνοι μας. Ε? Κάνε καλύτερα, χτύπημα με δύο άτομα, δεν θα φοβούμε να στιγμή μας πιάσει. Παταγκάζει ρε, παταγκάζει μωρέ. Πιστεύω πάλι ρε μαλάκα. Πάμε κάτω family. Μπαλάς. Δεν έχω τηλέφωνο εγώ από αυτούς. Ρε μαλάκα, δεν βλέπεις ότι μας κυνηγάνε ηλίθιε. Ποιοι ρε. Μπάτσι ρε βλάκα. Δεν βλέπω τίποτα. Αλήθεια. Ναι. Είναι που δεν θα δούμε στόχο και δεν υπάρχει λόγο να μας κυνηγήσουν. Στρίψε κάπου δεξιά μας φτάνουνε. Ναι. Σε στενά ρε μαλάκα, πήγαινε κάνε αυτό που έκανα και εγώ χθες. Σε στενά. Σε στενά και άμα δεις τα σκούρα, το τζαμπ. Σε και αυτό. Αριστερά τώρα, αριστερά.
Τι γίνεται, πώς θα πάμε? Τους ξεφύγαμε, δεν ακούω σιρήνες. Δεν έχω ιδέα. Βλέ, εσύ πρέπει να βλέπεις πίσω, δεν μπορώ και να οδηγάω και να βλέπω, ρε μάλα γαλβάνε με γάμιση, δεν είμαι καλός στη μηχανή. Θα σκοτωθούμε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, καλά είμαστε, συνέχισε, καθαρά ένα από πίσω. Σίγουρα. Απ' τα δικά μου μάτια καλά είμαστε, δεν ξέρω αν τα δικά σου αν δεις καν ευγιονίδα από πίσω. Τι κάνεις εδώ, ρε μαλάκα, τη διαθήκη μας να μας κλείσει τέντε. Αμάτα ρε ηλίθι, έχουμε ξεφύγει. Δεν έχουμε βενζίνη. Λοιπόν, οδήγα βλάκα, μπας και πέσουμε πουθενά και δεν μας ζουνε. Βασικά μου δώσουμε την καμίσα. Βασικά δεν θα κατέβεις από τη μηχανή, μην κάνεις λάθος, δεν κατέβεις αν πέφτουμε. Θα πιάσουμε 420 με τη μηχανή. Λοιπόν, πάμε προς την Grove Street, βάλε βενζίνη και πάμε προς την Grove Street. Δεν νομίζω να έρχονται εκεί. Έλα, γιατί έλα, μαλάκα, έλα! Το πίστευα, ακόμα δεν ανοίξαμε, μαλάκα, η μπάτση μας κυνηγάνε. Δεν το λες να πάρει κανένα χαπάκι. Ρε, είχε κάνει clear cash ο βλάκας. Τώρα του ήρθε να κάνει clear cash και φορτώνει το map, γι' αυτό πέφτει. Δεν είναι ότι έχει πρόβλημα το PC, έκανε clear. Το cash ξέρω εγώ και τώρα φορτώνει όλη την πόλη από την αρχή, να πούμε. Όλα τα μελόου, τα κτίρια, τα πάντα. Κατέβα κάτω, μην κατέβεις, ναι. Να κατέβω με τα χέρια ψηλά ή να μην κατέβω τελικά, τι να κάνω. Σκέψω σίγουρα. Κατέβα, συνήθως κατεβαίνω. Γιατί νιώθω λες και είμαστε πορτοφολάδες. Τι είμαστε? Και τσαντάγιδες. Έλα ντε, με αυτά τα παλιοκράνη. Λέει το κράνος όλη ζωή, αλλά με το κράνο με σταματάνε όλη την ώρα οι μπούσιδες. Έλα καλησπέρα, μπούσιδες. Μας σταματάνε όταν δεν φοράμε κράνος. Μας σταματάνε όταν φοράμε κράνος. Τι στο διάλο. Πρέπει να πάμε σε όλα τα κρώματα. Βάγκος, πρέπει να πάρω. Για κάτσε να δω ο Χόρχε Μότα που είναι. Και στο ράμα, αν κάνει πέσιμο Χόρχε Μότα. Ρε φίλε, πρέπει να τους ειδοποιήσουμε να δούμε τι θα κάνουν. Οι βρωμιάριδες κάτω γίναμε ψευτο γκάνγκστερ. Πάμε σε όλους εκεί κάτω. Πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε, μοβ. Ουράνιο τόξο. Κλέπετε γριές. Έλα που είσαι, Πετράν. Πετράν, να ξέρεις, είχα μπει στο live σου πριν και έβλεπα εκεί πέρα τι δουλειά έχετε κάνει. Ρώτησα, εν τω μεταξύ μου είχε πει ο Βλαβ, μου είχε στείλει ρε φίλε και το είχα ξεχάσει τελείως και τώρα το είδα. Μαλάκα, πολύ ωραία δουλειά, ε. Γούσαρα, Πετράν, φουλ, να ξέρεις. Μπήκα σε είδα. Αυτά ποιος τα έχει φτιάξει, ο Spike Bro Mike. Μαλάκα, ο αλήτης ο Spike Bro Mike έφτιαξε τέτοιο πράγμα. Το μπούσι τον πιτσιρίκα και όταν του λέω να φτιάξει τον Παρμενίο κοιμάται όρθιος. Και έφτιαξε ολόκληρο τέτοιο. Πολύ δυνατή δουλειά, πολύ δυνατή δουλειά. Θα γούσαρα κι εγώ να μπω έτσι να το δούμε, γιατί όχι, άμα τέτοιο έχω στείλει, να το μιλήσω, να κάνουμε κανένα σκηνικάκι. Γουστάρο. Μ' άρεσε, δηλαδή ότι τέτοιο καινούριο βλέπω, γουστάρο, φουλ, να ξέρεις. Πετράν, πού είσαι? Ούτε καινούριο λέει, θα φέρουν στην Ελλάδα, θα φέρουν, βάλανε τότε 5 το map. Αυτό, έβλεπα τον Πετράν, πολύ ρε φίλε, έχουν φέρει το Liberty City το map. Δηλαδή το GTA το 4, ποιο είναι το Liberty City, το έχουν φέρει και το παίζουν τέτοιο. Liberty City, ναι. Γούσαρα, φουλ, να ξέρεις. Μ' άρεσε έτσι που το είδα. Εντάξει, σίγουρα έχει θεματάκια, αλλά αυτά φτιάχνονται φίλε. Κάτι διαφορετικό να παίξουμε ρε φίλε. Μ' άρεσε, μπράβο, μάγκες. Ξέρω, εσύ ξέρω ότι ασχολείσαι με τα αμάξια, άστο, δηλαδή τα αμάξια τα είδα είναι μουνάρα. Μόνο που έβλεπα τα στενά για τη φάση λέει, είσαι για γυάλι τα ράμπου, ναι Πετράκο θα παίξουμε, σίγουρα θα μπορώ να το παίξω λίγο γιατί μ' άρεσε, να το δούμε. Ωραίο σκηνικό λέει να ενωθούν τα γκάγκ, να στέλνουν, ναι ρε φίλε πράγμα με βοηθήσουνε, πού είναι η μπάτση, το λεωφόνι μάλακα. Χθες έμαθα ότι βάρεσε κι άλλον, ο Σαμάτης ο ξεκίνης πυροβόλησε κι άλλον όπλο. Αυτός έχει τελαθεί ο βρωμομπάτσος, βανίλα. Πρέπει να είναι το βανίλα ανοιχτό, μπρο. Πάμε να γαμίσουμε. Ω, σήμερα είμαστε στη μόνη μας, δεν έχω τη λούνα. Πάμε να κάνουμε τις δουλειές και μετά. Εσύ θα γαμίσεις. Εσύ, μαγκά. Αφού δεν είναι δουλειά. Ρε πλάκα, θα πάω να πάρω προστασία, δεν γαμπάω. Λοιπόν, περίμενα να πάρω το Χόρχε. Και πάμε από τα γκάνγκ πρώτα και μετά βανίλα. Καλησπέρα ρε, Τζολεύ, πού είσαι. Ρε, μαλάκα δεν μιλάει κανένας, για πάμε να ανάσω. Πάμε να ανάσω ρε μαλάκα, μας βάλανε bot. Bot είστε όλοι εδώ μέσα, τι έγινε, δεν γράφει κανείς στο chat. Τι πάθατε να πούμε, για βάλτε να ανάσω να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δεν μιλάτε ρε λαμό. Καλά, πέσαμε και σε τέτοιο τώρα. Πέσαμε και σε κυνηγή το κατά. Ρε πούστη. Τι κάνει, ρε ηλίθιε, μαζί. Πού είναι? Τι δουλειά έχουμε εδώ κάτω? Πού είναι ο Αλβάνος?
Α, είμαστε μπόλιγοι, είμαστε. Αύριο θα πάω στον κλάδο να βαρέσω το ρίο. Ναι, τελείως. Ρε μαλάκα, μανέ, με έχεις γαμίσει, ρε φίλε. Πήδα με το 3 μαζί, όχι μόνο σου. Είμαστε μπόλ, ε. Αλεξίπτο το τελέχουμε όταν πέφτουμε. Πάντως η μηχανή 300 πιάνει, ε. Ναι, σιγά σιγά μη σκοτωθούμε. Και πήγαινε στην Κρόμψη, τι δουλειά έχεις εδώ κάτω, σαν λιμάνια. Κάτσε να μπορώ εδώ. Ρε, να μην μας πιάσουν, να μην μας καταλάβουν. Μπράβο. Να κλειτώσω. Έξυπνο τέτοιο. Ο Χόρχε δεν είναι εδώ. Δεν έχει παλιός παραδοσιακός τρόπος. Τα χουντ μέσα θα μπω. Κανένας δεν είναι εδώ, μαλάκα. Τι είναι. Ωραία δουλειά, τα λέμε 12 φυλάκια, ρε τούσι. Δουλεύουμε ρε αδερφέ, μαζεύουμε χρήμα. Δουλεύετε όλοι ρε μάγκες. Ο Ρίου λέει, άμα πας κλάου, θα πας μαζί του, ούτε καν. Ο Ρίου, κάποιος μου είπε εδώ τίποτα, θα με κάνει μπαούλο. Τελειώσαμε, πες του Ρίου. Έρχεται, φάπα, γιατρέ, μπού είσαι. Τελειώσαμε. Λου. Όλα. Έλα, φιλαράκο μου. Να σε ρωτήσω. Πες εσύ, ρε. Ο Πάρης είπε, περίμενε. Φοράω ο Κράνος, φίλε, είμαι καταζητούμενος. Όπα. Όπα, ρε. Ναι. Τι είχα κάνει πάλι. Άσο τώρα τι να σου λέω, ο Χόρχε είναι εδώ. Όχι, κοιμάται, δεν τον είδε. Πες μου. Δεν έχεις δει καθόλου τι γίνεται, ειδήσεις, δεν βλέπεις τα νέα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, είχα πάει στο Μέχικο για κάνα 2-3 μέρες. Οπότε δεν ξέρω τι και πώς. Δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, όταν έρθει ο Χόρχε, πες του θέλω να μιλήσουμε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με την αστυνομία. Οκ. Έχω και εγώ κάτι. Κερδίσαμε. Ναι. Πες τώρα να μιλήσουμε, θα κανονίσουμε και σήμερα, άμα σκάσει, άμα δεν ξέρω τι κάνει, κοιμάται, όταν είναι, πες του να με πάρει τηλέφωνο επιγόντως, πες του, ονονός. Έγινε, ναι. Έγινε, thank you. Έγινε. Πάμε, families. Μάλλον σε όλα τα γκάλ, λέει και κάτι συν... Ναι, πάμε, μπάλας, ό,τι είναι, ό,τι βρούμε. Πρέπει να τους μαζέψω αυτούς εδώ τους ύπνους. Κοιμούνται όρθιοι, όλη μέρα κοιμούνται. Όλη μέρα κοιμούνται και το βράδυ πάνε για ύπνο. Δεν κάνουν τίποτα, αγκαλίτσες και φυλάκια. Όχι προσωπικά δεν ρωτάμε. Τι προσωπικά ρε, τι ρώτησε. Τι προσωπικά, θα περάσω συνέντευξη. Μου αρέσει να γράφω στο live stream, λέει. Λένε, δεν ξέρω το όνομά της, έφυγε η Γερμανία, είναι δίπλα σου. Εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Σε λίγες μέρες θα φύγει, εδώ είναι. Hello. Να σε πάρω εγώ όταν τελειώσω, ωραία, σε παίρνω εγώ, εντάξει. Έλα, τσάω. Γεια σου ρε μαγκές. Γεια σου τσακάλια. Είστε εδώ της γειτονιάς. Όχι. Τι κάνετε εδώ. Περιμένουμε τα παιδιά της γειτονιάς. Έχεις μιλήσει, θα έρθουνε. Ναι. Εντάξει, έγινε, να περάσω σε λίγο. Οκ. Άρα θα σε λίγο η μπάλα. Για πάμε εδώ από τους φαμιλείς. Ωπα, νάτος. Πού? Hey, yo, what up? Yo. What up, my boy? Να σε ρωτήσω. Ωπα. Αλβάνε, κλωτσίδι, Αλβάνε, τους είδες. Πάμε. Πού ρε! Κατέβα. Κατέβα ρε μαλάκα. Ανέβα. Θέλω να σας στέλνω με τα μάγκες, μαζευτείτε, έρχομαι κάτω εδώ, hood, ghost it. Πού πήγαν οι πούσιδες. Τους βλέπεις. Τους είδα, ναι. Τσελό, τι κάνουμε. Πώς είμαστε. Καλά εσείς. Όλα καλά. Τι κάνετε. Ρε μαλάκα, δεν μπορείς να το πετύχεις ρε μαλάκα, μια κλωτσιά στο βρωμό μπάτσο ρε. Τον πάτησα ρε μαλάκα. Τι πάτησες ρε μαλάκα, δεν φτάνει το πόδι σου κοντοπόδα ρε. Θα μας γαμίσουνε τώρα. Families. Πάμε να αλλάζουμε. Τι να αλλάξουμε ρούχα ρε μαλάκα. Χα. Πού είναι η πράσινη, ας το δίπλα. Το μαλάκα τον Αλβάνο δεν μπορεί. Στον άντε 4 παίζουμε. Στον άντε 4 τη κατηγορία για δήμον φυλαστή. Αυτό το έκανε ένα καρφάρα. Πρέπει να κοιμηθώ. Γιατί? Ονειρά γλύκα.
Ακούω ποδήλατο εδώ. Hello! Ντόπιος. Ντόπιος είναι, ρε. Μίλατο, μίλατο, θα σου μιλήσει. Πού είναι οι πούσιδες, ρε μαλάκα. Έχουνε φουλ δράσους, περνάνε στις γειτονιές τους είδες, μες στην κρόφτ κάνουνε βόλτες, μαλάκα. Hello! What up? What up, G? Γεια σας, ρε μάγκες. Ένα λεπτό, ρε. Μπάρα. Έλα, ρε, ο Πάρης είμαι. Κάτσε να βγάλω εδώ τα γαμό. Να πάρει τα παιδιά. Τι κάνουμε? What up, Πάρη? Όλα καλά, Πάρη, να πούμε. Τι γίνεται? Καλά. Τώρα να σας μιλήσω. Ένα λεπτό, έρχονται, έρχονται. Ναι. Τονίσας για το κυκλοφορείο ο τσίφτης αστυνομίας με ένα μαλάκα με ποδήλατα, ε. Εδώ κάτω στις γειτονιές, πού έχουμε φτάσει, μαλάκα, πίστευτο. Αλβανέ! Ναι. Κάνε ό,τι θες να κάνεις τώρα, γρήγορα, έχουμε δουλειά. Εγώ με BH, ο Γκλάλ, με Τούπακ, θα σκάσουμε αύριο, μπρο, θα κάνουμε μπαούλο. Έλα. Βγάλε λίγο το καπέλο. Ναι. Έλα. Σαν το Ζιντάν, από μηδέν Μουντιάλ. Τι σου τυπήσω? Δεν ξέρω. Κάτι μου έρχεται να πω. Από πού ρε, από τι? Γνωστή φυσιογνωμία. Ρε γάμισο μου που βέβαια σου τόσο καμιά φάπα. Από πού ρε μαγκά γνωριζόμαστε? Έχεις κάνει καθόλου πλατσί? Ναι. Πού? Στο Μπούλιμπρουκ πάνω ήμουν ισοβίτης είμαι και ακόμα και τώρα με ψάχνουνε. Εσύ είσαι ρε παλιοχόντρε να πούμε. Ρε αλήταρα εσύ είσαι που σώσανα τη ζωή να πούμε και με χτυπάς και όλα. Δεν σώσα στη ζωή να πούμε. Βάρα 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 να πούμε ρε κοντράδι όρθιο. Ρε μου νόπανο δεν ήρθαν οι δικοί μου και σε βγάλανε με το ελικόπτερο αλήταρα. Που φάγαμε σφαίρες εξαιτίας. Να πούμε που με σώζουνε τώρα και με ψάχνει όλοι πολλοί να πούμε εμένα από που θέλω. Εσένα ψάχνει εμένα ρε μα δεν βλέπεις τηλεόραση ρε μάλαγα που είσαι που ζεις. Που είσαι που ζεις με έχουνε μέσα να πούμε ότι είμαι, έχω κάνει να πούμε, έχω φύγει από τη φυλακή τρέχοντας να πούμε, έχουνε παρέσει στην αγερμή όλα με ψάχνουν. Ναι αλλά εσύ είχες λίγο ρε φίλε, εγώ είμαι σοβίτης. Θα βάλω το καμπέλο. Είχα λίγο δεν είχα να πούμε, τώρα είμαι κι εγώ να πούμε κατά δίκο. Γεια σου ρε Πάρη. Τι κάνουμε μάγκες, was good. Καλά, καλά εσύ. Με αυτό το κοντρό ήμουνα στη φυλακή ρε που προπέτευσα. Ναι, που απέτευσες ξεντία και με χτυπάς κιόλα τα μπαλίτη, τέλος πάντων. Ναι, εγώ σε ψάχνουνε γι' αυτό είσαι αυτό το μουστάκι. Έχω βάλει μουστάκι να πούμε, έκανα και φίντε ψηδάνω. Καλά ξεκίνηθηκες. Τι πας όπως ήσουν το τσιράκι μου μέσα, ε, πού είσαι, πού είσαι. Άμα δεν ήμουν εγώ θα έχεις φάει μαχαιριές, μαλάκα, και από τους είδες μέσα εκεί τους κουσκωτούς. Αυτό έχεις δίκιο να πούμε, αυτό έχεις δίκιο, έκανας μάντο και μέσα. Μαλάκα που είμαι χρόνια φυλακή, σοβίτης. Λοιπόν, μαγκές, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου τα νέα, τι γίνεται. Τα πράγματα έχουν στενέψει πάρα πολύ. Δεν ξέρω να πω ένα λίγο, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γενικά το οι μπάτσοι έχουν ξεφύγει, ο δήμαρχος έχει ξεφύγει, όλοι αυτοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους έχουν ξεφύγει, μάγκες. Δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίο βίντεο που τράβηξα, εκτέλεσα ψυχρό τον chief από το Fire Department. Και τα είπα όλα, τα βγάλα όλα στη φόρα. Λέντρα. Ναι, ο δήμαρχος είναι τέτοια πουτάνα που μου βγάλε πλαστή ταυτότητα ο ίδιος. Μου φτιάξε ταυτότητα Ζινεντίνη Ζιντάν και πήγε και με έδωσε στους μπάτσους. Παίζει διπλό ταμπλό επειδή δεν του δώσαν λεφτά. Μιλάμε για μεγάλη τανά. Μεγάλη τανά που. Ίδιοι είστε, έτσι έλεγα πιο μοδελτή. Μπράβο, Ζινεντίνη Ζιντάν, Ζιζού. Τα άλλα τα μου νόπανα πυροβολάνε χθες, πυροβολήσανε μια δικιά μου που δεν είχε καν όπλο. Πυροβολάνε έτσι χύμα, στο ψάχνω. Τώρα ήμουν κάτω στους μοβ γιατί ήθελα να μιλήσω. Τσέι, ναι, μια δικιά μου. Τη κάνανε τράφικ, τον φύγανε με τη μηχανή και την πυροβολήσανε, σου λέω, με το βαρύ, στο όπλο, χωρίς να έχει όπλο, τίποτα έτρεχε. Χωρίς να έχει κάνει κάτι. Α, καλά. Ξεφύγει τα πράγματα. Ναι. Και καλός ή κακός, σίγουρα δεν πρόκειται να με αφήσουν ήσυχο να γλιτώσω, αλλά θέλω το καλό της οικογένειάς μου, ρε μαγκές. Και για να γίνει αυτό πρέπει. Τι χρειάζεται. Πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι, μάγκες. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Τώρα ήμουνα στην Κρόβση κάτω στους Μπόβ. Και παίρναγε. Πάντα από τον πόλεμο, όπου βρίσκεις μπατσικό, ένα drive-by, μπαμπαμπα. Τι όπου βρίσκεις. Ρε μάγκα, κατέβηκα στην Κρόβση Street πριν και παίρναγε ο Chief με ποδήλατο. Με ποδήλατα βγήκαν έξω βόλτα στην Κρόβση, δηλαδή για το Θεό.
Δεν τους νοιάζει τίποτα, μάγκες. Επειδή δύναμη μας κάνουν με τα ποδήλατα, δηλαδή. Ναι. Πυροβολάνε, πετάνε κάτι flashback, μου ρίχνανε τις προάλλες με λιποθύμα, ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρω τώρα. Και τι γνώμη έχουν οι υπόλοιποι για αυτό που είπες, ρε. Μα γι' αυτό θέλω να μιλήσω, δεν έχω μιλήσει, περιμένω. Πέρασα από τους κίτρινους, δεν ήταν εκεί ο OG τους, τι μου είπανε, πώς μου τα είπαν αυτά. Τώρα θα πάω και από τους Μόβι, ήρθαν και από εσάς. Θέλω να μαζευτούμε κάπου, ρε φίλε, να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Πέρα από τα χρώματα και από τα προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι μεταξύ τους, κάτι πρέπει να γίνει, φίλε, μιλάμε για μπάτσους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μας πυροβολάνε έτσι, να κάνουν τέτοια πράγματα και να μην, κάνουν, να μην κάνει κανείς τίποτα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Καλά τα λες. Να σφίξουμε λίγο τα λουριά, ρε μαγκά. Άμα ξέρω εγώ, άμα κάνουμε ένα-δύο χτυπήματα. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα-δύο χτυπήματα και βγαίνω εγώ μπροστινός. Για να μην δηλαδή βρει κανείς άλλος τον πελάτη, βγαίνω εγώ. Έχω κάνει δύο-τρεις φορές. Έχω τσιμπήσει αυτή τη ρεπόρτερ της Βετλάνα, όπως λέγεται η Βρωμοροσίδα. Αυτή πεθαίνει για τα νούμερα. Τραβάω εγώ βίντεο. Απλά θέλω χέρια, δεν μπορώ. Μόνος μου με ψάχνουν όλη την ώρα, με κυνηγάνε μάγκες. Δεν γίνεται, δεν μπορώ μόνος μου. Δηλαδή θέλω ένα άσυλο, να ξέρω ότι συγκρόβιστοι κάτω δεν πατάνε. Αλλά πώς δεν πατάνε, τώρα πήγα στους Μόβ και ήταν με τα ποδήλατα εξωβόλτα. Του ρίξαμε ενός ένα κλωτσίδι, δεν έπεσε κάτω. Αρένα Μερίου! Let fucking go! Πού είμαστε, chat? Προτείνω να το κάνουμε Βαγδάτη, όχι Βαγδάτη. Δεν το πιστεύω. Θέλει με μονωμένα χτυπήματα να μην ξεφύγει η κατάσταση, αλλά να την πάρουν χαμπάρι. Ποιος? Ναι, πρέπει να όχι, δεν θα μιλάμε ο καθένας. Μαλάκα, πάμε, δεν ξέρω εδώ, αφήνετε, σε λίγο θα έρθουν και στο σπίτι οι πατσί και θα σας κάνουν πράγματα με τις γυναίκες σας, μαγκές. Σήμερα είναι ποδήλατα, αύριο είναι άλλα πράγματα. Ο Αλβανός τα λέει σκληρά, αλλά έχει δίκιο. Έτσι είναι, το ξέρω. Με τα ποδήλατα, ο Τσίφ, δεν φοβάται τίποτα, δεν τον αγγίζει. Εντάξει, να μου πεις αυτός φοβάται τις σφαίρες, αλλά και πάλι. Επειδή είσαι 100 χρονών με το ποδήλατο βόλτα, αυτός ήθελε τώρα να τον τσιμπήσει από τα αυτή απαγωγή και χαστούκια. Παγωγή, χαστούκια και μετά που βάλα. Βέβαια, ένα μπανούτσο που είσαι. Τώρα μέσα στους families, μέσα στη forum drive να κάνουν τέτοιες μαλακίες. Δεν το πιστεύω, μάγκες. Τρε μου τα κόκαλα του Λαμάρ. Που τον πετύχατε απέναντι. Αυτό, κάτω, κατέβαινε την ευθεία της Grove Street και έστριψε αριστερά πριν το hood τον Move. Εκεί, στο κυκλικό αριστερά έκανε. Μπροστά από τη γειτονιά τους πέρναγε με τον ποδήλατο. Τίποτα, πρέπει να μιλήσουμε με όλη τη γειτονιά, να πούμε, να δούμε τι θα γίνει. Με τους Move και τους χείτες από κάτω. Και άμεσα, και άμεσα. Εγώ αυτό που προτείνω είναι 2-3 χτυπήματα που αναλαμβάνω εγώ το ρίσκο, δηλαδή με μονομένα να τσιμπήσουμε έναν δύο, να τους πάρουμε να δώσουμε τίποτα χαστούκια, χωρίς να φάμε κανέναν. Τουλάχιστον να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι καθίστε φρόνημα, μην μας ενοχλείτε, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν πειράζουμε πολίτες. Καταλάβες. Δηλαδή. Αυτοί είναι ικανοί να έρθουν με τάγκς μετά μέσα εδώ, ρε μαλάκι, την κρόβ. Ό,τι είναι, ρε φίλε. Μολότοφ και τα ράτες, μαγιστή είναι. Τουλάχιστον με τάγκ θα λες ότι. Κατάλαβες. Με σέβεται και ήρθε να με πολεμήσει. Το να σκάει με το ποδήλατο είναι ασέβεια, μάγκες. Να περνάει έτσι με το ποδήλατο τώρα βόλτα. Ο τσιφ του LSPD. Από τη γειτονιά εδώ. Καλά τα λες. Αλλάξε του και αλυσίδα. Βάλτε του γράσσα μέσω ποδήλατο και τέτοιο. Στην αλυσίδα. Τι να πω, μάγκες, τι να πω. Ντροπή. Άκου τον Αλμανό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ωραία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα να πούμε? Εμείς σίγουρα, θα το συζητήσουμε. Σίγουρα θέλω να κάνω μια μάζοξη κάπου. Να έρθουν και τα άλλα τέτοια χρώματα, γιατί ξέρω ότι κάποιοι έχετε τέτοιο. Αλλά όταν έχει να κάνει με μπάτους, νομίζω ότι πρέπει να τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, μάγκες. Ωραία, μπορείς να το. Θα το κανονίσω εγώ. Ναι. Έλα, Πίτερ Κάρ! Μαλάκα, Πίτερ Κάρ, σμπερφάρι, σήμερα ευχαριστώ. Okay, ανοιχτοί είμαστε εμείς να. Να συμφωνήσουν όλοι όμως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στα χρώματα και ότι είμαστε για να γίνει σκοπό έτσι. Αλλιώς θα υπάρχουν. Εννοείται, όχι. Όποιος κάνει μαλαγία εκεί πέρα θα έχει πρόβλημα. Εγώ δεν μπαίνω χαμπάρι, σοβίτης είμαι, καταζητούμενος είμαι, δεν με νοιάζει τίποτα. Εκεί θα πάμε για ένα σκοπό. 15 χρόνια μέσα, τα ξέρω. Βέβαια. Και τώρα, ξέρεις με ψάχνουν, δεν βλέπεις και τα κανάλια, σε μαλάκας. Άμα δεις τι, έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση. Να βγήκε. Τα κανάλια, ωραία, πάρε, δεν τα έχουν μέσα, ήταν τις προηγούμενες μέρες. Ολόκληρη ανακοίνωση έβγαλε τον ποιντή. Για μένα. Με κατηγορούσανε, λέει. Τι έχω κάνει. Εγώ την είδα πάρει. Το είδες? Ναι, αυτή η Σβετλάνα τα λέγε. Εκεί τραβούσανε βίντεο να βγουν. Μαζί ήμασταν, εγώ πάτησα τις κάνω. Έχω βγάλει βάση κι εγώ πολλά.
Τέλος πάντων, οπότε είστε μέσα εσείς, έτσι. Να κάνουμε συνάντηση. Ωραία. Ωραία. Και θα τα πούμε εκεί. Δώστε μου ένα τηλεφωνάκι, κύριε Μάγκε. Εδώ, στο νου. Στο νου, ένα τηλέφωνο. Έλα. Πώς είναι ο τηλέφωνος Μαγκιά, λέω, θα είναι ο μέρος, λέει. Είσαι στο Μαγκί. Δεν σε θέλω, φύγε από εδώ. Χοντρέ, ωραία, περάσαμε μέσα, ρε. Καλά ήταν, ρε φίλε, εντάξει, άμα σκεφτείς ότι ήτανε πολύ, ήτανε πολύ, ήτανε πολύ. Τις φάγαμε, όχι τις φάγαμε, αλλά τα γαμίσαμε τα μόνο. Πάτρε, πάρε το τηλέφωνο. Άμα ξαναπούμε να πούμε. Δεν φοράγες τα πράσινα, όμως κόλλωσες μέσα, ε. Αφού μου είχαν βάλει τις στόλες δικές τους, θα πούμε τα μπουρδέλα. Δεν μ' αφήνανε, θα πήρανε τα πράσινα, τι να κάνω τώρα. Αλβανική αλληλεγγύη. Κούγε μου. Yeah. You know, you know. Μάτσι, μάτσι. Σιεντερμπέου πάνω απ' όλα. Ναι. Θα σου πω και εσύ το βάλες ρε, κολλητό. Ναι ρε, μουσί, δεν βλέπεις, έχω κάνει χένες στα μούτρα, έχω βάψει τα μούτρα μου, κάμισε τα, κρύβομαι. Να το κοίτα, δεν το βγάζω όποτε θέλω, το βάζω να πούμε. Πάρη, δίαιτα κάνε, για να κρύβεσαι καλύτερα ρε. Όχι ρε, όχι. Θα βοηθήσει. Άμα φτάσουμε σημείο να κάνω δίαιτα καλύτερα, να μου ρίξεις φέρω Αλβάνος. Ξέρετε τι καλή ασπίδα ήταν ο χοντρός στην πλάτη. Τι στέλνει ο χειρός. Ξέρεις τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Επειδή εδώ σε μένα αυτή κάθε φορά που βγαίνουμε να πουλήσουμε. Ναι, ναι, να ξέρεις, θα κοιτάνε, έχουν πληροφορίες για σένα, Μάγκα. Το ξέρω, το ξέρω. Τα έχουν φτάσει στα αυτιά μου όλα. Ο Σταμάτης ο Ξεκίνας είναι αυτός που τα κάνει. Η πουτάνα, αυτός είναι που πυροβολάει, έτσι. Αυτός πυροβολάει εδώ με το φίλο. Αυτό ήμουν στο ΙΕΜΕ, μάγκε, σπάω τι χειροπέδε ενώ με έχουν ψάξει που τα έχουν πάρει όλα και ξεκινάω να τρέξω να ξεφύγω και δεν πρόλαβα εγώ από την πόρτα μου, τα ρίξε όλα με το AR. Στα πόδια ήμουν σε εντατική 20 ώρα. Το boost αυτό θα το γαμίσω, αυτό πρέπει να πάρουμε. Έχω τρελαθεί. Αυτό ναι. Αυτό το boost είναι χθε. Αυτό πυροβόλησε και τη δικιά μου. Έτρεχε άοπλη, η κοπέλα ρε και τη πυροβόλησε. Σταμάτησε, ξεκίνησε. Μπήσε ο ένα ξανθό. Ξεκίνησε, ξεκίνησε. Αυτό ο βρωμιάρι, δεν ξέρω εγώ πώ το λένε. Με το φερετζέ του boost. Ναι. Ξανθός με μουσάκι. Μπορούμε με να τους κάνουμε χουνέρι εδώ πάρει. Εδώ κάθε τρεις και λίγο εμείς όταν πουλάμε βγαίνουν έξω αυτοί. Μάγκες πρέπει να κάνουμε ένα χτύπημα. Να τσιμπήσουμε ένα δικό αυτό τους. Αυτό σου λέω. Να βάλουμε 2-3 να πουλήσουν. Με ναι. Το που έρθουν περιπολία να τους κατεβάσουμε. Το μόνο εύκολο είναι λίγο κάτω. Πρέπει να πάρουμε έναν υψηλό βαθμό δικό τους και να τον τραβήξουμε βίντεο με την άλλη τη βρωμοροσίδα και να τους πούμε ότι άμα δεν σταματήσουν θα έχουν χτυπήματα. Να απειλήσουμε για αρχή. Να μαζευτούν. Ναι, ναι. Και να δούμε πώς αντιδράσουν. Γιατί άμα ξεκινήσουμε και κατεβάζουμε κόσμο, θα έχουμε πρόβλημα μετά. Δεν θα σταματήσουν. Το θέμα είναι να τους απειλήσουμε, μπας και πάνω χαμπάρ, να φοβούνται να έρχονται και εδώ κάτω και να κυκλοφορούν έτσι ανέμελοι με τα ποδήλατα. Στον Παχάμα την πέφτουν. Σε τι θα κάνεις μετά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ έχω μπλέξει. Ψάχνω δικηγόρο και δεν μπορώ να βρω δικηγόρο. Έχω μπλέξει. Ο Αλβανός δεν είναι προδότη. Καλησπέρα. Όχι, το παίζει ο Πούστη. Το παίζει. Παρμενίων κάνει επανάσταση. Λέει πολύ, ναι. Ωραία. Αυτό είναι ο Γκάμπριελ Γκλέσσα, το ξέρει. Γκάμπριελ Γκλέσσα, να πούμε, ένα δικηγόρο. Θα ψάχνω, μου έδωσε χθε να πούμε μία. Ναι. Πού είναι, είναι εδώ. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Κοιτάω στο τέτοιο, στη μαλακία που έχουν εδώ πέρα. Το DOJ και δεν είναι κανεί. Πάρε εδώ αυτό. Εγώ για τη φυλακή που ρώτησα για τέτοια δικηγόρο, μου είπε. Δικηγόρο αυτό που είναι τώρα ιδιοκτήτη, θα πούμε, στο Βανίλα. Τι είναι αυτό ο Μπουλούκο, τι μάγου λένε αυτά. Ξέρω τι είναι, θες μου μοίρασε φυλάδια να πούμε. Δικηγόρο που ψάχνω. Ωραία. Ωραία, και Εγκλέσιας. Έγινε, θα τον πάρω, ρε. Μπορώ να δούμε πώς βρούμε άκρη. Τι γάμα το σκηνικό θα δούμε, άσα να πάνε, θα γίνει της πουτάνας πάλι. Τι μούτρα έχει ο μπουλόφατσα. Αυτός φαίνεται, αυτός κοίτα, μόνο που βλέπω ανοιχτό που κάμισο και τρίχα στο στήθος, καταλαβαίνεις ότι είναι απατεώνας. Απατεώνας, ρε. Αυτός θα τους γαμίσει. Αυτόν θέλουμε, απατεώνα. Φαίνεται ότι είναι λαμόιο για δικηγόρος, δεν είναι από αυτούς εκεί τους καλούς. Ο Κούλιας είναι ρε, το φτωχό. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε και από τους υπόλοιπους και παίρνουμε τηλέφωνο μάγκες. Λιμπερώστε, λιμπερώστε. Ναι, το Βανίλα είναι ανοιχτό, όποιος θέλει να πάει να ρίξει κανένα μισηγά. Πού είσαι, πού είσαι. Γεια σου, χοντρέ. Τα λέμε. Έλα, γόριτσι. Είδες πως το φριζώνεις. Ναι, καλά τους πήγες. Αλλά μας ρίχνουν την πόρο παλιές εδώ πέρα του αχαστούκια. Για πάμε στους μόβους. Κάτσε και εδώ το ίδιο τροπάρε θα πάω. Τι μπουλόφατσα να ξαναπεί και θα πάρω τηλέφωνο. Κάνατε χρώμια. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο. Κάνε που η ομάδα. Κάτσε εδώ. Έλα, έλα, πού είσαι, πού είσαι. Πού είσαι, τι έγινε. Καλά, έχουμε έρθει κάτω συγκρόφιση να μιλήσουμε εδώ. Άρα,
Hello. Γεια σου, μαγκές. Γεια σου. Δεν τα έχουμε ξαναμπεί. Ράσεις εδώ. Είμαι ο Παρμενίων. Πάρης. Άρα, μπρο. Είμαι ο Ντέκερ. Γεια σου, ρε μαγκά. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα μέρες να τα πούμε. Αλλά είχα μπλέξει, είχα μπλεξίματα. Και... Για τα ίδια, μπρο. Ελπίζω να μην έχεις τέτοια μπλεξίματα με εμάς. Με τους μπάτσους. Ου. Τα ίδια ακριβώς μπλεξίματα, μαγκά. Okay. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου τα κανάλια. Από την τελευταία φορά που τα είδα δεν τα έχω ξανακοιτάξει, μπρο, γιατί... Ο Ντέκερ αυτός ξέρω, πράγματα που δεν μου άρεσαν. Σκεφτίζομαι να ακόμα στις εφημερίδες, οπότε... Δεν το έχω ξανακοιτάξει, αλήθεια είναι. Βούτυρο παίχτης, ξέρεις ποιος είναι αυτός, θα σας πω μετά. Τίποτα, μάγκες, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς βέβαια δεν είμαστε από εδώ κάτω, είμαστε πάνω από την Πηδάνδρεια. Πάνω στα βουνά, Σάντι. Α, το χωριό λες, οκ. Okay. Ναι. Αλλά... Έχεις μπλεξίματα εκεί. Με όλους. Με όλους. Καλά, οι σερίφηδες είναι πιο σκληροί. Πυροβολούν ψυχρό, στο ψάχνω. Αλλά γενικά έχω με όλους. Είμαι καταζητούμενος. Με είχαν βάλει μέσα σόβια. Κατάφερα και βγήκα. Και γενικά με ψάχνουνε φουλ. Ναι. Ναι. Και επειδή έχω ακούσει και έχω δει λίγο τι γίνεται, πριν λίγο πέρασα από εδώ να ξέρεις και πέρναγε ο τσίφ του πιντή με ποδήλατο, μάλλον έναν. Εδώ, εδώ έστριψε, εδώ με το ποδήλατο. Του ρίξαμε ένα κλωτσίδι, αλλά δεν έπεσε η πουτάνα και έβγαλε το όπλο. Δεν έπεσε. Έχει μεταλλεύονται οι κλωτσίδες. Όταν ξέρουν ότι δεν είμαστε εδώ και είμαστε σε δουλειές ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, παίζει να έχουν παντού ρουφιάνους. Ναι. Παντού όμως. Και δεν θέλω να πιστεύω, αλλά όλα έτσι δείχνουν, πρέπει να τους έχω πολύ κοντά μου. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Ο δήμαρχος είναι απατεώνας, λοποδίτης. Να ξέρεις ότι... Μαζί του. Ναι. Είχα παρεδώσει γιατί με πλησίασε για το μαγαζί που έχω πάνω στο Σάντι. Και τον είδα ότι είναι νόπανο. Πήγα να τον δω. Μου βγάλε μια πλαστή ταυτότητα. Και πήγε και με έδωσε στους μπάτσους. Πήρε τα λεφτά, κατάλαβες. Ναι. Πήρε τα φράγκα, 150 χιλιάρικα μου πήρε για να μου φτιάξει την ταυτότητα και μπήκε και με έδωσε. Μιλάμε για μεγάλο απατεώνα, μεγάλο χαφιέ. Okay. Είναι ένα μουνόπανο μπάτσο, ένα ξανθό, με έχει πυροβολήσει 10 φορές. Άλλε τόσε μια κοπέλα χθε δικιά μου την πυροβόλησε χωρίς και όπλο. Λογοβουράει μουστάκι. Με μουστάκι. Στα μάτια ξεκίνα. Ναι. Υποδουτάνα. Αυτό ο βρωμιάρη. Και τέλος πάντων χρειάζομαι βοήθεια. Δεν ξέρω, μίλησα. Επειδή ξέρω τώρα ότι εσείς εδώ κάτω έχετε τα θέματα σας, μπαγκές. Ξέρω ότι με τα χρώματα, ας πούμε, δεν τα πάτε καλά. Ναι, μπρο, κοίταξε να δεις. Εγώ προσωπικά έχω ξεφύγει από αυτό το κομμάτι. Okay. Με απασχολεί μόνο όποιος ενοχλεί τις δουλειές που κάνω. Ναι. Okay. Και μέχρι στιγμής αυτοί που με έχουν ενοχλήσει περισσότερο από όλους είναι οι μπάτσοι. Ναι. Συμφωνώ και εμένα το ίδιο. Δεν έχω πειράξει κανέναν. Μπράβο. Οι business μου τρέχουν normal. Μόνο οι μπάτσοι είναι αυτοί που βάζουν φρένο σε όλα. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι ότι έχουν ξεφύγει. Έχουν αποτρασιστεί τελείως. Μπράβο. Αυτό τώρα σου λέω ήρθα εδώ κάτω για να σας βρω πριν. Μου είπε ένας μάγκας που σας περίμενε ότι θα έρθετε. Και πέρασαν με τα ποδήλατα από εδώ. Τσιφ. Το καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα. Θράσος. Ασέβεια. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι. Δεν βλέπω κανέναν. Αυτό κάνει και επιθετικό, το ξέρω. Δεν έχει τύχει. Πέρα από ένα γκάγκ το οποίο με έχει βοηθήσει σε μια δύσκολη που είχα. Να σε πτάω με μπάτσου κοντά στη Σεούλ. Και ήταν κάτι σακάλια που εκεί βοηθήσανε. Πήραν δύο δικού μου που ήταν κάτω και δεν του δέσανε μπάτσου. Ό,τι άλλο περιστατικό έχει γίνει, γιατί εγώ σου λέω κάθε μέρα τα λαβαριά με μπάτσου. Κάθε ναι. Μέρα καταλήγουμε σε shutouts. Δεν έχει βοηθήσει άνθρωπο. Το έχω ακούσει. Γι' αυτό ήρθα να σε βρω. Έχω ακούσει ότι είσαι ο μόνος που τα έχεις βάλει μαζί τους. Γιατί λογικά είμαι ο μόνος από κάτω που μου ζαλάνε τα αρχίδια συνέχεια, μπρο. Και όταν λέω μου ζαλάνε τα αρχίδια, κάνουν τρελά πράγματα. Ναι. Με προκαλούν, πώς να σου το πω. Καθημερινά, παντού. Ναι. Και εμείς τα ίδια είμαστε. Ελικόπτερα και τέτοια. WhatsApp, day. Σε δύο μέρες από τώρα που μιλάμε, αν δεν έχω βρει δικηγόρο να μπορέσω να πάω στο τμήμα
να πάμε σε δίκη και να βγω κατηγορίες που έχω για απαγωγές αστυνομικών και απόπειρες τηλεφωνίας. Είμαι για για πάρα πολλά. Ναι, και εγώ το ίδιο είμαι, γιατί δεν βρίσκω δικηγόρο. Ήδη με έχουν στερήσει τα αρχίδια γύρω στα 600 με 700 χιλιάρια. Ναι, εγώ είμαι στο εκατομμύριο. Τα ίδια, ρε, σου λέω, τα ίδια. Και όλο αυτό ξεκίνησε μόλις έκανα, την απόδραση. Πήρα αυτή τη βρώμαρα με τη Ρωσίδα, έβγαλε ένα βίντεο και ζήταγα δικηγόρο. Και αυτά τα νόπανα βγήκανε και λέγανε το τι έχω κάνει δημόσια. Και χθες έκανα χτύπημα. Πήρα τον τζίφα από το Fire Department και τον εκτέλεσα. Στην κάμερα μπροστά. Και τους είπα ότι έδωσα ονόματα, το δήμαρχο, τα έδωσα όλα στον φορά. Οπότε σήμερα σίγουρα με κυνηγάνε φουλ. Σήμερα που μιλάμε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μαζέψω εδώ κάτω. Ο λόγος που ήρθα, ρε μάγκα, είναι γιατί θέλω να μαζέψω τουλάχιστον εσάς που ξέρω ότι δουλεύετε, κάνετε business και πάνω κάτω είστε στην ίδια φάση με μένα. Μήπως και μπορέσουμε να τους κόψουμε λίγο αυτόν τον αέρα. Όλοι μαζί, δεν γίνεται αλλιώς. Τι είναι αυτό, ελικόπτερο? Να το, πωλής. Καλή φάση. Ναι, δεν έχουν. Τα αρχίδια τους είναι ατρόμητα. Ναι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουν κάτι αρχίδια, αυτή που έχει με τα ποδήλατα, μάλλον τα σέρνουν προς τα κάτω. Δεν μου κάνουν ποδήλατα. Τα αρχίδια τους είναι τόσο μεγάλα. Ναι. Για να πατάνε παντού. Δεν σέβονται, μάγκα, δεν σέβονται. Και από ό,τι έχω ακούσει, δεν το κάνουν μόνο εδώ, το κάνουν παντού. Παντού το κάνουν. Εμένα έρθαν έξω από το μαγαζί και μου γράφανε με γκράφιτι που κάνανε ταγκές, LSPD, τέτοιο. Ναι. Ναι, για σένα. Έχει ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρίσκω πίσω από τίποτα σπίτια εκεί. Είμαι ένα θάμνους κάτι. Άκου, τι γίνεται. Δεν είναι NPC, ρε. Πολύς είναι, να το σταμάτησε. Πώς είναι γκάγκ, τελικά. Δεν ξέρω τι είναι. Και γκάγκ, ρε. Είναι ένα γκάγκ που μπορεί να το κουμπάς. Γιατί δεν μπορεί να το πειράξει κανείς, δεν το κόβει κανείς. Έχουν όπλα, έχουν τα πάντα. Έχουν όλες τις διασυνδέσεις. Ναι. Έλα, Πιτέρ, καν! Πάμε λίγο αρένα. Αυτά τα όπλα, τα πάντα. Αυτό είναι χρήμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουν έτσι. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει να γίνει ένα χτύπημα. Εγώ σκεφτόμουν να έχω κάτι στο μυαλό μου. Μίλησα με τους πράσινους πριν λίγο. Μου είπαν είναι μέσα για να μαζευτούμε κάπου να τα πούμε. Γι' αυτό το θέμα πάντα. Ό,τι προσωπικό και να υπάρχει, νομίζω ότι το PD είναι πάντα ένα πρόβλημα για όλους. Μπορούμε κάποτε να τα πούμε να κάνουμε ένα χτύπημα, ένα ύπουλο χτύπημα. Γιατί αλήθεια είναι, έχω δει από ό,τι έχω παρακολουθήσει, γιατί δρόμο εδώ ξέρει στην στιγμή. Έχουν γίνει δύο πόλεμοι εδώ κάτω. Και οι μπάτσοι δεν σέβονται ούτε αυτοί. Ναι, τίποτα, ρε, τους μαζεύανε. Σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα, ναι, δεν τους αφήνανε το ξεκαθάρισμα. Τόσο, δηλαδή, άμα είχαν μυαλό, θα λέγανε. Ξέρω εγώ, εγκληματίες, γκάγκστερ να σκοτωθούν, τίποτα. Μέχρι και εκεί να δείξουν τη δύναμη. Yeah. Την εξουσία. Αυτό το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν απλά να περιμένουν. Περιμένεις και τσιμπάς το τέλος. Αυτή τώρα σου λέω σκάγανε το χήμα. Ναι, ρε, μα δεν τους νοιάζει, σου λέω πυροβολάνε, σου ψαχνώ, μπρο. Πού είσαι. Mm-hmm. Άρα είστε μέσα να κάνουμε μια συνάντηση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Θα σου πω κάτι όμως. Εγώ θα είμαι παρόν στη συνάντηση, αλλά δεν λέω ποιοι άλλοι είναι παρόν εκεί να έχουν κάνει κάτι ήδη και να μην έρθουν εκεί με τα αρχίδια τα δικά σου, τα δικά μου και απλά να συμμετέχουν. Γιατί αν ξεκινήσει, πούμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και κάποιος από εμάς κάνει πίσω, ενώ το έχουμε συμφωνήσει, μετά θα σταματήσω να ασχολούμαι με το PD. Θα τους πω όταν θα συναντηθούμε και θα ξεκινήσω να ασχολούμαι με αυτό. Οπότε δεν ξέρω σε ποιους άλλους θα μιλήσεις. Κάνε μια έρευνα πριν μιλήσεις και σκέψε ποιους θα φέρεις εκεί. Κοίτα, εγώ είχα σκοπό να φέρω όλα τα χρώματα. Και όποιος θέλει να είναι μέσα, ας είναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει εδώ κάτω άνθρωπος που κάνει business, τέτοιο business και είναι χαφιές, ρουφιάνος? Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει business, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Ναι. Αυτά δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να το εξακριβώσω. Και ο μόνος λόγος είναι ότι. Δίκιο έχει. Από τη στιγμή που κάποιος είναι Scarface, που είσαι. Okay, άρα ένα μάγκε στο νου μας. Με γιατρό. Δεν γίνεται πάντα να μην γίνεται τίποτα. Και όλα να λύνονται στο μιλητό. Εσύ είσαι μαλάκας που έχεις τραβήξει όπλο. Γιατί δεν τράβηξες? Κοίτα, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά έχεις και αυτό ενδεχόμενο να φοβούνται. Σου λέει ότι κοίτα, κοιτάμε την πάρτι μας, δεν μπλέκουμε με αυτούς και τούμπε εκεί.
Υπάρχει και αυτό. Μην κοιτάς, εσύ μπορεί να είσαι λίγο πιο, να έχεις πιο πολύ θράσος από τους υπόλοιπους κι εγώ. Οι άλλοι μπορεί να είναι λίγο πιο... Κατάλαβες, ναι, την πίσνα τους. Ναι, αυτό το... Το κατάλαβα και να μην είναι το άλλο πιστεύω. Τον Ρίου, έλα, αντίμκας, πού είσαι, πού είσαι. Μέχρι τότε μιλάω με τον οποιοδήποτε. Ωραία, έτσι θα γίνει και το ξεκαθαρίζουμε και αυτό, ρε φίλε. Ότι όποιος κάνει πίσω, άμα θέλει, ας κάνει πίσω από τώρα. Βασικά, όχι από τώρα. Όποιος θα έρθει εκεί, να μην κάνει πίσω. Το ξεκαθαρίζουμε πριν σκάσει. Να έχει σκεφτεί πριν έρθει. Ναι, ναι, μαζί σου. Και πρέπει να έχει σκεφτεί όλες τις συνέπειες. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάτι το οποίο ανά πάσα ώρα στιγμή μπορεί να εκθέσει τον οποιοδήποτε. Ναι. Όχι απλά να τον εκθέσει, να γαμηθούμε. Πρέπει ναι, να ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Και όχι όταν θα μάθει ότι α, εγώ ή εσύ ή κάποιος άλλος. Έχει δίκιο. Έφαγε ένα στραπάτσο να πει: ξέρετε κάτι, μου μάγκες, εγώ έχω 20 όπλα και δεν θέλω να τα χάσω. Γιατί θα τα χάσει. Αλλά όχι από το παιδί. Από εμάς. Μαζί σου. Ναι, συμφωνώ. 100%. Οκ. Έτσι είμαι μέσα. Ωραία. Και όταν μιλάω για χτύπημα, δεν είπα για σε αυτούς. Εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να τσιμπήσουμε έναν και να κάνουμε μια απειλή για αρχή, ρε φίλε. Ότι κοίτα, εμείς κάτω εδώ κάτω και τέτοια, ας πούμε. Μην ενοχλείτε. Κάπως έτσι. Δεν πειράζουμε πολίτες, μην μας πρίζετε τις μπάλες. Κάτι να φοβηθούν, κάτι μια απειλή. Εγώ δεν είπα πάρουμε φορά να τσιμπήσουμε στον αέρα. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν κάτι τόσο απλό θα λειτουργήσει, αλλά. Άμα δουν μια τόσο μεγάλη. Βοηθεί. Μα γι' αυτό σου λέω: έχω τη Σβέτλανα, έχω τη Ρωσίδα. Αυτό όλο θα βγει στο κανάλια. Αν βοηθήσει, γιατί έχω μια φορά τη χρειάστηκε και πριν τα αρχίδια μου. Χειρότερα ναι. Τα κάνω. Μπουρτέλια τα κάνω. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή ζει για τα νούμερα. Εκτέλεσε άνθρωπο μπροστά τη και ήταν εκεί. Λέει: βγήκε τέλειο. Ναι. Ναι. Θα την έχουν στείλει σε κανένα αέρα, ξέρω εγώ, σε καμιά Βαγδάτη. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό πλάνο έλεγε. Γούστα ρε. Ναι. Το ίδιο σπίτι και φτιαχνόταν με τα σπίτια με το αίμα. Αυτή σου λέω και τον Ελαθή. Την τσιμπάω εγώ, την πάω σε κάτι σπηλιές, τραβάει. Πάει μέσα στο MRPD, τραβάει. Αυτή τώρα ξέρεις, νιώθει πώς να σου πω ρε παιδί μου. Rank one δημοσιογράφος. Έτσι. Ζει τον ήλιο της Ελλάδας. Δεν ξέρει όμως ότι άμα κάνει κανιά μαλαγή να την κουρέψει ο καραφλή. Αμποίησε, πειράζει, να ζει τον ήλιο. Το βίντεο δείξε μας, όδειξα, το ξαναδούμε. Μέχρι να νιώσει το πετσί της άμα κάτι μαλαγή. Α, και δεν νομίζω. Κι εγώ δεν νομίζω ρε φίλε, τη συμφέρει αυτό που γίνεται. Να σου πω κάτι, τα μεγαλύτερα μου νόπανα είναι αυτή, να ξέρεις. Αφού από αυτό ζει. Από τον Λαθείο. Άλλο από τη Ρουφιανιά, από τη Ρετσινιά, από τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με δημοσιότητα. Ναι, ρε, όλοι αυτοί. Εδώ σου λέει ολόκληρο δήμαρχο. Πήγε, μου φτιάξε χαρτιά, πήρε τα φράγκα και μετά πήγε, μου λέει πρέπει να το παίξω καλό και στην αστυνομία. Δεν γίνεται. Ρε, γάμι σου του λέω. Και τον έδωσα στο βίντεο, στεγνά. Αυτό ο Πούση με το καπέλο, τον έχει δει. Είχε προσπαθήσει να με προσεγγίσει, δεν μπορούσε να κάνει. Τον έφτιαξε και φύγα. Δεν θέλω να έχω επαφέ με τέτοια πουστράκια. Ναι. Γιατί σίγουρα για να είναι εκεί που είναι. Γιατί έχουμε σκόπτο. Γιατί έχουμε ζωή μα. Ποια είναι η γενιά σου. Είναι εδώ το ντόπιο να ξέρει. Είναι... Και μαζί με αυτό. Και σκάνε και οι υπόλοιποι. Κατάλαβα. Αυτό ψάχνει, ξέρει για ντρόγια που διακινούν την ντόπια. Οπότε είμαστε κομπλέ. Okay. Είναι κρυμμένοι τώρα αυτή είναι βράδυ σε σπίτι γιατί δεν σου όλα καλά. Αξία φορά και δύο καπέλο με το δήμαρχο. Όχι, ο δήμαρχο φοράει μαύρο. Οπότε, αλλά ναι. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω, θέλω να μιλήσω με κάποιους ακόμα, μπορεί και σήμερα. Θα χτυπήσουν τηλέφωνα. Θα πέσουν τηλέφωνα, ναι. Ένα τηλεφωνάκι θέλω. Θα εδώ στο στον νος. Πάνω σε αυτό. Βέβαια στο dark web και πέρα. Όχι. Παίζει τέτοια μαγιά. Νομίζω ότι αν να κάνουμε κάτι τέτοιο, τα τηλέφωνα είναι απαγορευμένα είδες. Αν ναι. Δεν έχετε πρόσβαση, μιλήστε μόνο είναι να μιλήσετε και θα έρθω εγώ πάνω στο χωριό να σας βρω και θα σας φέρω αυτό το οποίο χρειάζεται για να έχετε πρόσβαση στο dark web. Οκ, okay, μ' αρέσει. Καλύτερα έτσι. Mm-hmm. Καλύτερα έτσι. Και θα μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα. Θα μπορούμε να στέλνουμε κάτι το οποίο αν εσύ μπορεί να χρειαστεί να το δεις σε μισή ώρα από τώρα ή σε μία ώρα, δεν χρειάζεται να σε ξαφνικά. Dark web, μ' αρέσει. Μπαζούκα, υπάρχει ο game, εννοείται, γαγάρο μου. Οκ. Εντάξει. Έγινε ρε μάγκες κομπλέ. Πάμε μέχρι το βανίλα να ρίξουμε ένα μισή γάρα να ξεμπαλαμπικάρουμε και σας περιμένουμε πάνω. Okay.
Τα λέμε, πεις. Bye, μάγκες. Πεις, μάγκες. Φύγω, πάω να βάλω τα μάξι. Για πάμε μία από το βανίλα. Μαλάκα, ωραία. Αυτός ξέρετε ποιος είναι, chat. Κάτσε να βρω το κλίπ να σας δείξω ποιος είναι αυτός ο μάγκας. Με αυτόν είχαμε τσακωθεί στο Greek Mafia. Παίζανε μπάτσι με τον Κολομπιάνο. Εκεί παίζανε μπάτσι. Είχαμε ψιλοτσακωθεί τότε στο RP μέσα. Και τον πέτυχα στον 2080 στο RP. Και είχα πεθάνει στο γέλιο με ένα σκηνικό. Πρέπει να το δείτε. Πού είναι. Πρέπει να το βρω. Το είχε τραβήξει τέτοιο. Περίμενε. Σας έχω, chat. Περίμενε. Όχι αυτό. Τα πιο. Ωραία. Κάτσε να το βρω. Πρέπει να βρω το κλιπ. Πού είσαι. Πες μου ότι υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει βασικά. Κάτσε να το βρούμε. 2080, ποιος ήταν στον 2080, σας δείξω τώρα το κλιπ. Περίμενε. Άμα το βρω. Πού είσαι. Πού ήτανε, γάμο το κέρατό μου. Μαλάκα! Είναι αυτό που κάνει. Φίδι με γάτα που λέμε. Και βαβόρε, για βαβόρε. Στο ζάμπα θα δηλαδή. Κάνει. Φίδι με γάτα που λέμε. Έτσι. Έτσι. Ωραία, πες λίγο τώρα στον κόμενό σου που είναι από πίσω να έρθει να μιλήσει αυτός. Μη σε βάζει σε ένα γκλονιές μέσα σε 300 άτομα. Φέρει λίγο τώρα τον κόμενό σου από εδώ να καυλαντήσω αυτόν. Πρώτα δεν είμαι γκόμενος, είμαι θείος της. Πού ήτανε ρε φίλε. Πού ήτανε γαμότο. Νάτο. Αυτός εδώ ήτανε μάγκες. Αυτός εμένα ρε. Νάτο. Εδώ. Πιέσα το αμάξι. Έλα και τα γυμπάτσου σου. Έλα μαγκάκο, έλα! Στα μάξι! Εγώ, φουσκωτός! Κοίτα! Σήκω στο κεφάλι πάνω, ρε, μες το σκαγάς του και σου φύγουνε τα δόντια. Άρα μαλακά, πάνω το σύστημα! Έλα μαγκάκο, έλα! Λέω, φουσκωτός, δεν σήκω στο κεφάλι πάνω, ρε! Ωραία! Σήκω στο κεφάλι πάνω, ρε, μες το σκαγάς του και σου φύγουνε τα δόντια. Πάρα μαλακά, τι είναι αυτό το σύστημα! Ω, φουσκωτός, ρε, μαλακά! Το θυμάμαι από τη φωνή, το θυμάμαι το μπούστι. Έλα, πού είσαι. Σήκω στο κεφάλι πάνω, ρε, του λέει. Ο Σταμάτης είναι μπράβο στο τέτοιο, στο βανίλα. Του ρίχνουμε μία με το ούζι να φύγουμε. Όχι. Θέλω να του μιλήσω. Πάμε από εκεί όμορφα. Χωρίς να καταλάβει, με το χρόνο σας είμαστε. Μαζευτείτε, ελάτε όλοι στο βανίλα όσοι είστε εδώ. Α, έχει φύγει. Γιατί έφυγε ο μπούστις. Πάρε τηλέφωνο, είναι μία στο βανίλα. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε για δουλειά. Εγώ δεν θα μιλάω, εσύ μιλάς. Πάμε, σταματάμε στο βανίλα. Θα είμαι με το κράνος, δεν μας ξέρει. Ας, ή να μιλήσει, βασικά θα την πάρω εγώ τηλέφωνο, αυτή που είχα μιλήσει. Για να έρθει και αυτός εδώ. Πρέπει να του μιλήσω. Καθίστε ρε μαλάκι, τη βάζουμε με τζίνι στη μηχανή. Ναι, ρε. Πάτε μόνοι σας. Τι πες, δεν άκουσα. Σήκω στο κεφάλι, πάνω. Ερχόμαστε τώρα, λέω. Πήρα το σήμα του στα μάτια, του πήρα το σήμα. Ωραία. Σταμάτησε εκείνης. Όχι, του πήρανε το σήμα, ε. Κυρία Λάουρα, τι κάνετε, ε. Γεια σας. Μια χαρά, είχαμε μιλήσει προχθές για το μαγαζί. Μπορούμε να τα πούμε σήμερα. Έχουμε opening σήμερα. Είναι εδώ και το μεγάλο boss. Τέλεια, είμαστε έξω από το μαγαζί εμείς. Έχει μπατσικό πίσω. Ωραία, ένα λεπτό να ενημερώσω. Έγινε. Περιμένουμε. Αντί, δεξιά στο μαρκετάκι πλέον. Κρυφτείτε λίγο, μην κάνετε βόλτες μες στη μέση, ρε μαλάκα. Μπες εδώ πίσω. Πού πας, ρε μαλάκα, Αλβανέ. Κάτσε, ρε μαλάκα, συνέχισε, μίλα. Δεν το κλείσα, περιμένουμε εκεί. Πάμε πίσω από το βανίλα να κάτσουμε να καβατζωθούμε. Καβατζωθείτε πίσω από το βανίλα, έρχονται και να μιλήσουμε. Ενημέρωσα τον Ιωπάνο, ναι. Κάτω εδώ από το βανίλα, κάτω από τη γέφυρα. Ναι, ρε. Ωραία. Περιμένουμε εδώ.
Μίλησα με αυτή. Θα έρθει εδώ μπρο. Δεν πειράζει, δεν ερχόμαστε για τσαμπουκάρα μπρο. Θα μιλήσουμε λίγο με το εκείνη. Για να δουλεύει εδώ πέρα, αποκλείεται πως γίνεται να είναι μπάτσος για να δουλεύει εδώ. Στο μπουρδέλο. Βραβιλίκι λες. Πες του, με θυμάσαι ρε, πούστηκε εδώ στο τισταδό του. Όχι, θέλω να του μιλήσω. Έχεις χαλάσει, έχεις χαλάσει. Τι να λέει ρε μαλάκα να του ρίξουμε μία, το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το μπούστι. Τι να του ρίξουμε μία σφαίρα. Θα του δώσει μία σφαίρα στο κεφάλι και τι θα καταλάβεις. Έλα ντε. Ακούω ήδη σιρήνες, να ξέρετε. Για κάτσε. Αν μας κάσουνε δεν μιλάω εγώ, μιλάτε εσείς. Το ούζι μέσα να βάλω, περίμενε. Το ούζι είναι στη μηχανή σου, Λβανέ. Για δουλειά θα μιλήσουμε, μην αγχώνεστε, θα τον βρούμε και τον άλλον. Γεια σου Αφρό. Τι φοράς μωρή... Μωρή τρελή, είσαι για δουλειά εδώ, να μιλήσουμε για δουλειά. Το σήκωσε κεφάλι πάνω, αυτό είναι, το βρήκα, Μέλμπο, ναι, το έδειξα. Σήκωσε κεφάλι πάνω ρε, του λέει, ο Μάξιο Κουντρουπής, να σήκωνε αυτά. Ρε φίλε, δεν θέλω να δείξω σφαίρα, πρέπει να βγάλουμε κάτι από αυτόν. Άμα τον έχουν διώξει, για να δουλεύει εδώ πρέπει να μάθουμε πράγματα, θα τον πάρουμε από αγωγή, αυτό πρέπει να τον τζιμπήσουμε. Εσύ δουλεύεις εδώ. Όχι, θα την βάλουμε για δουλειά. Και αυτό γίνεται. Ναι, θα σε βάλουμε για δουλειά, πρόφαση. Για πάμε μπροστά. Μηχανή με το ούζι, Αλβανέ. Δεν πειράζει, εντάξει. Μπορεί να έχουν καλά, το κλέβουν. Οκ. Τελά, Πίτερ Καρ και άλλη αρένα. Κερδίσαμε τον γιατρό. Γιατρέ, τα φιλιά μου και βέντε. Νάτος. Hello. Πού σε σταματή, τι γίνεται. Γνωρίζεστε. Άσε ρε που παραιτήθηκες εσύ. Γεια σου. Γεια σου ρε μπαγκά. Ναι ρε, εντάξει. Παραιτήθηκα του λέω. Ναι ρε. Μωρέ την άφρο, δες την, κοίτα πως έχει σκάσει, θα φάμε μπαν. Αμώ το κερατό μου, έχεις σκάσει με το παλιό τάγκα. Με το τάγκα της έχεις σκάσει. Να κάνω αναβάθμιση που η Γιούλια θα κάνω. Παίζω φουλ. Καλά, έχω μία αντίδειξη. Ελάτε, πάμε πίσω στο γραφείο μου. Δεν ξέρω αν αξίζει να ξέρεις πάντως ότι η κάρτα γραφικών είναι το τελευταίο που παίζει ρόλο στο GTA. Πρώτα RAM, πρέπει να έχεις καλή RAM. 32, ό,τι RAM, πρέπει να έχεις πολύ RAM. Μετά επεξεργάσεις και μετά η κάρτα. Τώρα πάμε. Τι πάθατε, έλα. Έλα. Πού ζει στον κόσμο σου, έχει κλειδώσει τις πόρτες και παίρνει τηλέφωνο αυτό. Τι κάνει εδώ. Έχει κλειδώσει. Ναι, κλείδωσε λέει τις πόρτες και παίρνει ένα τηλέφωνο. Ωραία. Ωραία, ένας απ' έξω. Πού είναι ο μάγκας. Μέσα. Πού είναι. Ελάτε πίσω. Ο καστριπτής είναι... Hello. Μ' ακούτε. Ναι, κάτσε εκεί. Κάθιστε. Μ' ακούτε τώρα. Λοιπόν, φίλε μου Σταμάτη, για αρχή πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, θέλω να ξεκλειδώσεις την πόρτα, να κάτσει ένας δικός μου απ' έξω. Ας κάτσε, ξεκλείδω την πόρτα, ρε, ξεκλείδω, δεν είναι. Σίγουρα, είναι ξεκλειδωτά. Για καθίστε ένας απ' έξω. Αυτή την πόρτα εδώ λες. Όχι, την μπροστά. Κλειδωμένη πόρτα. Όταν ξεκλείδω την, ρε. Κλειδωμένη είναι. Κλειδωμένη λένε, για πες να την ανοίξουν, ναι. Τώρα θα ανοίξουν. Για να ξεκλειδώσουμε εκεί. Δεν μ' αρέσει να με κλειδώνουν, ξέρεις. Έχω κλειστοφοβία. Φίλε μου Σταμάτη, από ό,τι κατάλαβα, είσαι αστυνόμος, ε. Ήμουν. Ήσουν. Ήμουν. Παραιτήθηκες. Παραιτήθηκα. Γιατί. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα ήθελα, να σου πω την άλλη. Επίσης φοβούμαι και διακοπές τώρα, οπότε. Τις δικές μου διακοπές, Σταμάτη. Τις κανονικές τις διακοπές, ρε Μινάρα.
Άσε τώρα. Θα έρθουν να μου ανοίξουνε. Εσύ τι το παίζεις ρε μαλάκα, κατάλαβα. Ανοίξαν έξω. Άνοιξες μάγκα. Αφού ήρθα ο δικός σου, νάτος. Όχι, την έξω πόρτα ρε, να ανοίξεις την έξω πόρτα, ένας μέσα να, μπει, να βγει έξω. Την, είσαι, την έξω είσοδο, έξω την πόρτα, είσοδο, ναι. Ποιο βγήκες έξω. Έρχεται. Λοιπόν, Σαμάτη. Θέλω να σου θυμίσω. Δεν χρειάζεται, θα μπεις τίποτα Αλβανέ. Ναι. Αλβανέ, θες λίγο κόνιο, ρο αλήθειας, τι θέλεις. Δώσε μου λίγο κονιάκ, έχεις. Κονιάκ, ρούμι. Ουίσκι. Ουίσκι, μην έχω. Πρέπει να έχεις κάκι λίγο στο χοντζάρε. Με δύο παγάκια και δύο δάχτυλα. Okay. Θέλει και δύο δάχτυλα να το βάλεις. Για σένα είναι τα δύο δάχτυλα. Λοιπόν, πώς μπορώ να βοηθήσω. Επίσης, να ξέρεις, είδα το βίντεο που ανέβασες, Σβετλάνα, με έχεις μπερδέψει μάλλον έτσι. Γιατί τα φλάσμακ και αυτά δεν τα πέταγα εγώ πάνω στο παιδί. Όχι, τα φλάσμακ είπα ότι μου τα πέταγε αυτός ο πούστης που μίλησε. Okay. Ανέβασε ένα βίντεο στο MRBD, ναι. Όχι, γιατί έλεγες ότι έκανα εγώ το statement γι' αυτό. Όχι, απλά δεν θυμόμουν το όνομά του, το είπα. Αυτός ο πούστης που μίλαγε, λέω. Ωραία, μην λέγει να σε αφήσει. Μίλαγα εγώ γι' αυτό. Άκουσα, Μάτι. Για αρχή, πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θέλω να σου δείξω από τον πέρα είναι άφρο και θέλει να δουλέψει στο μαγάζι. Είσαι... Τι είσαι εδώ πέρα, αφεντικό. Η Λούνα θέλει να δουλέψει, η Λούνα. Ωραία, έχουμε δύο κοπέλες για το μαγαζί και έχουμε και πολλούς άντρες σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Γιατί άμα όντως έχεις φύγει από την αστυνομία, δεν νομίζω οι φίλοι σου να έρθουν εδώ πέρα να γίνει καμιά φασαρία. Μιλάμε αλκοόλ. Δεν έχω πάρει την αστυνομία. Φορούς. Γιατί άσχημο τρόπο. Τέλεια. Έχεις βάλει κάποιον άλλον σε περίπτωση που γίνει κάποιο χτύπημα, σε προσέχει εδώ πέρα. Υπάρχουν οι families, ναι. Οκ. Okay. Άρα έχεις κλείσει μπίζινα. Οπότε όλα καλά. Τα κορίτσια μόνο. Άμα χρειάζεσαι προσωπικό, είναι πολύ καλή χορεύτρια. Και η Άφρο και η Λούνα. Το πρόβλημα, άμα θες να δουλέψουμε μαζί με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να διορθώσω τα παλιά, κάπως εννοείται. Τα παλιά θα διορθωθούν με άλλο τρόπο, φίλε μου, σταμάτη. Αυτά μιλάμε για μπίζνα, έτσι. Μάλιστα. Θα βγάζεις λεφτά, θα χορεύουν τα κορίτσια, θα το κάνουν τσάμπα. Όχι μόνο εγώ, και εσύ θα βγάλεις. Εγώ δεν θα βγάλω, φίλε, υπάλληλοι είναι. Υπάλληλες θα είναι τα κορίτσια. Καλά. Εντάξει, πάλι. Έχει καλό μεροκάμα το όμως εδώ. Οκ. Okay. Θα δούμε δηλαδή πώς θα στρωθεί η φάση. Τέλεια. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, σταμάτη. Το ξέρεις ότι με έχεις πυροβολήσει πολλές φορές. Μία συγκεκριμένα, πάμε παρακάτω. Την μία. Εκεί στο γεμές. Και την άλλη φορά στα γελιά. Που πάλι ένα μπουνιές ένα και μου τις έριξες. Εσύ ήσου να σε θυμάμαι. Εκεί εκδελούσα εντολές, δεν ήμουν να σε ρίφεις. Τέλος πάντων, από το χέρι σου, από τη σκανδάλη σου. Χθες πυροβόλησες και μία κοπέλα δικιά μου. Καλά, αυτό είναι ασχολίαστο, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ξέρεις ότι θα μπορούσα. Με παίρνει ένα τηλέφωνο το σημάδι, γιατί θα με ενοχλούν συνέχεια. Παρακαλώ. Δες λίγο αυτό που το μήνυμα που σου στείλω. Δεν θέλω ποτά, όχι. Δεν έχω πάρει ποτά. Παρά είμαι. Όχι, ρε, δεν θέλω, ρε. Τα μπόνους μου. Ναι, ναι, να βγάλω μια χαρά. Δεν θέλω ποτά. Έχω και έχουμε και τον Αλβανό τώρα. Ο σταμάτης ξεκίνας είναι, ναι. Σταμάτησε, λέει από το ποιντή. Ούτε καν. Δεν λέω ότι σταμάτησε. Δεν τον διώξαμε. Ο Σερίφης. Μάγκη, ποτά έχουμε, έτσι. Κομπλέ είμαστε. Καλέ είμαστε. Κάτι λεμονάνια λίμαν, αλλά... Θα μυθούμε τα λεμονιά. Σταμάτη, θα τα πούμε τώρα. Γιατί από ό,τι βλέπω είσαι και τέτοιο. Πολύ άσχολος. Ναι, είναι η πρώτη μέρα τώρα, κάμε σήμερα. Ναι. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να σου ξαναλέω να σε κυνηγήσω. Βασικά όχι να σε κυνηγήσω, θα μπορούσα και εδώ απέξω τώρα να σου ρίξω μια σφαίρα στο κεφάλι, ας πούμε. Κατάλαβες. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και πάντα μου αρέσει να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή έχω πρόβλημα, Σαμάτη. Τι προβλήμα είσαι. Από ό,τι ξέρεις είμαι καταζητούμενος. Ναι. Ξέρεις σε ποιον μιλάς. Πώς θα μπορούσες να με βοηθήσεις. Τι έχεις στο μυαλό σου αρχικά. Θες να εξαφανιστείς, τι θες να κάνεις. Ναι, θέλω κάπως ρε φίλε να μπορέσω να τις καπουλάρω. Γιατί δεν πρέπει να φαίνεσαι στο μαγαζί σου. Γιατί τη μέρα που μου πήρανε το σήμα εμένα και μου κάνανε suspension. Άρα σε διώξανε, δεν σταμάτησες. Suspension με κάνανε για μερικές μέρες και παραιτήθηκα εγώ εκείνη. Οκ. Okay. Λοιπόν,
Το μαγαζί σου δεν πρέπει να είσαι γενικότερα. Δεν εσύ είναι μαγαζί μου, το έχω πουλήσει. Έστω. Είμαι υπάλληλο απλώ. Γιατί ο Χότζα ήταν πριν στο μαγαζί, ήταν ο Λιούτ. Δεν πρέπει να φαίνεσαι ούτε εσύ, Χότζα μου. Το κατάλαβε αυτό που σου λέω. Λατζίμκαστ. Αν δεν θέλει να βοηθήσει, δεν πρέπει ούτε εσύ ούτε η Λιούτ να φαίνεσαι στο μαγαζί. Okay. Τώρα άλλο δεν ξέρω να σου πω. Τώρα αν μπορέσω να σου βοηθήσω διαφορετικά. Τι μου είπατε, φίλε, να μην φέρουμε σε μαγαζί. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσω να σβήσω όλες αυτές τις κατηγορίες, πώς θα μπορέσω να τις καμπουλάρω. Μακή. Ξέρω εγώ. Έλα. Μια υποψία περίεργη, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, ποιος άλλος ξέρει τι είσαι εδώ. Η δική μου. Ωραία, πρέπει να φύγουμε. Τι εννοείς. Δύο άτομα απ' έξω. Κάτσε κι άλλο να το περιμένεις, πρέπει να φύγουμε. Φεύγουμε. Ναι, ναι, μας το είπαν. Φεύγουμε με τις μηχανές μπροστά. Ανέβα στη μηχανή. Έχω αμάξι, έχεις αμάξι. Ερχόμαστε από πίσω. Έχουμε μηχανή, έλα από πίσω. Φεύγουμε πάλι από πίσω, δεν βγαίνουμε μπροστά. Έχω μηχανή. Πάρουμε μετά τηλέφωνο. Οκ. Θείο, έλα μπροστά, να φύγουμε, μπρο. Είμαι πάνω σε ταράτσι, κατεβαίνω. Κατέβα. Τι έγινε τώρα. Τώρα τι ήταν αυτό. Ύποπτο μάγκα. Φίλοι, για αρχή να κάνουμε κάποιες κουβέντες, πάω σαν να πάω κουμπούρι. Καμία φιλία, ή θα με ξελασπώσει ή θα πεθάνει αυτός. Τι είναι αυτός εδώ. Δώσε μου ένα λεπτό, δώσε μου. Ανάπηρε. Ανάπη... Ω, βάμος. Βάμος, τι έπαθες, ρε. Άσε τι έπαθα, άσε. Έμειν, θες να σου δώσω λεφτά, ρε φίλοι, να πάρεις κάτι να φας. Τι ρε παιδά, ζες. Μου έχουν πει οι γονείς μου να βοηθάω τους ανάπηρους. Πού θες να πάμε. Δώσε με. Τι είναι αυτός, έρχομαι. Σε ρίφης. Παρακαλώ. Πάρα το γαμό άσυρμα του και μίλα μας. Περίμενε, μιλάει ρε μαλάκα εδώ πέρα ο Αλβανός. Πηγαίνετε κάπου, απλά σπάμε. Πάμε προς το τέτοιο, πάμε προς τα πάνω. Ανέβα πάνω, Αλβανέ. Πάμε προς το χωριό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Βάμος είναι ακόμα σε ρίφης. Δεν πρέπει να πατάμε. Όχι στο μαγαζί ρε μαλάκα, πάνω στο χωριό σου λέω. Πάρε, μη μιλάς λίγο, πες το θέλω να το βουλώσει. Κάνουν μόνο στο μαγαζί, έχεις δίκιο. Θείο, μη μιλάς ρε φίλε λίγο όταν μιλάμε σε κοινή. Ο Βάμος είναι ακόμα σε ρίφης. Μέσα στην πίσω είναι ακόμα. Α, ήταν έξω από το μαγαζί σου, σαν ανάμπερ. Σου λέω, με παρακολουθούν, δεν είναι safe το Βανίλα. Πηγαίνετε αλλού και στείλτε μου μήνυμα. Ναι. Απ' την πάνω μεριά του Σάντι, θείο, στο δεύτερο, πρώτο σπίτι την Τάλτον, θυμάσαι. Εκεί πάμε όλοι. Στο πάνω Σάντι, όχι στον πίσω σου, στο πάνω. Κι όμως ήταν μπάτσος απ' έξω, άρα ήταν μπάτσος αυτός, ε. Ναι. Παλιό πουτάνα. Είδες πως καλό το να είσαι τέτοιο, είδες πως σκοβοφάτσε. Τι ξέρεις ρε Μπουστελβάνε, είσαι ο Ρουφιάνος το Ρουφιάνο. Έλα καλησπέρα αντί μου, πιέσαι την που είσαι. Τελικά ήταν μπάτσος με καροτσάκι. Με καροτσάκι ρε μαλακά η πουτάνα. Έπρεπε να του ρίξω, γιατί δεν μπορείς να του ρίξω μία στο κεφάλι. Ρε μαλακά, γιατί δεν πάμε πάνω στο σπίτι. Όχι που πήρες. Τώρα. Γιατί παίζει να το ξέρουνε, μπρο. Είναι στο όνομά μου. Πάμε στο Ρέμπελ, Ρέμπελ στο σπίτι μου, Ρέμπελ στο σπίτι μου. Όχι, ρε, στο πρώτο, στον Τάλτον, στο πρώτο, πάμε πάνω. Οκ, οκ. Προλαβαίνω να πάω να βγάλω το όπλο μου. Να έχω ναι, κάτι ναι, για αυτό άμυνα. Ναι. Στην πάνω μεριά του Σάντι, ρε, θα πάμε και εκεί. Απλά πρέπει να το αλλάξω όνομα, θα το βάλω σε άλλο το όνομα. Μπροστά σα είμαστε. Ωραία. Α, μου την κλείτω. Πήρε κανείς αριθμό από τους μοβ, δεν πήρε. Πρέπει κάποιος να κάτσει στο μαγαζί. Άμα μπορείς εσύ άφρο, θα σκάσουν οι μόβρα να μας δώσουν για το Dark Chat, Dark Web, όπως λέγεται μια μαλακία. Okay. Να μας βρουν εκεί. Φίλιο, πού είσαι ρε μαλάκα. Ο αρχιβασιλεύς το Ρουφ, χάμισε τα. Πήγα από τη μηχανή βρε μαλάκα, πού είσαι. Πες μου ότι έχουμε ένα vest κάτι, έλα. Γενικότερα. Έλα πίσω να με πάρεις εκεί τις τέτοιες αγελάδες. Ναι, άστα να πάω να γκόλει να μα κλείσει το κανάλι με την Αφροδίτη. Έχουμε μπλέξει. 20 και 50 DRS. Ναι, θα ανοίξουμε DRS σήμερα. Τελειώσαμε. Σήμερα DRS όπως παλιά. Ετοιμαστείτε, Rolls. Πού είστε. Πού είστε, Super Mode. Θείο, είσαι εδώ, Jack. Στην αποθήκη, μια μαύρη κάρτα. Α, έχουμε. Και δεν το ξέρα, ρε. Μα πού είσαι, ρε, μαλακά παπά Mike σήμερα που σε χρειάζομαι. Κάτσε να καβατζωθώ. Κάτσε να καβατζωθώ. Πάρε και vape, φέρε μου και vape, Αλβανέ, χρειάζομαι vape, αν έχει μέσα. Έχει φτιάξει ο μικρός.
το τηλέφωνο του δικηγόρου. Chat, γράψτε κάπου το τηλέφωνο. 91-70-50-542, γράψε το. 91-70-50-542, μπουλούκος. Γι' αυτό σε κάτσα πάμε την αποτύπωση. Για γράψε το να το πάρουμε. Ρε, φέρνετε και σε μένα ένα vape, μαλάκι δεν έχω τίποτα. Δεν έχουμε ρε μπρολί. Πρέπει να βρούμε το μικρό. Κάτσε να πάμε. Το γράψε κανείς, πού είναι ρε μαλάκι, γάμο το κερά. Νάτος, ο παπαμάι. Φτιάξε από μπορείς. Έχεις φόρτο, είτε να έρθω να σου δώσω. 91-70-50-542. Δικηγόρος. Σε άλλη ώρα τώρα. Μαγουλάνθρωπος. Τι σκεταβές στην αποθήκη ρε μαλάκα, πάρ' τις σκεταβές. Τι έπαθε. Τι έπαθε ρε το τηλέφωνο. 6-7. Χαμώ τα τηλέφωνά μου. Ωραία η έπαθε. Το vape έχει μέσα στην αποθήκη. 91-70-50-542. Δικηγόρος μου. Βουλάκες. Αντέγα. Δεν είναι εδώ, τίποτα. Υποθήκευσα το δικηγόρο. Ποιο μάξι ρε. Στο μηχανάκι έχω vape, πάρε. Πάρε τα vape να σου βάλω και να θα σου δώσω και ένα armor. Το πήρε στο armor. Vape πήρα. Ένα, πάνε, μην αρχώρεσαι, σιγά σιγά. Όλα καλά θα πάνε. Πάρε και τα vape. Πάρε και τα vape. Τα πήρα τα vape. Πήρα ένα vape. Να κάτσα πάρω κι άλλο. Πού το armor. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το δώσει armor. Άστο, δεν πειράζει, κράτα το. Πάμε έτσι, θα μου το δώσει μετά, μα χρειαστώ. Πάμε πάνω, πάνω φύγω από εδώ. Είναι επικίνδυνα. Κοίτα, το άναψε. Σιγά ρε, μπούστη με τα ντουμάνια. Συγγνώμη, απλά. Όσο το πιάνει ο σερβέρ, κάποια εκατοστάρα τα πιάνει ρε, μπρο. Αλλά είναι 100 που παίζουν, μπρο. Κατάλαβε τώρα τι εννοώ. Δεν θα μιλήσει δηλαδή σε μαλάκα εδώ που θα σου πει. Θα σου επέξει. Πρέπει να πάει σε επέξει. Δεν γίνεται. Ισχύει. Τι γυμναστήριο, βλάκα. Μίλες μπαλάκι σου, κοπίδα, σταματήσα τις μπαλάκι σου, εξωστέρα. Άκου, θα πας γυμναστήριο και εγώ κάθε που, κάμψη που θα κάνεις θα σου δίνω και ένα ντολμαδάκι. Εσύ, θα κάνουμε πάνω, ρε. Τι ντολμαδάκι, ρε βλάκα, να μου πήγαινε πάνω για τις μπαλάκι σου, θα κάνω στο γυμναστήριο. Εσένα τι σε έχω εδώ. Μαγούρτε. Έλα, θα κάνω γυμναστήριο για να φορτωθήσω το γαϊδούρι. Έχω εγώ 10 πάνω μου, έχω. Έχει και μέσα συνεργείο ή μέσα στην αποθήκη. Έχω ρέντε καγάζες, τι θα βάλεις, αμούμια θα γίνεις. Να το Μπίτερ Κάρστη, Στέλλα, Στέλλα που είσαι, ετοιμάσου, όταν μιλάω τηλέφωνο δεν το βουλώνει. Αρπάρες, καλά δηλαδή σαν τον παππού δεν είναι. Εντάξει, όταν μιλάμε στις πια κατάλληλες τιμές. Ναι, έλεγε πατάτα κουμπί το ατσίρμα του. Ναι, στο πάνω μέρος, τι εδώ πάνω ρε, μα στο πάνω μέρος ρε μαλάκα. Στις γιαγιάς δεν λες. Προς τα εκεί, ναι, στο πάνω, ναι. Έλα τουπάκια! Τουπάκ! 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 Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Πού είσαι, τουπάκ. Άκου τώρα, μπρο. Αύριο, σκάω να ξέρεις από εκεί. Ετοίμασέ με. Σκάω από εκεί. Άμα χρειαστούμε, έχω και τους 187 εδώ τον κέφα τα φιλαράκια μου. Θα τον κάνω τον γιατρό Μπαούλιο και τον Βένε. Βγήκανε και λέγανε ποιο σέρβο και απέριθε ο σέρβο. Θα τον κάνουμε, θα τον ράνουμε. Άκουρε μαλάκα, ο γιατρό δεν μαλακά. Ο Παύλιο Μίλιο Κομπάρ Γκαβίρια, ρε μαλάκα. Θα μα προκαλέσει σε τέτοια πράγματα. Τα ακούσω να τι γίνεται, Τούμπακ. Έχω μπλέξει. Αυτό εδώ θα του δείξω. Πού είσαι, πάρτο. Ρε μαλάκα, η Ντάλτον είναι παντού, ρε μαλάκα. Είναι παντού, ρε μαλάκα. Θα σε σηκώσουμε στον αέρα, γιατρέ! Πού είναι, γάμα με το ρίο αύριο του Μπακιάν και πες μου τι γουστάρεις μέσα all in full press. Ρε μαλάκα έμπλεξα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά έμπλεξα μπρο. Καθόμουν στο PC ένα τρίωρο με το ζόρι να κάνω stream. Λοιπόν, σβερκώνουμε το ρίο αύριο Peaky Blinders εδώ τραγιάσκες. Και ό,τι γουστάρεις ετοιμάζουμε. Από εδώ και στο εξής είμαι full press να ξέρεις. Από αυτό το μήνα τώρα 31 καινούριος μήνας full press. Full press τέρμα.
τέρμα που λέει ο Φαράω. Πού είσαι, πού είσαι. Ό,τι είναι, ρε μαλάκα χρυσογεννιάτικα και εσύ ήθελες τώρα. Young Dan, μαλάκα, η Dalton είναι παντού. Όχι, ρε μαλάκα, στο κάτω, αυτό είναι το τέτοιο. Προχώρα πιο εδώ, στη στροφή, ρε μαλάκα, εδώ. Στο τριγωνάκι, ρε. 21, αλβα, ναι. Ναι. Α, μπράβο. Ναι, τώρα θυμηθήκαν. Ναι, εκεί που ναι, κάναμε ναι, τη μετακόμιση, πού είσαι, πού είσαι. Ναι. Λοιπόν, βάλε το βίντεο με το σκηνικό που σκότωσε στον άλλο. Μαλάκα, έχει πολλά σπίτια, ρε μαλάκα, μέσα σε ένα χρόνο. Vice, κάπου, BH! Οχ, Young Dan, μάχη μου, τίποτα, θα γαμίσουμε το Ρίο αύριο. Σου είπα, είσαι για να παίζει Pablo Emilio Escobar Gaviria. Δεν είσαι τώρα, άσε τώρα, Peaky Blinders. Θα σου πω ότι θα τραβήξουν οι Άγγλοι. Θα σου πω αύριο. Και το Βένε, Tony Montana, αλλά κοκαίνα και μπάλε. Ετοιμαστείτε, σκάνε τα πυροβολικά. Πού είσαι, τα βλέπει τα Ούζη. The Big Man, Big Boss. Του πακιά έχω ξεκινήσει και παίζω λίγκα, να ξέρει, θα παίξουμε, πού είσαι. Ναι, έχω τα NBA. Ποιος πήρε το βέστη. Λοιπόν, ας πάρε το μαλάκα το φίλο σου και πες του να έρθει από εδώ. Κι άμα γίνει μαλακία και σκάσουν την μπάτσα, θα γαμηθεί. Θα το σηκώσω στον αέρα να το πεις στο τηλέφωνο αυτό. Εδώ δεν έχει τέτοιο για να σκάσουν την μπάτσα. Κάτσε να πιω ένα vape. Λοιπόν, full armor. Πού είσαι, πού είσαι. Ρε. Τι έχει το vape, ρε μαλάκα. Σου δώσα βέστη, θείο. Σου δώσα βέστη. Δεν έχω άλλα vape. Ωραία. Τι θες, γαζές. Ναι. Φαγητό θες. Εδώ σου μου να έχω. Κάτσε να βγάλω το παλιό κράνος μα του μανιάζει εδώ μέσα. Λοιπόν. Full press, τέρμα. Και εγώ θέλω γάζα τώρα γιατί είμαι. Θα σου δώσω. Πάμε chat, ρίξτε spell. Τώρα ανοίγω DRS. DRS, εμείς θα το δούμε το fight. Εννοείται stream αύριο ρε stream. Stream αύριο, αύριο θα γίνει πανικός. Πού είστε. Αύριο το κανονίζω. Κάτσε να βγάλω το skate, έξω να κάνω καμιά βόλτα στο χωματόδρομο. Του Πακιάν το βλέπεις τι έχω παίξει εδώ. Σκέιτας, πού είσαι. Πού είσαι. Έχω εγώ, γιατί σφαίρες σας, πιστολή. Ναι. Για κάτσε να δω. Ναι, όχι, ναι, για SMG ναι, έχω. Μαλάκ. Πού είσαι. Πούτσα και μετά. Ναι, μέσα μαζί σου, ό,τι γουστάρεις του Πακιάν. Ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις μαζί σου ρε μπούση. Βέβαια, ναι. Καπνίσαμε. Κάνα μπάφο έχουμε ρε μάκες, δεν έχω να πιω κανένα μπάφο. Έχω τον Λαθήν. Δεν θέλει, ποιος... δώσε ένα μπάφο να πιούμε. Γάζα, ποιος τι θέλε. Εγώ ρε. Έλα, κάτω. Ποιος το πήρε το τσιγάρο. Εγώ. Ωραία. Έτσι να δώσω όλα. Ωραίος. Ουσ, μπαφάκια μπουσ. Φέρε μπάφους, φέρε μπάφους οπωσδήποτε. Δεν ξέρω τι άλλο. Και 2-3 κουτάκια ακόμα σφαίρε. Και άλλα 10 κουτάκια σφαίρες. Ναι, φέρε για πιστόλι για SMG έχω εγώ πάνω μου. Έχω 11 γεμιστήρες. Τι να τους κάνω 11 γεμιστήρες εμένα. Δεν ξέρεις πως φεύγουν, ε. Ναι. Ναι. Με 10 κουτάκια και... Άμα μπορείς φέρε και ένα suppressor για το Uzi, ρε. Δεν ακούγεις εμάς, ερμα. Ναι. Άμα μπορείς φέρε και ένα σαπρέσο για το Uzi. Ναι, βάλα το τέτοιο πάνω. Γρήγορος ο ξεκίνας. Εκδόση όμως τώρα να ξέρεις. Ναι, πρέπει να πάρουμε, δεν ήτανε μέσα. Και τη γάμισα και εγώ μαζί με σένα, όχι μόνος. Ψάχνουν και εμένα τώρα, καλά θα πάει αυτή. Υπάρχει περίπτωση να σε ακολούθησαν μέχρι εδώ. Δεν με έχει ακολουθήσει κανείς, όχι. Ωραία. Τότε ας μιλήσουμε. Θα σου πω, αγαπώ, το με στέγη. Τι πράγμα. Εδώ μέσα. Έλα μέσα. Μη σκάσε λιγόπτωρο. Τουλάχιστον χαίρομαι που δεικνύεις να συζητήσεις με τους άνθρωπους. Ναι. Συζητήσεις όμως είμαι όταν υπάρχει συμφέρον, σαμάντη. Ναι, σίγουρα κάτι θα έχεις και στο μυαλό σου. Ναι, στο μυαλό μου έχω ότι είσαι ένας πρώην αστυνομικός υψηλόβαθμος που σίγουρα θα έχεις κάποιες επαφές από εκεί μέσα και κάπως θα μπορείς να με ξεμπλέξεις. Έχω προφανές αλήθειες και ξέρω πολλές γνωμίες και όλες. Τέλεια. Όπως και εγώ θα πρέπει να ξεκόψω τον εαυτό μου τώρα τις μαλακίες αυτές. Τι κυνηγάνε μόνο εσένα τώρα. Τέλεια.
Ωραία, άκου τι έχω στο μυαλό μου. Θέλω να πάρω δικηγόρο. Έχω βρει ένα μπουλούκο να πούμε με μια τρίχα μέχρι το στήθος. Φαίνεται αλυταρά. Α, με βοηθήσει και μου πει κάποια πράγματα και μπορέσω να ξεμπλέξω. Ναι. Παρακαλώ. Στα μάτι. Το βουνό πάνω από τα πυροβόλαγε είναι, αλλά το παίζει το άρπι. Είναι γαλλό. Το παίζει το άρπι, όπω είναι γαλλό. Δεν ξέρω τι είναι, βιάσκει πυροβόλα. Είναι γαλλό. Ρε Σερβάν, πε να φωνάζει λίγο, δεν ακούγεται. Ναι, για αρχή μιλάω λίγο πιο δυνατό, άμα μπορείς με το ζόρι σου ακούω, να μην δεν έχει φάει. Ωραία, λοιπόν, άκου. Θέλω να πάρω δικηγόρο. Αν με βοηθήσεις, για αρχή δεν πρόκειται να κατηγορήσω εσένα. Ότι είπα σαν κανάλια, στη δίκη δεν θα πω τίποτα για σένα. Οι δικηγόροι είναι λίγο δημόσιοι υπάλληλοι, Βάλτη. Ναι. Έχω ένα εξάδερφο δικηγόρο. Νεκτάριος Καραμάνης. Όχι. Γιατί, better call good. Καλύτερος, Saul Goodman. Saul Goodman, πού μπορούμε να τον βρούμε αυτόν, μ' αρέσει. Θα σου πω, αύριο, βραδάκι. Ναι. Κατά τις 10, του στείλω ένα μήνυμα. Πού είσαι Γιωργάρα, αυτός που λέει είναι καλός. Θα βγάλουμε μια τοποθεσία μαζί και αύριο το βράδυ θα τον στείλω εκεί, κατά τις 10. Ναι. Πρέπει να του ξεκαθαρίσεις ότι... Επίσης, τώρα στο τηλέφωνο, ξέρεις ποιος ήταν. Ποιος? Off-White. Off-White. Αυτός που έκανε το statement, ρε μαλάκα. Ο beatmaker. Με τα flash. Με τα ο Βρωμιάρης. Η πουτά να που μίλαγε στο βίντεο. Έμαθα μου λέει ότι ήρθε ο Πάρης, λέει, στο μαγαζί σου. Λέει, είχα μια πόρτα ανοιχτή και τη γάμισης. Λέει, θα σε γαμίσω και σένα τώρα. Λέω, καλά, πάει για έπνοντα γάμι. Μάλιστα. Άρα αυτός ασχολείται με την υπόθεση, ε. Όλος ο κόσμος ασχολείται με την υπόθεση, όχι... Όλο το πιντί σε κυνηγάει. Οι πουτάνες. Ωραία, επειδή... πώς μπορείς να με βοηθήσεις, λέγε ρε μαλάκα. Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Αυτό το δικηγόρο θα του πεις ότι άμα θέλει να με υπερασπιστεί, να ξέρει ότι άμα κάνει μαλακιά θα πεθάνει. Θα το ξεκαθαρίσεις. Θα σε υπερασπιστεί με τον κάθε δυνατό τρόπο. Ναι, χωρίς να είναι χαφιές. Ξέρει, έχει ιδιωτικό γραφείο, δεν δουλεύει για το state αυτός. Τέλεια. Γιατί να ξέρεις πλέον, τα ξέρεις ότι πόσο δύσκολη είναι η κατάστασή μου. Δεν ξέρω αν είδες το τελευταίο βίντεο τον καημένο τον πυροσβέστη. Πλέον εκτελώ με το έτσι θέλω. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να το κάνεις και επιβαρύνει τη θέση σου αυτό. Όλα επιβαρύνουν τη θέση μου και όλα αυτά που είπα. Για τον δήμαρχο, τα άκουσες. Ξέρεις τι πουτάνα είναι ο δήμαρχος. Ρε, το ξέραμε την πρώτη μέρα τι αρχίδι είναι. Έχει έρθει αυτοί από τους βάγκους, τον έχουν ρουφιανέψει η πρώτη μέρα. Το μπούστι. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε ο δήμαρχος. Τσίμπησε τα 150 από την πλαστή ταυτότητα και πήγε να πεδώσει. Τι μου έκανε ο δήμαρχος. Τι σου έκανε. Ήρθε με τη Σβετλάνα, μου λέει η Σβετλάνα θα σε απειλήσει. Λέει γιατί είχε μια φωτογραφία σου από ένα μαγαζί που είσαι με μια με ένα αγκούλο έξω. Ήθελαν να με απειλήσουν με τη Σβετλάνα μαζί για να μου πάρουν λεφτά. Ακούρα. Τον δήμαρχο τον έχω εξηγήσει τώρα που θα πάω να τον πάρω απαγωγή τον μπούστι να τον εδώ πουθενά. Και αυτό θα με βοηθήσει. Ακόμα δεν μας έχεις πει τον λόγο. Εγώ δεν τέριαζα να πούμε με το σύνολο. Ναι, δεν τέριαζα με το σύνολο. Αφού είσαι δολοφόνος, μα δεν είσαι για αστυνομία. Έτσι πυροβολά σου ψάχνω. Δεν τέριαζα με το σύνολο. Έτσι, έτσι πρέπει. Πήγε, και τις αρένες πρέπει. Σήμερα πρέπει να χάσουμε πουθενά, μαλακά. Full press. Τέρμα. Τέρμα. Α, έλα. Δώσε λίγο. Επίσης, δεν εμπιστεύομαι μπάτσο. Αλλά αυτός ο μπάτσος ξέρω ότι δεν ήταν μπάτσος. Αυτός πυροβολάει στο ψαχνό. Ήταν θέμα χρόνου να τον διώξουνε. Οπότε έχει και αυτός χεσμένη τη φωλιά του. Άρα πρέπει να μας. Δηλαδή, άμα δεν ήμουν τόσο μπλεγμένος, δεν του είχα τραβήξει σφαίρα. Αλλά τον έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Τι πράγμα. Πάρχο, λέω, τι θες να κάνεις. Να τον φέρω εδώ πέρα. Ναι, γίνεται. Άμα μπορέσει να πάρει τον δίμαντο και μου τον φέρει, νομίζω ότι είναι καλό. Θα τον κρατήσω μέχρι να σβηστούν αρχεία κάτι να κάνουν, δεν ξέρω. Δεν είναι τώρα ξύπνιος από ό,τι βλέπω. Ναι, όποτε μπορέσεις. Και αύριο. Έλα, Πίτερ Κάρ, πάμε λίγο αρένα, ρε, πάμε, Πίτερ Κάρ, Σμπερφάρι. Εύκολα. Αυτό είναι εύκολο. Ναι, εγώ ξέρω ότι τον ψάχνω γιατί με το που με ρουφιάνεψε είδε το βίντεο και πλέον δεν μου σηκώνεται τηλέφωνο, ούτε τίποτα, κρύβεται. Αυτό το ούζι που βλέπει στην πλάτη μου είναι δικό του. Μ' είχε βάλει το μουνό πάνω να το βρω γιατί κάποιος του το κλέψε. Εγώ ήμουν, το είχα μαρκάρει από τότε που ήμουν πίσω σώναξε. Από τον Μπάμπι το Σουγιά είναι αυτό το ούζι. Τότζα μαλάκα δεν περνάει σαν σχήμα μαζί μου.
Άρε, Πίτερ, ο Πίτερ σήμερα έχει συμπεριφάνω εσύ σαρέ, ναι, τσάτ. Πρώτη μέρα που φύγα από το σπίτι. Έλα, Βρετούσι! Είναι και ο Βρετούσι, είναι και ο Τζίμκαστ, είναι όλοι μάχοι με εδώ, είναι τώρα. Πού είστε, πού είστε. Πού είστε, τσάτ. Κάτι που να ξέρει. Ξέπερνω μότα, θα τον πάρω. Και να μην ξέρουμε εμεί. Πολλά. Ναι, χρειάζομαι στοιχεία. Χρειάζομαι στοιχεία, μπα και καταφέρει. Τώρα δεν χρειάζεται. Αύριο που θα σκάσει ο δικηγόρο, πρέπει να βρούμε πράγματα για την αστυνομία. Μπα και καταφέρουμε και φοβηθούν λίγο και κάνουν τράμπα με αυτά που με κυνηγάνε και με αφήσουν. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει κάτι που του ξεσκεπάζει, που του γαμάει. Του μπάτσου. Ναι. Που άμα βγει στο δικαστήριο θα έχουν πρόβλημα όλοι. Τι να σου πω, ρε φίλε, αυτά δεν τα ξέρω ακριβώ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, κάτι μέσα να μην έχει που να είναι. Αφού ξέρω τι μου νόπανε όλοι εκεί μέσα. Χθες μου βάφανε το σπίτι απ' έξω. Κάτι θα βρω, κάτι θα βρω. Θα μιλήσω και με τον Μπλέντι. Μπλέντι είναι Γάλλος, δεν είναι μαλάκα. Θα σου πω κάτι, σπέρα τώρα σχόλια στην έχασα. Έχουμε εδώ, το σταμάτησε εκεί να τον διώξανε. Μιλάμε, έτσι. Εννοείται. Άσε να γυρνάω λίγο κάτω εγώ, γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα δύο φάτσες, τρεις. Και τους τρεις, με τον παλικάρι που φοράει τη μάσκαρα, θα ξέρουν ότι είναι δική σου. Άσε να και εδώ τι θα μάθω. Πάρε τον αριθμό μου. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κάνω ό,τι μπορείς, Σταμάτη. Είναι πολύ σοβαρό. Έλα. Ποιος έχει το δωμάτιο 4 δίπλα από το συνεργείο? Εγώ. Όχι, εγώ χωρίς. Τρώει open up. Open up τώρα το σπίτι. Τρώει open up το σπίτι, ε. Δεν έχει μέσα ούτε ντουλάπα. Τέλεια. Πώς το λένε τώρα. Τέλεια. Γιατί δεν πρέπει να φέρνουμε ο Πάρης, εντάξει, σίγουρα δεν πρέπει να φέρνεις το μαγαζί. Εγώ και... Γιατί ξέρουν ότι είσαι μαζί με τον Πάρη. Πού το ξέρουν, ρε. Τι πού το ξέρουν. Για χαζούς περνάς. Πού το ξέρουν, επειδή δούλευα και ένα φεγγάρι. Δίνουν πληροφορίες. Κάνεις παρά να Μάικ. Ποιος και τι δεν ξέρω, δεν μου έχουν πει. Τα 30 σεκ θέλουμε, ναι, ναι, το νου μας, τσάτ. Άμλη, είχε ένα πληροφοριοδότη. Οπότε υπάρχει ρουφιάνος πάνω στο χωριό. Έχει ένα πληροφοριοδότη ο Σάμ που δίνει πληροφορίες. Και ο Χάλφνταν. Μάλιστα. Οκ. Νομίζω ότι ήσουν ασύχοντζα με τη Λούνα, να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ αυτό νομίζα. Τον έψαγα να το σκοτώσω. Τώρα δεν είναι ο Αλβάνος. Πίτερ Κά! Μαλάκο Πίτερ Κά, τι έχει κάνει σήμερα, μαλάκα. Φούτρες, τέρμα. Τέρμα, ευχαριστώ αδερφέ μου. Thank you, thank you, thank you. Εσύ νόμιζες ότι εγώ είμαι Ρουφιάνος Πάρη? Ναι ρε μαλάκα. Σου είχα πει ότι έψαχνα να σε φάω. Πήγες ξαφνικά στην αστυνομία, τι να νομίζω. Όχι, αλήθεια, επιβεβαιώνω ότι δεν είπε τίποτα για σένα. Για να γύρισε. Άμα είχε μπει σίγουρα δεν θα... και να έφευγε δεν θα γύρναγε. Γύρισε. Το είχα στο μυαλό μου ότι είχε κάποιο κόλπο που είχαν κανονίσει με τους άλλους για να σε δώσουν. Όχι, τον τέσσερα. Τέλος πάντων, θα πάω να μιλήσω εγώ τώρα με τον ξάδερφο μου, τον δικηγόρο. Έχουμε αφήσει. Να ετοιμαστεί. Μην πει τίποτα τσιμικά σε κανένα, να κλείσει το γραφείο αύριο και να έρθει πάνω από τα δέντρα. Dildop. 60 εκατοστά στο δωμάτιο 4. Ναι, ναι. Τσέκαρε τα lawyers. Ναι. Θα τον ψάξω. Θέλω καλό δικηγόρο, οπωσδήποτε. Και θέλω κάποιο στοιχείο που να το δώσουμε στο δικηγόρο και να πάει να του μιλήσει, να του πει ότι κοίτα, άμα πάει στο δικαστήριο θα έχουν πρόβλημα. Κάτι πρέπει να βρούμε, να του χτυπήσουμε, μπα και μα βήσουν τίποτα. Σε... Α, πουλάκι μου, μαλάκα, τι σου έχω τώρα, καλά, εντάξει. Μαλάκα, ποιο είμαι, τι μου ήρθε, τι φλάσε έφαγα, μάγκη, χειροκρότα. Πες το και γεννάω τσιγάρο, εδώ πέρα έχει λοιπόν, μάγκε, η χορεύτρια μου στο μαγαζί. Ναι. Γαμήθηκε χθες με το δικαστή. Το Μάκη, το. Πώς το λένε, τον περίεργο, το Σάκη, το. Πώς το λένε, το Στάφη. Όχι, το Βλάση. Θα σου πω τώρα. Πού πάει. Το Βλάση, τον περίεργο. Αυτό να είναι. Και πού κολλάει αυτό, ρε φίλε. Που κολλάει στο ότι θα έχουμε να εκβιάζουμε το δικαστή. Θα τον βγάλω εγώ φωτογραφίες για τέτοια μια χρονιά. Ναι, μ' αρέσει! Στην τη μέσα έχει φωτογραφική και α σου δώσω εγώ, ρε μπαγκά. Φωτογραφική και μηχανή. Να τραβήξει καλό πλάνο. Έχω κι εγώ, πάρε αγόρι μου. Μαλάκα, κι άμα είναι μικροψόλης, ο δικαστής το γαμίσαμε. Φαντάζεσαι να είναι σαν το. Θα μου δώσεις ένα δικό σου για security σε μαγαζί. Ναι. Έχω έξω το δωμάτιο και θα τη γαμάει ο τέτοιος και θα το. Εμένα. Εδώ, τον Αλβανό θα πάρεις. Όχι, τον Αλβανό. Το ξέρουν τον Αλβανό. Ναι. Θα βρούμε ένα. Το ξέρει, μαλάκα. Θα πάρεις τον Τακόλ από πίσω. Ναι. Θα φορέσει να πούμε και κάτι στα μούτρα, γιατί καμένα μούτρα δεν θα τον πάρουν τέτοιο, κατάλαβες.
Και το Σαμ λέει. Μέχρι πότε θα γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία. Το φτιάξουμε όμως το σετάρο. Κοίτα, όλους αυτούς πάντως από τους κυβερνητικούς κολομπαράδες τους είδα. Με το Βανίλα πιστεύω θα βγάλουμε. Ναι! Εμένα είχε έρθει κάποτε μία στο μαγαζί πριν μπλέξω και έπαιρνε τηλέφωνο το Τζιφ και τη έστελνε λεφτά να φτιάξει τα αμάξι. Και μου λέει, άσε, μου λέει ότι θέλω να τον κάνω. Μεγάλος μου νόδουλος. Και ο Σνέικα θα έρθει στο μαγαζί. Θα έρθουν. Το θέμα είναι τώρα, εγώ πώς θα τους πω, ρε μαλάκα τώρα εγώ. Για σένα, για πες μου. Τίποτα δεν θα πεις. Δεν σε πήραμε απαγωγή. Ναι, ότι σε ψάχνα να πούμε να σε φάω γιατί με έχεις πυροβολή, έτσι θα πεις. Θα πω ότι με πήρες απαγωγή, αυτό θα πω. Ναι. Ναι, και ότι του έδωσα λεφτά και μ' άφησε ελεύθερο. Μπράβο. Ναι, αυτό θα πω. Έμαθα ότι δεν είμαι μπάτσος, πες, του δώσα λεφτά και μ' άφησε. Αν και εμείς δεν θα ξανασκάσουμε εκεί πέρα στο μαγαζί, γιατί αυτοί θα ξανασκάσουν. Μην έρχεσαι στο μαγαζί, γιατί θα το κοιτάνε τώρα, παιδιά. Επίσης θα έχουμε την Αφροδίτη μέσα που θα δουλεύει. Και αυτή είναι εμπιστή. Μπορεί να τραβήξει και αυτή. Και αυτοί ξέρουν ότι δουλεύει για σένα, να ξέρει. Ναι, αλλά εκεί στο Βανίλα μπορεί να χορεύει με μάσκα, με κάτι, ρε φίλε. Χορεύτηκε. Θα έρθει με παρατσούκλι. Μπράβο. Φωνάζουμε η Λούνα. Βανέσα. Ρε, και καριόλα, φώναζε ότι όπως θες δεν έχουμε πρόβλημα. Και τη Λούνα, πάρτε τη Σάμο με να κλείσει. Ναι, ναι. Πρέπει να του παγιδεύσουμε, τσάτ. Φέρτε και αυτή, μην είσαι, ό,τι θέλετε. Έρχομαι, έτσι. Έχουμε κάτσει πολλή ώρα. Οπότε, στα μάτια περιμένω αυτά που είπες, ε. Και περιμένω, ναι. Αύριο το βράδυ θα μιλήσουμε με τον αδερφό μου και αυτό με το. Τον τέτοιο να το κανονίσουμε. Θα μιλήσω κι εγώ με τη χορευτή. Τέλειο. Στα μάτια, για δώσε μου το τηλέφωνο. Τι όχι, πριν με πειριστεί. Με πήρε τηλέφωνο ο Χόρχε. Τα πήραμε τα 30 σεκ. Μπράβο ρε τσατονού μας, αυτοί βαράνε. Δώσε μου ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Έλα Χόρχε, πού είσαι, με πήρες τηλέφωνο. Ναι, ναι, μου είπαν Νονέτε, έχεις πρόβλημα να σου πάρω τηλέφωνο. Ναι, έχω πρόβλημα, πού μπορούμε να μιλήσουμε. Να κατέβω κάτω James Town. Λοιπόν, θυμάσαι ένα χωματόδρομο που είχε κάτω από τη James Town. Οδηγάει σε μια πόρτα που μπαίνεις μέσα και κατεβαίνεις κάτι σκαλάκια. Πού να θυμάμαι τώρα τι μου λες, φίλε, πίσω στη χωματερή, πίσω στα βασανιστήρια. Ναι, στα βασανιστήρια που λέμε. Ναι, ωραία. Ακριβώς κάτω από το James Town είναι. Ναι, ρε, κατάλαβα που λες, πήγαινε εκεί στην πόρτα μέσα και ερχόμαστε. Ωραία. Άγγιση αλλαγή σχεδίου. Τι έγινε. Μπορώ να μιλήσουμε εδώ. Τα λέμε στα μάτια. Ακούω εδώ, ακούω πάλι τι γίνεται. Τι έγινε. Ο Αλβανός θέλει να βγάλει τη γυναίκα του στο κλαρί εκεί πέρα για πέντε. Ναι, ρε. Στα αρχή για τον Μαλάκα. Αλβανός είναι, ρε Μαλάκα. Μαλάκα, όλα και τα λεφτά. Έχουμε συνάντηση στις μηχανές. Ανεβείτε στο οχήματο. Περίμενε. Ρε Μαλάκα, πάρει το να χορεύει δεν σημαίνει ότι σαπατάει. Ραβές. Θυμάσαι κάτω από την Jamestown που έχει το δωματιάκι κάτω που μπαίνει μέσα στα σκαλιά. Να πάμε αναγκαστικά κάτω. Πού? Γκρο, φιλέ, γιατί κάνουν open up στο τέτοιο. Ναι, θα πάμε. Έχω κανονίσει κάτω από την Jamestown στο σπιτάκι μέσα με την πόρτα που είναι τα βασανιστήρια κάτω στα σκαλιά. Ναι. Εκεί πάμε, ναι. Ελάτε εκεί. Εκεί που είχαμε πράγματα όπλα. Κάποτε. Ναι. Στους βάγκους από κάτω. Βάλε το VIP ο μαλάκα ο ψώμος λέει να μπορέσει να φτιάξει το στέκι ο μεσίτης. Δεν το έχει βάλει ακόμα, δουλεύει ο μαλάκα, ρε φίλε. Στο σπίτι σου. Ρε φίλε, κάνουν open up. Αφροδίτη. Είσαι στον ασύρματο. Κάνουν open up, είσαι εκεί ακόμα στο μαγαζί. Οκ. Μην πας, Αλβανέ. Στρίψω αριστερά και θα σε βοηθεία. Ναι, όχο δήμαρχος. Yo, what up! Επιτέλου σε πέτυχα, χοντρέ. Λοιπόν, πού είσαι εξαφανισμένος τώρα αυτές οι μέρες? Όχι εξαφανισμένος. Δεν είδες τι ωραίο επεισόδιο βγήκε? Μπράβο, αυτό ήθελα να συζητήσω. Δεν αγαπάς τους ρουφιάνους και έγινες ένας από αυτούς, ε. Ρετήρια πάρει, αγόρι μου. Τα κατάφερε. Δημαρχάκο μου! Έλα, ρουφιανάκι μου. Επειδή έχω έναν τρομερό δικηγόρο στο πλάι μου, άμα θες ότι είπαμε εκεί πέρα δημόσια να μην πάει σε δίκη και χάσεις τη θέση σου, φρόντισε να μπορέσεις να με ξεμπερδέψεις κάπως, να με ξελασπώσεις. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Ναι. Αν δεν σκότωνες κόσμο και ήθελα τόσο επιβόλαιος όπως και έκανες. Δεν σκότωσα κανέναν. Άλλος τον σκότωσε, πληρωμένος δολοφόνος. Τέλος πάντων, αν δεν πυροβολούσες την ώρα live κάποιον, μπορεί να σε πίστευε και κάποιος. Τώρα δεν πιστεύει κανένας στον δολοφόνο. Καταλαβαίνεις.
Οπότε ναι, είσαι σε μειονεκτική θέση. Ο δολοφόνος ήταν ένας του, που ήταν πυροσβέστης. Ο επόμενος μπορεί να είσαι εσύ, ο επόμενος μπορεί να είναι κάποιος μπάτσος. Όλοι αυτοί που θέλουν να με πιστέψουν, με πιστεύουν με αυτήν την κίνηση. Ξέρεις ποιοι δεν με πιστεύουνε, τα μουνόπανα σαν και εσένα. Α, συνεχίζεις τώρα αυτό το επιθετικό το marketing που κάνεις. Νομίζω να σε βοηθώ, ρε πας καλά. Έχω την κλίση ηχογραφημένη που λες ότι μου βγάλες την ταυτότητα. Υπάρχουν στοιχεία. Άμα δεν θες να πάνε στη δίκη, κάνε κάτι να με βοηθήσεις, Δήμαρχε. Αυτό, άκουσε με. Μη συνεχίζεις να το παίζεις ρουφιάνος. Καταρχάς δεν σου πάει και δεν το περίμενα από σένα. Δεν είναι θέμα ρουφιανιάς. Άλλος πήγε στους μπάτους και ήθελε να με δώσει, Δήμαρχε. Μου το είπανε 10 άτομα, όχι ένας. Ωραία, άκουσε. Να πείτε ερκάτου. Εγώ ήμουν για ένα λόγο εκεί πέρα, πάρει αγόρι μου, σαν να σου πει και για έναν μόνο λόγο. Είχα άτομο εκεί, βρε μαλάκα, είχα άτομα δικά μου, σου ακούσανε που έλεγες ότι θες να τους δώσεις σε μένα. Φλάκα! Άκουσε, μην κάνεις μονόλογο. Σε σε πιάνει τρένα. Αυτό εννοείται ότι πήγα να σε δώσω, αλλά δεν θα έδινα εσένα, ρε φλάκα. Απλά έπρεπε να το παίξω καλό. Ναι, μωρέ, δεν το έδινε, δεν το έδινε. Για δεν μου το πες πιο πριν να το ξέρω, ρε, ότι θα κάνεις τέτοιο πράγμα. Για δεν μου το πες να το ξέρω, μόλις είδες τα σχόρια. Μόλις είδες ότι το έπαθα! Μου λέγες ότι είσαι στο ΙΕΜΕΣ, ρε ψεύτη, και ήσουν εκεί με τους μπάτσους και μ' ακούγανε και κανόνιζες να βρεθούμε και δεν μου είπες ποτέ ότι έχεις μιλήσει με τους μπάτσους, ρε ψεύτη, Δήμαρχε! Ρε βλάκα, γιατί σε πιάσατε, ρε! Είσαι χαζός, συνεχίζεις το παραμύθι της Καλυμπάς. Δεν καταλαβαίνεις. Τις προάλλες έξω από το Δημαρχείο Μπατσαρία, άσε τα μάθαμε, πουλάκι μου. Καλά, εντάξει, να σου πω, θα σου δίνα, ρε, λοιπόν, άμα θες να κερδίσεις την εμπιστοσύνη μου. Άκουσε με, άκουσε με. Την άλλη φορά θα σου έλεγα να οπλιστείς, την άλλη φορά ψεκίνηγα, έκανε. Είσαι χαζός, δεν το καταλαβαίνεις να πούμε ότι παίζεται διπλό παιχνίδι πίσω από την πλάτη. Γι' αυτό, επειδή εγώ πλέον θέλω ξεκάθαρα πράγματα, άμα θες να κερδίσεις την εμπιστοσύνη μου, γιατί εγώ στην έδειξα, σε εμπιστεύτηκα. Το όπλο σου το έχω εγώ, σε εμπιστεύτηκα ό,τι ήθελες, ό,τι μου ζήταγες, ο Δήμαρχος, να μην σε ρίξω. Άμα θες να κερδίσεις την εμπιστοσύνη μου, κάνε κάτι να με ξελασπώσεις, να μην πω ισόβια. Αυτό με νοιάζει. Όταν θα μου πεις ότι έχεις κάνει κάτι, θα φτιάξουν όλα. Θα πω ότι ήταν ψέματα στο δικαστήριο αυτά που είπα για τον Δήμαρχο. Δεν ισχύουν. Ωραία, ωραία. Άμα με φτιάξεις. Ωραία, άσε με να δω τι μπορώ να κάνω. Τι δικηγόρο έχεις. Τι δικηγόρο έχεις. Το Goodman. Το Goodman, το καλύτερος. Ωραία, ωραία. Εντάξει, και ίσως θα χρειαστεί να τον συναντήσω αν για να τα πούμε. Πώς θα γίνει, πρέπει να. Αύριο, δεν είναι εδώ τώρα. Αύριο. Μάθε εσύ, σκέψου τι μπορείς να κάνεις και αύριο θα σου καλωρίσω ραντεβού με τον δικηγόρο. Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει, ό,τι είναι ξαναμιλάμε. Και σου λέω, μη λες απερισκεψίες. Υπάρχει λόγο πάντα αυτά που κάνω, να ξέρεις. Σου είπα, μπορώ τα λόγια μου. Προς το παρόν είναι λόγια. Σε έχω εγγραφημένο που τα παραδέχεσαι. Μπορώ και να τα πάρω πίσω, αλλά μπορώ και να σε κάψω, αυτό να θυμάσαι. Οπότε πρέπει να με βοηθήσεις. Επίσης και εγώ το ίδιο. Οπότε πρέπει το ένα χέρι να βιτάλλω και τα δύο το πρόσωπο. Το ξέρεις αυτό, ε. Ναι. Απλά επειδή εγώ έχω μεγάλο πρόσωπο και γενικά έχω μεγάλα πράγματα, κοίτα να τον ύψεις καλά, μαλάκα. Εντάξει, άσε από εδώ και πέρα ό,τι θες να κάνει με τους μπότσους, μου το λες πρώτα, άμα είναι για καλό μου. Γιατί μέχρι στιγμής μου το κρύψες. Ναι, και εσύ ρουφιάνεψες. Κατάλαβες. Έχεις κάνει διπλή μπαλτή και εγώ τη ρουφιάνεψα. Ναι, αλλά δεν έδειξα στοιχεία. Δεν έδειξα στοιχεία. Είναι κάτι που είπα απλά κάποιο. Το θέμα είναι ότι πλέον έχω και στοιχεία. Κατάλαβες. Οπότε κάνε κάτι για να είμαστε και δύο ευχαριστημένοι, Δήμαρχε. Κάσε με λίγο να το σκεφτώ και ξαναμιλάμε. Έλα, χαιρετώ. Τα λέμε, γεια. Γεια σου, ρε μπαγκά. Τώρα με αυτόν μίλαγα. Ακόμα στο τμήμα κρύβεται. Αυτού έχει λερωμένη τη φωλιά του. Τα ξέρω, τα ξέρω. Προχθές που με μαζέψανε, εκεί ήταν. Τα ξέρω, μωρέ, με την πουτάνα. Hello. What up? What's good? Γεια σου, Νονέ μου, τι κάνεις. Γεια σας, μέγες μου. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Εσύ πες μου, τι. Καλά. Τι έγινε, τι έχεις. Έχω πρόβλημα, Χόρχε. Δεν ξέρω αν έχεις την καθόλου στα κανάλια. Εδώ την έχω πάνω μου, Νονέ, να την. Τέλεια. Άρα ξέρεις πάνω κάτω τι παίζει. Γενικά έχω πρόβλημα, Χόρχε. Έχουν γυρίσει όλοι εναντίον μου. Μόλις τώρα μου ανοίγουν, τώρα που μιλάμε, μου ανοίγουν το σπίτι πάνω. Τι λέτε. Ναι, έχω φροντίσει να είναι άδειο. Το περιμένω καιρό το χτύπημα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι σε χρειάζομαι για άλλο λόγο αυτή τη στιγμή. Πες. Έχω μιλήσει και με κάτι μεγάλες οικογένειες από εκεί κάτω από τις γειτονιές σας και χρειάζομαι βοήθεια. Οι περισσότεροι που μίλησαν μου είπαν ότι έχουν και αυτοί πρόβλημα με τους μπάτσους. Και από ό,τι θυμάμαι, τότε που είχα έρθει στην Τζέιμσταν σε σένα πρώτη φορά, σε εδώ μετά από τόσο καιρό, περνάγανε μπάτσοι, ενοχλούσαν και εκεί. Πράσινη με κονδύλατα σήμερα μέσα στο πρεμπάριο. Καλό μήνα, καλό μήνα! Πού είστε, πού είστε, πού είστε. Καλό μήνα, ρε μάγκες. Αλλάξαμε και μήνα. First. Την αρένα, κερδίζουμε. Καλά πάει ο μήνας. Θα είμαι ο πρώτος που θα ανοίξει το σπίτι, αλλά
Όλοι αυτό περιμένουν. Με όποιον έχω μιλήσει, αυτό περιμένουν και άλλοι. Όχι μόνο εσύ. Το θέμα είναι ότι οι μπάτσοι δεν σέβονται τίποτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι ψυχροί δολοφόνοι, να ξέρεις. Δολοφόνοι. Μου έχουν ρίξει σφαίρες την ώρα που. Άοπλος, λέμε να μου έχουν πάρει τα όπλα. Προσπαθώ να διαφύγω, μου έχουν σφαίρες. Χθες πυροβολήσαν την Άιβη. Χωρίς να έχει όπλο. Γενικά πυροβολάνε στο ψαχνό. Είναι δολοφόνοι πλέον. Οπότε δεν μπορώ μόνος μου να τους αντιμετωπίσω. Ειδικά όταν είμαι καταζητούμενος. Δηλαδή προσέχουν τον κόλλο τους. Χρειάζομαι βοήθεια. Okay. Μήνα για τα δυο μου, έλα που είσαι. Άρα κάνεις stream δύο ημέρες. Λοιπόν, θα σου πω αυτό που είπα και στους άλλους. Δεν με νοιάζει τι διαφορές έχετε κάτω εκεί τα χρώματα μεταξύ σας. Όταν μιλάμε για το PD έχει να κάνει με κοινό σκοπό. Έχει να κάνει με τις business, έχει να κάνει ότι όλους μας ενοχλούν. Το να περνάνε με ποδήλατα, να κόβουνε βόλτες μέσα εκεί είναι ασέβεια προς εσάς. Το ίδιο κάνουν και σε μένα, αλλά πες ότι εγώ έχω κάνει και 10 χτυπήματα και δεν έχω και γείτονες τριγύρω, ας πούμε, δεν έχω τα βουνά μου. Τώρα εκεί πέρα μέσα να κάνουν βόλτες και να είναι 10 οικογένειες εκεί πέρα από όλο τον κόσμο που να κάνουν business, να πουλάνε πράγματα και να είναι μπάτσι εκεί πέρα, νομίζω είναι ασέβεια. Μίλησα και με τους άλλους, θέλω να κανονίσω μια συνάντηση, να τα πούμε όλοι μαζί. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι επειδή σίγουρα υπάρχουν και διαφορές στο μεταξύ σας, θέλω όποιος θα έρθει εκεί πέρα να το έχει σκεφτεί καλά και από τη στιγμή που θα έρθει εκεί να μιλήσουμε να μην κάνει πίσω, σε ό,τι και να συμφωνήσουμε. Δηλαδή δεν θα γίνει μια συνάντηση να πούμε τι θα γίνει και θα μου πεις μετά ότι κοίτα εγώ για τον τάδε λόγο φοβάμαι ή δεν με παίρνει ή έτσι, ό,τι και να γίνει εκεί πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Και είναι για το κοινό καλό, ξαναλέω. Οκ, okay, σινιόρ. Πρέπει εγώ δηλαδή στο μυαλό μου θέλω για αρχή να τους φοβήσω. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να τους πάμε κόντρα, να τους κάνουμε, δεν μπορούμε να τους αφανίσουμε. Ναι, εννοείται, αστυνομία είναι. PD είναι, πάντα θα υπάρχει. Αλλά πάντα θα υπάρχει και η Grove Street, πάντα θα υπάρχει και το εμπόριο, πάντα θα υπάρχουν όλα αυτά. Δεν είναι αυτοί οι βλάκες που ήρθαν ξαφνικά και θα τα αφανίσουν όλα. Οπότε πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει και μια δύναμη εκεί κάτω και γενικά, ας πούμε, στην πόλη που δεν μπορούν να, να σκάνε έτσι. Πρέπει δηλαδή να φάνε μια απειλή για αρχή. Ότι κοίτα, κάντε πίσω. Και αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει δημόσια. Θα βάλω εγώ το κονέ μου με τα κανάλια. Απλά πρέπει να γίνει και μια πράξη που δεν μπορώ να κάνω μόνος μου. Πρέπει να γίνει μια απαγωγή ή κάτι. Τέλος πάντων. Θα το συζητήσουμε πιο πολύ. Θέλω να μου πεις αν είσαι μέσα για αυτή τη συνάντηση. Μπορεί να το σκεφτείς να μιλήσεις εννοείται και να με πάρεις τηλέφωνο. Έχεις ένα ρόλο. Ω πάπαρο, ναι. Έχεις ένα ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, μάλλον είναι το παιδιόν εδώ. Τι πράγμα? Τα κορίτσια. Οκ. Απλά να πάρουν λίγο το αμάξι γιατί είναι μέσα στη μέση. Με ειδοποιούν απ' έξω γιατί έχω ανθρώπους να μην. Πήγαινε το αμάξι σου, το έχεις μέσα στη μέση. Ναι, να το κρύψει κάπου γιατί είναι, είναι κυρίως. Βαράνε αρένα, ω πάρε μαλάκα! Δεν το πιστεύω, ναι, έχουμε τα 30 μέσα, σεκ, τσάτ! Το θέμα είναι πού είμαστε, είμαι, το πιστεύω. Ξύπνιος. Αν δεν είμαι ξύπνιος να ξέρω πότε θα γίνει για να στείλω κάποιον. Τι είναι αυτοί που βαράνε, τζιμκα! Τζιμκα τγαμιά! Για πάμε το νου μας, τσάτ, το νου μας, το νου μας, το νου μας. Γιατί τα ίδια έλεγα κι εγώ. Όχι ρε μαλάκα, τι βάρεσανε. Όταν έχω ένα ποιος, πόλεμο, Peter όταν μπουν στη μέση μπάτσι, ο πόλεμος... Ναι ρε, κάνε που! Πίτερ Καρ, γαμιά! Είναι κοινός εχθρός, μεγάλε. Ινδιάνο, πάω! Φάπα, επί 7, let's fucking go, Peter Carr, Τζίμκας, βρετούσεις! Μπράβο ρε μάγκες! Μπράβο ρε μάγκες, γάμω το κερατό μου, πρώτη μέρα μπράχα σου μαρένα. Πήγαμε στο E, ανεβήκαμε, ανεβήκαμε, ανεβήκαμε. Ανεβήκαμε κατηγορία. Πάμε σιγά σιγά, σιγά σιγά. Let's go, let's go. Μπράβο ρε μάγκες, μπράβο ρε μάγκες. Τζιμκάστ, Peter Carr, γαμιάδες. Ξαναπες μου λίγο Χόρκε γιατί είχα ένα θεματάκι τώρα εδώ. Ρίξα μια μπουμ, ένα μπύραυλο. Ναι, ρίξα μια φάπα σε έναν επικίνδυνο. Για πες. Λοιπόν, έλεγα ότι... Είπα και στο Word που είχα ότι όταν μπάτσος μπαίνει άμεσά μας, εσύ, το Word σταματάει και το όπλο μου τραβιέται σαν μαγνήτης πάνω στον μπάτσο. Σίγουρα, δεν σίγουρα. Σίγουρα ρε φίλε. Όταν, μιλάμε για τις business. Μπαίνουν, ακριβώς όταν αυτοί μπαίνουν στα πόδια μας και χαλάνε τις δουλειές μας, έχουν να κάνουν με όλους μας. Δεν έχουν να κάνουν ούτε μαζί σου, ούτε με εμένα, ούτε με κανένα ξεχωριστά. Έχουν να κάνουν με όλους μαζί. Όλους μαζί μας χτυπάνε, όλοι μαζί πρέπει να τους χτυπήσουμε. Μπράβο.
Μπράβο. Και εμένα έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε όλο αυτό γιατί ήρθανε πάνω στη Μηδάνδρια, ας πούμε, και επειδή είναι το BCSO εκεί πέρα, πιάσανε με πιάσανε κάτι δικού να πουλάμε, να κάνουμε. Δηλαδή, προσπάθησαμε εμείς να κάνουμε το business μας και τους είχαμε όλη την ώρα στα πόδια μας. Μετά έκανα κάτι χτυπήματα, μη σου λέω μαλάκες. Το θέμα είναι ότι με τρέξανε τόσο πολύ που όλη η μέρα τους είχα και στα πόδια μου. Σκέψω ότι χθες πήγα στο μαγαζί και είχαν γεμίσει τους τοίχους γκράφιτι. Η μπάτσι. Η μπάτσι θρασίτα την γκράφιτι. Όταν τα έλεγα εγώ από την αρχή ότι αυτή η μπάτσι έπρεπε να πανεκκύπτουμε. Μου κάνουνε γκράφιτι γιακούζα, μου κάνουνε γκράφιτι SPD on top και τέτοια. Σου λένε για γκράφιτι. Ακούρεμα. Ρέλε γενικά, να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, εγώ αυτό πριν έρθει στο γονιώσει. Να ξέρει ότι εμένα με έβαλε να τσακωθώ με μια οικογένεια το PD. Έχω φωτογραφία. Είχα φωτογραφία στα χέρια μου. Πρέπει να τη δώσω σε αυτό που μου την έδωσε. Ουσάρο δεν είναι αρκετή. Φαίνεται που ναι, πατάει πάνω από τους 10 σε τον γκράφιτι. Ένα μπάτσο βάγκο πάνω από τους 10. Και έτσι με βάζει σε ένα γουόρ εμένα με τους 10. Για να έρθουν να μας πιάσουν. Βέβαια το Word δεν έγινε ποτέ. Τα μονόπανα, κατάλαβα. Είναι τόσο μούλη, κατάλαβες. Δεν πρέπει κάποια στιγμή, ρε φίλε, να γίνει ένα τέτοιο. Προφανώς, πρέπει λίγο πρέπει. Να πούνε προς τα μέσα, δεν γίνεται. Πρέπει. Προφανώς, αλλά όταν εμείς θα του αρέσουμε και οι άλλοι από κάτω να πίνουν καφέ, είναι λίγο περίεργο. Πριν πήγαινα στην Κρόβιση να δω τους Μοβ, και εκεί στη στροφή στην Κρόβιση κάτω, πριν την Αλάνα των Μοβ. Έστριβαν αριστερά δύο ποδήλατα. Ο Τσίφ και άλλο ένα. Η μπάτσι! Ο Τσίφ σκάει με ποδήλατο στην κρόβουση του κάτω. Καταλαβαίνει γιατί ασέβεια και θέλω. Πριν καφέ εκεί κάτω, ναι. Δεν φοβάμαι. Εγώ έχω μάθει ότι πάνε και πριν καφέ εκεί. Τα λένε, λέει, με τι μπάτσου. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρει τι ξέρω. Άμα εγώ του βαράω και πάνε από κάτω στου μπάλα και πίνουν καφεδάκι, δεν μπορώ να κάνω κάτι κι εγώ μόνο. Ναι, αλλά η μπάλα είναι από του λίγου που του έχουν κάνει χτυπήματα πολλά και έχουν ναι, πρόβλημα. Ναι, η μπάλα είναι η μόνη που του έχουν χτυπήσει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι στο χέρι του. Εγώ ξαναλέω ότι όποιος θα αποφασίσει να έρθει σε αυτή τη συνάντηση, σίγουρα μετά δεν μπορεί να κάνει πίσω. Έτσι. Γιατί είμαστε κι άλλες οικογένειες εκεί. Οπότε, άμα καταλάβουμε ότι κάποιος κάνει πίσω, πάει εναντίον και εμάς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα, καλύτερα να μην έρθετε άμα δεν κουσάρετε. Το λέω σε όλους, μην το παίρνεις προσωπικά, Χόρχε. Εσένα το κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβες. Άλλο σου λέω. Εγώ το μόνο που θέλω είναι όσοι είμαστε εκεί να είμαστε ενωμένοι. Τώρα, αυτό που λες και εσύ, να μην φύγει κανένας. Ναι. Άμα ξεκινάμε να σπάμε, γαμήθηκε το πράγμα. Όχι. Οι διαφορές τα χρώματα μένουν πίσω. Ρε, εγώ γι' αυτό μπράβο. Δεν με ενδιαφέρει μπράβο. Καν το χρώμα, σενιόρ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο μπάτσος είναι ένα χρώμα μόνος του, δεν χρειάζεται. Μπράβο. Είναι μούλος. Δεν βλέπω χρώματα όταν βλέπω μπροστά μου μπάτσο, σενιόρ. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι με τον χειρότερο μου εχθρό δίπλα. Καλά τα λέω, Χόρκε. Κατάλαβα. Ωραία. Οπότε είσαι μέσα. Θα ειδοποιηθείτε σίγουρα, θα μπούμε σε κάποιο dark web και θα το κανονίσουμε όταν θα γίνει η συνάντηση. Πολύ πιθανό και σε λίγο σήμερα. Αν όχι σήμερα, θα γίνει αύριο. Οκ. Έγινε. Λονέ μου, ό,τι χρειαστείς μου λες. Έγινε. Συζήτα το και λίγο με τους δικούς σου και πάρε με ένα τηλέφωνο να μου πεις. Εγώ σε νιώθω δεν έχω να συζητήσω τίποτα. Εμείς είμαστε μέσα. Εγώ σου είπα, με τους μπάτους δεν έχω κανένα παρεδώσε και τους θέλω. Όσο δυνατόν πιο μέσα στο τμήμα. Πάθατε, ας τους βάλετε. Όλοι, άμα βάζετε άσο, βάλετε όλοι. Τι, πέντε άτομα. Αρχίζει να γίνει ομαδική δουλειά από όλους. Έγινε, Χόρχε. Θα μιλήσουμε. Οκ, εννοείται. Να είσαι καλά, νονέ μου. Τα λέμε, ευχαριστώ. Πεις. Τσάου, γέρα. Τον πάτο σου. Κλάσε κιόλας, μαλάκα. Έτσι, όλοι άσο. Τι βάλατε, πέντε άτομα. Να παρέχετε με νεμπό. Όλοι ρε, μαλάκα, να δείχνουμε εδώ να πούμε τη βλέπουμε ταινία. Πού είσαι, πού είσαι. Ωπα, πού το έβαθες αυτό, ρε. Να σου πω, θείο. Ω, sorry, μπαρμπ. Σιγά, ρε, μπαλάκα. Τη γλίτωσε, Ναι. Σε πόσο θα κλείσεις, κατά τις μια μισή εκεί υπολογίζω. Εκτός αν με δέσουν, πάμε για αργά. Του μπαγιάν, άραξε, να μιλήσουμε, άμα γουστάρεις, άραξε. Με τον που κλείσω, πάμε κολλάκι, έλα από τον Discord. Λοιπόν, τώρα που πάμε. Πάμε. Έλα. Αυτοί οι τρεις είναι ζεστοί. Τι εννοείς? Αυτοί οι τρεις είναι ζεστοί. Μπάλας, Φάμιλις, Βάγκος. Ναι. Και εμείς τέσσερις. Καλή στοιχεία. Δεν χρειάζονται. Το ξέρω δεν χρειάζονται άλλοι. Το θέμα είναι το Dark Web. Κάτι μου είπαν ότι παίζει. Εδώ το έχει. Το έχουμε αυτό.
Ναι, ναι, η μουνάρα εδώ το έχει. Έλα, πού είσαι, πού είσαι. Άρα να πάμε, έχουμε τηλέφωνο του μπάλα, δεν πήραμε. Να πάμε από εκεί να του πούμε ότι το έχουμε. Α, αυτό είναι. Οκ. Okay. Αυτά τα φτιάχνει και ο μικρός. Εντάξει. Α, drugs, weapons. Παίρνω τηλέφωνο να πω στους families να πω στο dark web που τα φτιάξει. Περίμενε, ναι, περίμενε. Όχι, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο με τους families να τους πούμε αυτό ότι είναι, άμα είναι 100% μέσα. Γιατί δεν τους το είπαμε. Kidnaps, απαγωγή. Hitman, 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 Hitman. Hitman. Το channel Hitman. Under the city. Είμαι πάνω από την μπόμπα. Κάνε το δωμάτιο ακάψου. Δεν υπάρχει εδώ. Α, μπορώ να φτιάξω. Δεν μπορώ να φτιάξω ρε, ό,τι έχει εδώ πέρα. Έχει drugs, weapons, robberies, kidnap, business και hitman. Στο hitman θα πούμε. Λοιπόν, tart guy. Ο tart guy είμαι. Λοιπόν, πάμε από τους πράσινους να τους πούμε και πάμε και στους mob. Η mob είναι σίγουρα μέσα. Φτιάξτε τη μηχανή βρε μάλακα, δεν μπορώ να σε βλέπω, ας το διάολο. Φτιάξτε τη μηχανή που μας κάνουν. Καπνούς βγάζει, τι έχει. Α, μια χαρά είναι να έχετε. Μια χαρά είναι. Πες ότι κίνδυνο. Τι μια χαρά. Ναι, δεν θα πάρουμε τηλέφωνο. Θα πάμε να, από εκεί να μιλήσουμε και στο Hitman θα να μπουν. Αλλά όχι στο τηλέφωνο. Τώρα να περάσουμε από τους κίτρινους. Ναι, θα περάσουμε, θα περάσουμε από τους κίτρινους μόβ και θα πάμε στους πράσινους να, να δούμε αν είναι μέσα. Έλα, πού είστε, πού είστε. Θα κρατήσεις το match. Όσο είναι ρε φίλε, δεν νομίζω σήμερα για πολύ για να ανοίξουμε και αύριο. Αλλά αναλόγως πως θα πάει το RP, γιατί έχουμε ένα RP τώρα αυτές τις μέρες φούλε με τσουμπάτσους, απαγωγές, δημάρχους. Ναι, γάμισε τους Κινέζους, δεν τους θέλω μαζί. Δεν είναι και στην Gross. Μ' ακούτε μάγκες. Ρε, πού είστε. Έλα, ναι. Έλα, στο Dark Chat θα είμαστε στο Hitman το group. Εκεί θα γράφουμε ό,τι να γράφουμε. Hitman, ναι. Οκ, επειδή δεν έχω πρόσβαση, πάω να πάρω πράγματα, να πάρω τέτοιο. Την κάρτα, ναι. Και, ναι, 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 και μπαίνω. Εντάξει, ναι, έγινε. Under the city, γέρο, under the city. Τι? Τι του λες τώρα, ρε μαλάκα. I'm gonna open up. Εντάξει, ρε, σε λέω ότι είναι, θα δούμε. Το θέμα είναι να κάνουμε ένα... μια απειλή, ας πούμε. Μια καλή απειλή. Πάμε μπάλα, θα τους πούμε τέτοιο. Πάμε, ναι. Δεν θέλω να τα κάνουμε όπα όλα. Ωρε μαλάκα, την κάσα. Δεν θα βγούμε έξω από πυροβολά με όποιον βρούμε. Θα παίξουμε RP, κατάλαβες. Στο RP θα το παίξουμε. Δεν θα βγούμε έξω να το κάνουμε μπάχα, λέω Βαγδάτη. Έλα, μάγκες. Μπορεί να μην στη βρήκαμε την άκρη. Mm. Στο Hitman θα είμαστε. Εκεί γράφουμε. Okay. Βάλε την άκρη με αυτά που είχατε να μιλήσετε. Ναι. Yeah. Τώρα ακούτε, πάμε στο τέτοιο. Ακούτε, τρία χρώματα θα είστε, τρία χρώματα θα είμαστε και εμείς. Okay. Ναι. Οπότε θα πέσει εκεί μήνυμα. Yeah, τα λέμε από εκεί. Τα λέμε. Πίσω και σε έφαγα. Ωραία, Bob. Σηκώσω κεφάλι πάνω ρε του λέει. Χάχα το θυμάσαι αυτό. Τι γέλιο είχα ρίξει ρε μαλάκα με το μουσικό. Περνώ family, γιατί δεν είναι κανένας. Ναι, πάρε τηλέφωνο να έρθουν από εδώ. Μην τους πεις για κάτι, να έρθουν από εδώ. Ναι. Πού είναι. Θέλω να το ξαναβρω αυτό. Πού ήταν αυτό ρε μαλάκα το κλιπάκι. Το έχεις. Γεια σύλτο. Μαλάκα τι γέλιο είχα ρίξει εκείνη την μέρα. Αυτός εδώ. Λες και έγινε την ανάσα του στο σβέρκο μου ήταν. Κοίτα, αυτόν το θυμάσαι. Ωσεβό. Ωρα Πίτερ Κάρ. Με το ζωγράφο. Είσαι ο Real Dragon. Ακόκο. Φίλε. I'm the real sex king. Εγώ είμαι ο real sex king, φίλε. Μην μπλέκετε. Κοίτα, κάνει που μαλακά. Είμαι, ξέρεις και ποιος άλλος. Ποιος. Είμαι και ο Χαγιάτε μου στο παιδό. Αλλά καλές και είναι ο Χαγιάτε, μαλακά. Ποιος. Είμαι και ο Χαγιάτε μου στο παιδό. Μαλακά, θα είναι κανείς ίδιο, ε. Είμαι και ο Χαγιάτε μου στο παιδό. Τα λέμε. Τα λέμε. Είμαι και ο Χαγιάτε μου στο παιδό. Μαλακά, πολύ καλός, ε. Το μπούσι, λες και να... Το σύλλα, ναι. Πού είναι. Λίγο πιο πάνω. Όχι, κάτω από τα σαμπίνα. Εσύ το... Α. Να τας.
Δεν ήταν, δεν ήταν ο Χαλιάτερα, ήταν του Βάγκο, ήταν του Τσότα μα. Να το δω. Θα πάρουμε παλού, παλού. Κοίτα τα φουσκάτα. Σήκωσε και βάλει πάνω ρε με στους καγάς του και σου φύγουν τα δόντια. Πάρε πάλι να πει να φύγει. Σήκωσε και βάλει πάνω. Πόσα κιλά παίζεις μπάρα στήθος ρε. Έλα. Το μπούτσι μου όλοι δράτε. Τι είπα. Και βάλει πάνω ρε με στους καγάς του και σου φύγουν τα δόντια. Θέλω το κιλά, τι θες. Ναι, ναι, το κιλά. Κιλά. Πρέπει να έχει δουλειά, bro. Γενικά, ρε παιδί μου, ποιος είναι, ποιος, να σας πούμε δύο κουβέντες τώρα για, το, για αυτό που λέγαμε πριν. Πείτε μας, μπορείτε να μας πείτε σε εμάς. Ναι, ωραία, όταν πω σε εσάς, ρε παιδί μου, και πείτε. Ελάτε λίγο στην άκρη, γιατί. Ναι. Δόκιν λίγο τρελή. Λοιπόν, άκου Μάγκες, επειδή μίλησε και με κάποιους άλλους, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω. Κάτσε γιατί παίζει το stream από την άλλη. Ωραία. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω που δεν σας είπα πριν είναι ότι όποιος αποφασίσει πήγαινε πιο πέρα να μιλήσεις ρε μαλάκα. Ναι λέω όποιος αποφασίσει να έρθει να το σκεφτεί. Γιατί όποιος έρθει στη συνάντηση αυτή μετά δεν πρέπει να κάνει πίσω. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Ναι, οκ. Okay. Έτσι. Okay. Δηλαδή. Τελεσίγραφο όμως, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ό,τι πούμε εκεί πέρα δεν πρέπει να γίνει πίσω ό,τι αποφασίσουμε. Καταλαβες. Εννοείται θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, αλλά. Μια κοινή απόφαση θα βγει. Ναι, θα βγει μια κοινή απόφαση που πρέπει να την ακολουθήσουμε όλοι. Ναι, το ακούω. Θα συμφωνήσουν okay. Όλοι προφανώς. Γιατί καταλαβαίνεις ότι. Εμείς μπορεί να τα έχουμε πει δύο-τρεις φορές, με κάποιους μπορεί να μην τα έχεις πει, κάποιοι μπορεί να μην σε ξέρουν, να μην τους ξέρω. Το να κάνει πίσω κάποιος εκείνη την ώρα ταυτόχρονα δείχνει ότι αδυναμία, καταλαβες. Και είναι κακό. Ελά, τζίκα! Καλά πιστεύω με τους μπάτσους όλοι. Ρε φίλε, συμφωνώ. Απλά είναι κάποιοι που μπορεί να κρατάνε πιο πίσω, να φοβούνται, να μην θέλουν να είναι πιο τέτοιο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που μέσα στην οικογένειά τους έχουν και κάποιον ραντ. Πότε δεν ξέρεις. Σνίτς. Αυτά υπάρχουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι όποιος κάσει εκεί πέρα θα κάνει πίσω για να αποφύγουμε αυτά. Καταλαβες. Γιατί ταυτόχρονα, άμα γίνει λάθος, ταυτόχρονα θα είναι αυτός που έκανε πίσω, αυτός που θα στιγματιστεί. Και μετά θα πρέπει να πέσουμε όλοι μαζί πάνω του. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζω ότι άμα έχεις σκοπό να έρθεις, πριν μάθεις ποιοι θα είναι εκεί και ποιος θα είναι και τι θα γίνει, να είσαι σίγουρος. Έλα, Τζίμκας, καμιά ζωγράφε, πού είσαι, πού είσαι. Εσύ το βρήκες στους άλλους. Ναι. Τα πάντα. Ναι. Μίλησα, έχουμε κανονίσει. Μίλα το με τους δικούς σου και μόλις μου πείτε το στάνταρτ, ok, θα περάσουμε από εδώ να σας δώσουμε ένα στο Dark Chat. Ένα κανάλι, κάτι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε από εκεί για το που θα γίνει η συνάντηση. Όχι μέσω okay. Τηλεφώνου. Okay. Για σήμερα λέτε. Έλεγα να γίνει σήμερα συνάντηση, αλλά και σήμερα με γίνει, θα γίνει αύριο, βαριά. Εντάξει, οκ. Εντάξει, καλώς. Θα επικοινωνήσουμε, θα επικοινωνήσουμε. Ναι, ένα τηλέφωνο να μας πείτε να έρθουμε από εδώ να τα πούμε, κατάλαβες ότι είναι. Έχει του Κίλα, του Παλικάρι εδώ. Έχω και εγώ το πάρει, εντάξει. Τέλεια. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου στείλω τώρα, με αυτήν την μπάτσο να πούμε. Στείλε μου να περάσω να τα πούμε ότι είστε έτοιμοι να μας πείτε, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά από τηλέφωνο. Ναι, ή πάρε με ένα τηλέφωνο, ας πούμε, και πες μου όλα από εδώ αυτό. Τίποτα. Έγινε. Τα λέμε. Πίσω. Peace and love. Έλα. Επειδή είναι ένα τηλέφωνο και μου λέει. Έχω εγώ να σου δώσω, έλα εδώ να σου δώσω το κούρ. Πάσε ρε. Παιδιά και τον Μπάρι και αυτούς. Λέω, γιατί τι με θέλεις. Είμαι να κάνει business, λέει με το Μάκη, λέει και θέλω να μιλήσω. Έχω λέει να σας προτείνω κάτι. Θέλω να περιμένεις στις 41. Θες να βάλεις κάτι μόλι εκεί. Πάμε. Πάμε όλοι. Είμαστε αρκετοί. Πάμε όλοι. Άμα γίνει μαλαγία είμαστε όλοι εμπλησμένοι. Ναι. Τέλεια. Θείο, μίλα εδώ και δεν σε ακούω. Συνθυρίζεις. Ακούς Θείο εδώ. Τον ακούω το μαλάκα ρε. Ισχύει 200 άτομα ο Πικάσο το νου μας. Τι έχει 200 άτομα, τι βλέπεις Survivor. Έραζε πρέμιε, πού είσαι.
Πού είσαι, δεν πρέπει, μιέ. Συνταρόβα, βράδυ. Έλα. Πες τον άνσυρε μάτω. Όχι. Κλείσω και ξανά ανοίξε το. Η μονή μηχανή να πάει να πάρει την Αφροδίτη, το γκαράζ. Ωραία. Πάω, ρε. Εδώ στο γκαράζ, εδώ. Του φέξε το πούστη. Δεν είναι μέσα Σβέτλανα να κάνουμε κανένα σκηνικάκι. Καταρχήν ασύρματο, μίλα εδώ ασύρματο. Μίλα εδώ ασύρματο και πάμε εκεί που είναι ο δικός σου. Πού είναι αυτός, πού είπες. Έλα, κάτσε να το πάρει ο άλλος. Ναι, ναι, αλλά μέσα στη μέση καθόμαστε τώρα εδώ. Έλα ρε μαλάκα να πούμε πίσω. Επιρές, αποδείτε σε πειρέ. Πόσο από σαν δούμε μία ώρα, όλοι εκεί πήγατε. Όχι, δεν πρέπει να βρει survivor σήμερα και επεισόδιο. Πού είσαι, πού είσαι. Θα βάλουμε σαν διψάλτη. Φαγητό δεν έχουμε. Πού είσαι, πού είσαι. Στράγια, νάνο, ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Τίποτα, και άμα δούμε μπάτσο τώρα να πούμε κάνουμε και χτύπημα, ε. Είμαστε καλοί αρκετοί. Yes. Εγώ δεν έχω όπλο ρε, μπορώ να βρω ένα πλάι. Πίσω, οι μηχανές πίσω. Τι δεν έχεις όπλο. Ναι, δεν έχω όπλο ρε, γάμισε τα. Πάμε, φεύγουμε, πάμε εκεί που θέλει ο θείος σας, θα παίρνει στην τράπεζα. Ελάτε, πάμε. Και πρέπει να δώσουμε ένα όπλο στο χαζό τον Κέλια. Γιατί δεν έχει όπλο αυτός. Θα πάμε να πάρεις μετά. Έχεις άλλο nickname. Ποιος ρε. Βλέπεις οι μηχάνες όπως παλιά. Όπως παλιά. Μαλάκα πειράζεται τον Παρμενίον. Πού είστε. Φώναξε τη GG. Εδώ είναι. Τώρα σε λίγες μέρες θα γυρίσει. Θα μπήκε τηλέφωνο, αλλά δεν μου πάνε... Το νου μας. Τώρα πάμε. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτή. Το νου μας. Μας την πέσουνε μπάτσι. Μηχανές φτιάχνονται, ναι. Το τσιγάρο στα δύο. Βασίλισσα ξανά. Πήρα έτσι απλά. Μακριά μάλια. Όχι, μακριά μάλια. Σκουλάρικια στα αυτιά. Και ναρκωτικά. Ιωνικός υπρό. Προοδευτική είμαι, τώρα δεν πάω, έχω χρόνια ρε φίλε να πάω, αλλά πιτσιρικάς προοδευτική, αφού κορυδαλό είμαστε. Αλλά εντάξει, τα ξέρεις αυτά τώρα, είμαστε δίπλα δίπλα, δηλαδή λες προοδευτική, ο Νικός, έκτρα και τέτοια και το απόγευμα πίναμε καφέ όλοι μαζί στην Πλατεία Ελευθερίας, αφού έτσι είναι. Αλλά εντάξει, το μεσημέρι τρέχαμε στη Λαμπράκη, πού είσαι, πού είσαι. Όχι, εντάξει, εγώ δεν ήμουν ποτέ τόσο τέτοιο ρε, τόσο φανατικός ας πούμε, πήγαινα στην Προ, έβλεπα τα ματσάκια μου και την έκανα. Δεν τζακώνομαι, δεν τζακώνομαι. Νίκια είμαι εγώ Ιωνικός. Okay. Ναι, εντάξει. Οπα. Μας την πέσανε, Peaky Blinders. Θα το πιστεύω, ήρθαν εδώ. Γιατρέ! Ο γιατρός είναι. Καλησπέρα. Γεια σας, ρε μάγκες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, τι έχουμε εδώ. Καλά. Καλά, γόρτσε. Είστε και με αυτό. Το γούζι μπορούμε να βάλουμε μέσα. Α, αν πείτε ποιοι είστε και τι θέλετε. Γκάνγκ. Οκ. Okay. Δεν κατάλαβα, δεν μου είπε ποτέ ποιος είναι. Και δεν μου είπε τα παιδιά, απλά μου πάνε να το πείτε. Όλα καλά. Τι έγινε, μαγκές. Καλά. Να σε ρωτήσω. Ναι. Μετά το Μάκη, με ποιον μιλάμε άλλο. Με όλους. Με μένα. Μιλάμε με όλους. Ναι. Ο Μάκης μας έδωσε μια πληροφορία για κάτι πάνω. Οκ. Okay. Το Σάντι. Έχω να του πω ρίξω κάτι στο τραπέζι. Ναι, πες μου. Λέω σε εσάς. Ναι. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τα ανοίξουμε. Πάνω.
να κάνετε δουλειά. Αλλά... το κρατάμε εμείς οι δύο. Ότι βγάζουμε καφ-καφ. Για ποιο πράγμα λες τώρα. Και δεν αφήνουμε κανέναν άλλο να πει. Το καραβάκι. Οκ. Okay. Win-win είναι και από τις δύο μεριές. Γνωσού δεν θα μπορέσει να το κρατήσει. Για το καράβι, ε. Το λέω ξεκάθαρα αυτό για να το ξέρεις. Μ' αρέσει. Εγώ είμαι εδώ, να βγάλεις κι εσύ. Όχι, αφού είπανε τσανγκάγκεν. Εγώ μπορώ να κάνω δουλειά εκεί πάνω. Μ' αρέσει. Τι μπορεί να μου προσφέρει, τι μπορεί να μας προσφέρει αυτό το πράγμα. Κόκα. You know, κόκα. Είσαι σίγουρος ότι είναι κόκα. Είσαι σίγουρος. Έτσι έχω ακούσει. Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Πού είστε, πού είστε. Okay. Όπα, ο Μάκης. Για περίμενε να έρθει. Έλα, Μάκη. Έλα, Μάκη. Είμαστε εδώ με κάτι δικού σου. Έχουν μια πρόταση. Έλα λίγο κι εσύ που τα λες. Στο 41, κάτω στις αποβάθρες. Άρθει και ο Μάκης, θα τα πείτε και λίγο με αυτό. Να μου παλέτο. Ναι, ναι. Φέρε και ένα πιστόλι άμα μπορείς εδώ πέρα, γιατί ώρα δεν έχει. Πάρει. Έλα. Έλα σου. Ναι, ένα λεπτό Μάκης. Έλα. Πού τους έχουμε εδώ, πού τους έχουμε μπροστά μας. Δεν θες να τους προτείνεις. Δύο πέρα. Τι. Αυτό για την αστυνομία. Όχι. Είμαστε αρκετοί θείο. Και εκτός από αυτό δεν είναι στην Grove και δεν τους πολύ εμπιστεύομαι. Ναι. Κοίτα να δεις. Είναι ένας τύπος ο οποίος σου λέει θα κάνω business και θα βγάλουμε μαζί λεφτά. Ναι. Εμείς οι δύο. Άστον για τις μετά... business. Βρε, εγώ... Άλλο η business και άλλο η μπάτση. Για να χτυπήσεις τους μπάτσους πρέπει, καταλάβες, αυτοί εδώ πέρα από ό,τι θυμάσαι κρύβονται. Δεν σκάνε, δεν μιλάνε, δεν βγαίνουν. Δεν πρόκειται να κάτσω τώρα να μπω σε τέτοιο τρυπάκι να τους εμφανίσω. Οι άλλοι έχουν χρώματα. Σκάνε έξω κίτρινη, πράσινη, κόκκινη, μπλε. Αυτοί εδώ να πούμε σήμερα σκάνε έτσι, αύριο σκάνε αλλιώς. Καταλάβες. Άσου και στο μάτι δες απ' έξω. Απλά μην γυρίσει μετά και πει ότι δεν μου το πρότεινες. Εγώ γι' αυτό το λέω. Όχι. Ξέρεις ποιοι είναι οι χειρότεροι από τους Μεξικάνους. Ναι. Οι Ιάπωνες. Μπράβο. Γι' αυτό. Cool. Ναι, business αλλά... και μέχρι εκεί. Έτσι, κατάλαβες τώρα ρε παιδί μου να πούμε είναι αυτό το η έκτη αίσθηση. Άστο να το δούμε, δεν χρειάζεται, νομίζω είμαστε καλά. Έλα. Τίποτα έρχεται και ο Μάκης. Μ' αρέσει αυτό που μου είπες φίλε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι... δεν το έχουν καταφέρει κι άλλοι. Σε έχουν προσπαθήσει. Έχω την εντύπωση, σίγουρα κάποιος έχει προσπαθήσει ρε φίλε, έχω δει κόσμο εκεί πέρα. Άκου, αλλά ναι. Πώς θα πω τα πράγματα πώς έχουν. Όλοι κάτι θέλουν σε αυτή τη ζωή. Σίγουρα. Όλοι κάτι ζητάνε. Αλλά όλοι ζητάνε να βάζουν μόνο στο χέρι στην πίτα. Κανένας να μην μοιράζεται τίποτα. Δεν δουλεύει μόνο έτσι η φάση, ρε φίλε. Μόνο σου δεν πας μπροστά, αγάπη μου. Σε μένα το λες. Εγώ πάντα έτσι δουλεύω. Δίνω, παίρνω. Δίνω, παίρνω. Έτσι πάει η φάση. Πρέπει να κερδίζεις. Ναι. Δίνεις εσύ, δίνει ο άλλος, κερδίζουμε και δύο. Win-win situation. Αυτό δεν το ξέρω. Άσο εντάξει είναι τίποτα αμερικάνικα τώρα εσείς εκεί πέρα να πούμε. Νιχάω. Έλα. Μπορώ να σου προσφέρω ό,τι θες. Ό,τι μπορείς να φαντάσεις. Από όπλα. Ό,τι γουστάρεις. Ναι. Για αρχή πριν μου προσφέρεις. Επειδή σας βλέπω ρε μάγκες είστε έτσι. Ωραίοι να πούμε μάχημοι. Κάνε μου μια χάρη. Μπορούμε να βγάλουμε λίγο τα γυαλάκια. Τα γυαλιά, όχι τις μάσκες κι αυτά. Να βλέπω τουλάχιστον τα μάτια σας, you know. Από μένα δεν γίνεται για ευνόητους λόγους. Φοβάμαι τους μπάτσους, μαγκά. Κι εγώ. Όλοι το ίδιο λένε. Ναι. Αλλά εγώ ξέρεις τι ξέρω. Και όλοι πάνε και μιλάνε. Όλοι πάνε και μιλάνε. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι... εγώ ξέρω ότι το Chang Gang, την άλλη φορά τουλάχιστον που τα είχαμε μπει, είχατε σχιστά μάτια. Τώρα εδώ δεν βλέπω κανένα σχιστό μάτι. Δεν είπα πως ποτέ δεν είχαμε σχιστά μάτια, αλλά... κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν έχουν. Να μην κοιτάνε. Μάλιστα. Με ποιον είχαμε λύσει τις προάλλες που είχαμε βρει. Το Chang Gang είναι σμίξη, είναι γενικά.
Και αυτό σου είχα πει ότι είχε μπερδέψει το Τσάνγκακ με τη Γιακούζα. Για Γιακούζα, δεν υπάρχει Γιακούζα. Όχι, απλά κάποιος πήγε πάνω. Κοίτα. Έκανε ένα γκράφι τη Γιακούζα. Και νομίζω ότι ήμασταν εμείς. Μπράβο, αυτό είχε γίνει. Από τη στιγμή που μου λες αυτήν την κουβέντα, σημαίνει ότι είστε εσύ. Να ξέρεις, φίλε, είμαι... όλο αυτό γίνεται γιατί είμαι καταζητούμενος. Είμαι... με ψάχνουν πολύ, κατάλαβες. Οπότε μπορεί... το πιο εύκολο που θα μπορούσα να με προσεγγίσει η αστυνομία ήταν να μου πει ότι είναι κάποιος άλλος, κατάλαβες. Αλλά μου είπες κάτι που το είχαμε συζητήσει μαζί, οπότε. Καλά, σε ψάχνουν οι μπάτσι να πούμε και ερχόμαστε εδώ πέρα κάτω από το πώς του Κασιδιών. Ένα υπόγειο, δεν είχε να πάμε. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Γενικά το ότι με ψάχνουν τα συμπέδωτα κυκλοφορώ. Γι' αυτό είμαστε, βλέπεις αρκετοί. Και αποφεύγουμε να γίνει το κακό. Ωραία. Δεν μπορούμε να είμαστε κι όλη μέρα σε ένα υπόγειο. Φίλε, εντάξει, με ψάχνουν, έχω βάψει τα μούτρα, έχω αφήσει μπούσια, εγώ με βλέπω πως είμαι σαν αβαγός, να πούμε. Τι να κάνω. Έχω ένα πράγμα. Δεν ξέρω. Πώς κινείσαι εδώ πέρα και πόσο καιρό. Το νου μας αρένα, τσά, τα έχουμε πάρει όλα. Μην μας χτυπήσουνε τελευταία στιγμή. Μπάτσε εδώ πέρα. Είναι ένα πράγμα που δεν θες να έχεις το κατόφλι σου. Ναι. Το ξέρω. Έχουν φωτογραφίες. Έχουν κάμερες παντού. Είναι μεγάλα αρχίδια γενικότερα. Ο τρόπος που κινούνται. Ξέρω, αλλά καλός ή κακός. Έμπλεξα. Οπότε αφού έμπλεξα. Έλα, πού είσαι, πού είσαι. Δεν γίνεται κι αλλιώς, κατάλαβες. Είναι κάτι φορές που αναγκαστικά τους έχεις από πίσω. Δεν το επιδίωξα, κατάλαβες. Ναι. Οκ. Εδώ πέρα οι δικοί μου είπαν ότι ξανά δεν πήγες σε τράπεζα. Δεν μπήκαμε λόγω αυτού ότι με ψάχνουν οι μπάτσες και τέτοια, δεν έχουμε κάνει κίνηση. Κάνετε παραγγελία κάποια όπλα, κάποιους ασυγμάτους, τι να κάνω, ρε φίλε. Ωραία. Καλά πάει αυτό. Γιατί θα κάνεις γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ψάχνω πλάνα, σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν βλέπεις καθόλου τηλεόραση, ειδήσεις τέτοια. Έχω κάνει κάποια χτυπήματα. Δεν ασχολούμαι με το ίντερνετ. Τέλος πάντων, προσπαθώ κάπως να ξεμπλέξω. Πρέπει να βρω τη χρυσή τομή. Γιατί δεν είναι απλά ότι με ψάχνουν. Είμαι ισοβήτης. Με είχαν βάλει μέσα και δραπέτευσα. Δικηγόρο έχεις. Δικηγόρο δεν έχω. Όχι, ψάχνω. Ψάχνω έναν καλό. Περιμένω να μιλήσω με 2-3. Όλο δικηγόρο θα βγάλεις άκρη. Ναι, αναγκαστικά. Όλο δικηγόρο δεν θα βγάλεις ποτέ άκρη. Ναι, το θέμα είναι ότι θέλω καλό δικηγόρο γιατί έχουν πολύ πράγμα. Τέλος πάντων. Ναι. Okay. Ένα λεπτό τσατονού μας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα την κλειτώσει με αυτό. Η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσω, ρε φίλε, δεν γίνεται να κρύβω μια ζωή. Τίποτα, δικηγόρο καλό. Υπήρχε κάποτε ένας καλός δικηγόρος, αλλά δεν ξέρω τώρα. Ναι, γενικά περιμένω 2-3. Περιμένω 2-3 να μιλήσω. Μόνο έτσι θα βγάλεις. 30 σεκ, το νου μας, chat. Αλλιώς χαμένο το εξωπενήμα. Ναι. Τι άλλο ασχολείστε εσείς, παιδιά. Με τα πάντα ασχολούμαστε. Τώρα περιμένουμε εδώ το Μάκη. Εγώ δεν ασχολούμαι αυτή τη στιγμή. Έχω μέρες γιατί καταλαβαίνεις. Με ψάχνουν. Τώρα έρχεται. Έλα. Εσύ καλά, είστε πώς να κάνεις. Ναι, τίποτα δεν μπορώ να κάνω, όχι πολλά, τίποτα φίλε. Αναγκαστικά δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ούτε μόνος μου, γι' αυτό του έχω. Ακούτε, λέω, μ' ακούτε. Ναι, έλα, έλα. Έχουν ενημερώσει ότι γίνεται ληστεία στην κεντρική πλατεία στην τράπεζα και είναι όλοι μπάτσε στημένοι σαν βλάκες απ' έξω. Εσύ ξέρεις, είστε πάνω στο Σάντι, έτσι, για μην κάνω λάθος. Ναι. Αλλά μπορείτε να ελέγχετε πολλά πράγματα. Έλα, Πίτερ Κάρ, πού είσαι. Μπαου, ζωγράφε! Μπατσμούτς, μπατσμούτς! Μπορούμε, ρε φίλε, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτές τις μέρες έχουμε όλους τους μπάτσους πάνω εκεί στο Σάντιμπρο. Γενικά είμαστε στοχευμένοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο τον πλάνο. Ναι, όλη την ώρα. Πάμε να πουλήσουμε κάτι, σκάνε κατευθείαν 3 περιπολικά. Γενικά μας έχουν πολύ στην πρέσα. Μπράβο, λύση. Μπράβο, ρε μάγκες. Μπράβο, ρε μάγκες. Μου λένε και οι. Κάνω την Grow, αυτό λέτε. Ναι, γενικά πρεσάρουνε πολύ. Κανονικά όλοι πρέπει να κάνουν κάτι. Κοίταξε, με, άμα κάνουμε όλοι κάτι, δεν θα πάει καλά. Ναι, αλλά άμα αφήσουν εμένα, αύριο θα μπορούν να έρθουν σε σένα. Και τι έχεις στο μυαλό σου. Εγώ τίποτα. Όλοι μαζί κάτι γίνεται.
Άμα ξεκινήσεις όμως, σηκώσεις κεφάλι κι εσύ κι ο άλλος κι ο άλλος κι ο άλλος, θα μαζευτούνε λίγο νομίζω. Δεν είναι κάποιος που κάπως πρέπει να τους κοπεί η φόρα, ρε φίλε. Η φόρα ξέρεις πως κόβεται. Βγαίνει το όπλο έξω. Όχι αναγκαστικά. Όταν ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με μένα κι άλλους πέντε στις μπάλες τους. Όταν θα ξέρουν να έχουν να κάνουν με μένα κι άλλες 10 οικογένειες, εκεί ίσως τραβηχτούν λίγο. Ξέρω εγώ. Ίσως σταματήσουν να τη βλέπουν τόσο γαμιάδες και ράμπο και τέτοιο και τραβηχτούν. Πέντε φορές είχα παφές μαζί τους. Χόλα. Και πέντε φορές δεν πήγανε καλά. Ναι, δεν πήγανε καλά γιατί σηκώνουν εύκολα το όπλο. Κατάλαβες. Ακριβώς. Και επειδή σηκώνουν εύκολα το όπλο, επειδή γίνονται πολύ εύκολα κάποια πράγματα, το ίδιο εύκολα σηκώνουμε και εμείς τα όπλα. Δεν είναι κάτι. Νομίζω όλοι ξέρουν πώς να τα σηκώνουμε. Ναι. Αν αυτοί τα σηκώνουν μία φορά, εμείς μπορούμε να τα σηκώσουμε 10. Ναι. Δεν δόξα τω Θεώ, κερδισμένοι βγήκαμε. Δηλαδή, μας όρθιοι. Είμαστε 100. Δεν μας ψάχνει κανένας. Okay. Και κάτι δεν πήγε καλά. Κάπου εκεί πέρα χάθηκε. Γιατί τώρα, άμα αυτή τη στιγμή γυρίσουμε όπως λες, σηκωθώ εγώ και αρισκάρα, ας πούμε, εμένα, ας πούμε, λέμε εμάς όλους εδώ πέρα δεν ξέρουν ακριβώς ποιοι είμαστε, δεν έχουν στιγμή ναι, εμάς. Να σηκωθούμε, οκ. Okay. Αρισκάρα εγώ το όνομά μου, αρισκάρα εγώ τη φαμίλια, όλη την ομάδα. Είδες σούπα. Έχω πρόβλημα, τη ρισκάρω. Τη ρισκάρουμε όλοι, γενικότερα, όλες οι ομάδες. Θες ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ποιο. Μπάτσα κλείσουν στα σπίτια τους. Θα θέλω να κάνω δουλειές και θα μπορώ. Αυτό είναι το σκέφτο. Όχι, μα το θέμα δεν είναι να κλείσουν τα σπίτια τους. Το θέμα είναι να προστατεύουν τους πολίτες. Έχει διαφορά, καταλαβες. Έχει διαφορά το να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει και η διαφορά το να έρχεσαι έξω από το σπίτι μου και από την γειτονιά μου όλη την ώρα. Και να μου βάφεις τους τοίχους και να κάνεις τέτοια πράγματα. Εκεί ξεφεύγει. Από το ένα άκρο πάμε στο άλλο. Νομίζω ότι αυτοί θα το καταλάβουν και θα το πάρουν στραβά. Πάντα έτσι συνέβαινε στο παρελθόν. Γι' αυτό έχω στο μυαλό μου για αρχή να τους δώσω μια ευκαιρία να το καταλάβουν. Πριν ξεκινώ να τους χτυπάω, κατάλαβες. Να τους κάνω εκείνα κάτι σαν απειλή, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Έγινα με την ομάδα σου μια καλή εξάδα. Στο πρώτο traffic stop. Μπαίνεις ο όρθιος. Τα έχουμε κάνει, δεν βάζω μυαλό. Τα έχουμε κάνει αυτά που λες. Παραπαγωγή για ένα high command, να βάλουν μυαλό. Ναι. Έκανα στη θάλασσα, ρε μετά. Αρχίδιος. Θα δείξει. Εντάξει, θα τα βρούμε αυτά, Μάγκες. Πάμε λίγο τώρα εδώ, ο Μάγκης ήρθε. Για, πού είναι ο τέτοιος. Έλα, Μάγκη. Έλα, τα πες λίγο εδώ με τα παιδιά. Έλα, μακαρέ. Έτσι να δω εδώ τι γίνεται. Ναι. Ραμπάφο έχω μέρα. Ναι, έλα σου δώσω. Ναι. Το γύρο φέρνει να του κάνεις πρόταση. Έλα βρε μαλάκα. Πάμε να κάνουμε χτύπημα. Θέλει χτύπημα τώρα. Να δω εδώ πέρα, έχει γράψει κανείς τίποτα. Όχι, ωραία. Ξεκινήσεις τις μέρες. Θα γίνεται χαμός πάνω πάλι. Έχω να σου κάνω αυτή την πρόταση. Σιγουλές. Καλό ακούγεται, αλλά το θέμα είναι... Έχουμε χέρια όλη μέρα για την προστασία που λέμε. Χάει κομμάτι του BD, ναι. Έτσι πρέπει να γίνει, chat. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν σε κανένα λόγο ανάλυμ πως γράψα αφού τους είπα στο Hitman, ρε. Αλλά είπα θα γράψω εγώ όταν είναι. Αυτό. Είναι κάτι μεγάλο. Εντάξει, γενικά από τα... Ωραία. Ναι, μπορούμε να το κοιτάξουμε, να κάνουμε... Έλα ρε Βασίλη, κάθε 5 λεπτά, άσους. Θα έρθεις κλάου, θα μπω αύριο να βαρέσω το ρίου, ναι, και το βέντε, που είσαι, Αυτό.
Ναι, ναι. Νομάστε. Μιλήσαμε προχθές και, και για μια άλλη μπίζνα. Μου είπαν τα παιδιά ότι ψάχνατε για καλό hacker. Ναι, ψάχνουμε. Μπράβο. Από εδώ, Mr. Robot. Ναι. Rank one, bro. Πού είναι το δικό μας το ρομπότ? Πού είναι τα δικά μας το ρομπότ? Έχω κι εγώ δύο ρομπότ. Έλα, πού είσαι, Φρόντζε! Πού είσαι. Εμένα είσαι. Έχω εδώ πέρα δύο που λένε... Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Thank you. Αλή καμιά. Πού είσαι. Δεν μπορεί να ανοίξει την ταρότητα. Ναι. Φίλε. Κοίτα, με κλειδαρότρυπα είχε ένα θέμα πιο παλιά. Τα μετάλλα τα ηλεκτρονικά... Κλειδαρότρυπα, μα είναι, ρε φίλε, με τα τσιμπιδάκια, έχεις δει τα δάχτυλά μου πώς είναι. Σου λέω μικρό, λέγανε καλύτερα να σε γαμίσει ο Μπάρης, πάνω σου βάλει κολοδάχτυλο. Λοιπόν, τώρα με τα τσιμπιδάκια θα παίζουμε. Φέρε μου εδώ, σου λέω τώρα ότι θες να στο ανοίξω, επί τόπου. Πότε είναι. Αύριο βράδυ. Ωραίο, έχω τα παρικάνια, έτοιμο για ύπνο. Έχω δίκιο από Ελλήνα που είμαι hacker. Ψιθυρίζει. Να σου πω, δεν ξέρω. Αύριο βράδυ. Λοιπόν, τα ποσοστά τα βλέπετε εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου. Ναι, το βλέπουμε εκείνη την ώρα. Από ό,τι θέλει να ζητήσει. Το θέμα είναι να μπει. Από εκεί και πέρα θα τα βρούμε. Ναι, τίποτα. Είναι... Αυτούς δεν θέλω να τους βάλουμε στην πίσνα. Παίζουν πολύ ύπουλα, ρε. Οκ. Okay. Έγινε μάγκες, έχουμε κάτσει πολλή ώρα νομίζω. Ναι, πάμε να φύγουμε. Την κάνουμε και ό,τι είναι συνεννοούμαστε. Ναι, τα λέμε πίσω. Μάγκε, πού είσαι? Αλβανέ. Έλα. Ανέβα, θα σου πω. Μάγκε. Ναι. Το αμάξι στυλτό και ανέβα να δείτε στις μηχανές. Οκ. Ξεκλείδωσε ρε μπαλακά! Ναι, βαρε. Ρε μπα... Καμώ τον πάτο σου. Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να τσιμπήσουμε έναν. Ένα high command, όπως λέει. Κόβουμε βόλτα. Πώς το λένε, πολύ πουτάνες αυτοί εδώ, οι Κινέζοι. Άσου στην απέξω, ναι. Κόβουμε βόλτα πολύ. Όποιος δει περιπολικό, σκάμε όλοι μπαμ εκεί επί τόπου όμως, όχι να καλές ενισχύσεις και τέτοια. Ό,τι δείτε, μιλάτε, σκάμε, τον παίρνουμε, φεύγουμε. Δεν τον πειράζουμε, τον παίρνουμε, φεύγουμε. Έναν. Άμα είναι πολύ, την κάνουμε. Έχουμε μηχανή να προβάλλουμε. Κάτι, όχημα. Έχουμε μονοκάβαλε. Έχουμε και όχημα. Ωραία, ωραία. Και το νου σας με τις μηχανές, μη σας κυνηγήσουν και χτυπήσετε. Μπαίνετε σε στενά και την κάνετε. Εύκολο να ξεφύγεις με μηχανή. Δεν είναι άλλες ανέβες. Μόνο εξηγημένοι στην πόλη οι Γινές Σερβάνα, ξέρεις, όντως Κολομπιάνο. Δεν ξέρω, εσείς μπάλας δεν παίζετε. Εγώ για εσάς ξέρω, για μπάλας. Τους είδες υπεράνε, μην τον αγωνιόμαστε, μάγκα. Ας το διάλο. Φίλε, αυτοί undercover και αρχίδια, εντάξει, οκ, okay, κάνουν τη φάση τους, καλά κάνουν. Αλλά απλά δεν είναι για το δικό μας ο κόλπο τώρα. Φλόρι, ρε. Οι Ιάπωνες με κρατσούτσουν, ρε μαλάκα. Το είδες ότι δεν έχεις το μάτι, δες. Προδίτη, ναι, ένα μάξι να έχουμε και τον βάζουμε μέσα. Απλά το νου μας, άμα είναι πολύ, την κάνετε. Ένα, να βρούμε ένα περιπολικό, ένα μόνο του. Όποιος το δει, μιλάει και σκάμε όλοι. Νάτος με το καροτσάκι. Με το καροτσάκι, κεντρική πλατεία. Ναι, ναι. Ωραία, κεντρική πλατεία, γρήγορα, ένα μάξι. Πλατεία, την κάτω μεριά, έξω από την τράπεζα. Γρήγορα. Γρήγορα ένα όχημα μονοκάβαλο. Να το. Πάει προς το τμήμα, ρε μπρο. Δεν μπορούμε τώρα. Άκυρο, πάει προς το τμήμα. Άκυρο, αφήστε τον. Πάρη. Έλα. Είμαστε 10 άτομα, πρέπει να κάνουμε 4 πίσω. Ναι, εντάξει, απαγωγή θέλω να κάνουμε, μπρο. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Έχουμε όχημα.
δεξιά άτομα πρέπει να είστε. Δεν θα παίξουμε σούπια, ρε. Θα φύγουμε αφού του είπα, δεν πυροβολάμε κανέναν. Ελαστική ήταν. Ναι, όχι, μα έχουμε άμα βρούμε κάποιον να τον βάλουμε. Τώρα έφερα τα προδίδια να πάρει. Ωραία, μακριά από το τμήμα, Αλβανέ. Πού πα στο τμήμα, Αλβανέ. Να πα και ακολουθήσει ο καθένα. Όχι, ρε μαλάκα, από το τμήμα είσαι δεξιά, δεξιά. Δεν και μια μηχανή πάνω, βίλε. Πίσω μα. Κύριο, έχουμε ένα πίσω μα. Κυριακή πλατεία είναι. Ωραία. Κόκκινο γκάρ. Κόκκινο γκαράζ, ναι. Ναι, 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 ναι. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Κατέβα, 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 μάγκα, κατέβα, κατέβα, κατέβα! Κατέβα, ρε μαλάκα! Κατέβα κάτω, μην κουνιέσαι, κατέβητε κάτω, ρε! Μην ξαναμιλήσεις, κατέβα... Ρε πουτάνες, πάμε, 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 ρε πουτάνες, όταν σας μιλάμε, δεν μιλάτε ασύρματο! Πουτάνες! Φεύγουμε, σπάστε, 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 φεύγουμε, σπάστε, 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 σπάμε! Τα παίξετε ρε μαλάκες. Johnny fucking budget, τα παίξει ρε μαλάκα το RP αρχίδα. Προς τα πού δεν θα πάμε. Φεύγουμε πάνω, φεύγουμε Σάντι, φύγετε, φύγετε από την πόλη. Αφροδίτη λίγο με το αμάξι λίγο πιο ήρεμα, πήγε σε μας πατήσει. Φεύγουμε, 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 σπάστε, σπάστε. Τι να κάνω, πήγαινα σου πιο αργά γινότανε για να μην πέσω πάνω σας. Ρε μαλάκα. Ναι, 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 πάμε, πάμε, φεύγουμε. Είναι τόσο απρέσο, ρε. Ναι. Καλά, τι απρέσο τώρα μας βρήκατε. Φεύγουμε, την κάνουμε. Ξαφανιζόμαστε από πολύ, μην μείνει κανείς πολύ, μαγκές. Πάνω μεριά Σάντι, τον κλασικό, τον παλιό σπίτι, εκεί που ήμασταν πριν. Πάμε όλοι εκεί. Ήταν, ερχόταν και ένα πατσικό πίσω-πίσω, μακριά ήταν. Δεν ξέρω αν μαζί. Δεν ακολουθάει κανέναν. Εμείς είμαστε clear και εμείς ανεβαίνουμε. Ωραία. Το θέλανε το γάζο, μα ρε φίλε, κάμισε. Και ήμασταν και 6 άτομα. Έλα και πού, είσαι. Τρεις μηχανές δικά βάλες. Αυτός δίπλα ήταν ο. Άκου, αν παίρναμε τον αριστερά, ήταν ο Ουτ. Ο θείος του ήταν αλλά... ο Σνέκαι. Ναι, αλλά μίλαγε στον ασύρματο. Τον είδες. Ο, έκανε panic button. Το χέρι σήκωσε στον ασύρματο, ρε μάλλον. Ναι, και εγώ το είδα, αλλά εντάξει. Μιλά, Τζιμκάς. Χαμιά, χάνουμε αρένα. Όχι, κερδίζουμε. Το νου μας. Παίζει να είναι τελευταία αρένα, το νου μας, τσακ. Τι βλέπουμε δηλαδή την αστυνομία των υπερηρώων. Εντάξει, είναι λίγο σκληρή αστυνομία, αλλά αυτά είναι τα βασικά ρε φίλε, σε σημαδεύουνε, γάμισε. Αλλά ήταν ωραίο χτύπημα, το ευχαριστήθηκα. Ω, δεν ήταν ωραίο ρε φίλε, πρέπει να τους πάρουμε. Γάμο την πουτάνα μου. Και ξέρεις, τώρα ξέρουνε και ποιος είμαι, θα με χρεώσουνε κι άλλα τώρα. Θα πάρουν την κάλικα από το, από το ούζι του δημάρχου. Πρέπει να αλλάξουμε χρώμα στη μηχανή, ε. Ναι, χρώμα, ρούχα. Βασικά μόνο... Κατάλαβες τώρα τι γίνεται chat. Πάλι δεν το παίζουνε και πάλι θα το τρέξουνε σε στοιχεία αυτό. Σαν την άλλη φορά, δηλαδή το συμπαθεύεις, δεν το παίζουμε, αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία, έτσι. Δηλαδή, εμένα με πιάσουνε τώρα, θα με κατηγορήσουνε, θα φάω 600 χιλιαρικά πρόστιμο γιατί πυροβόλησα αστυνομικό για απόπειρα. Αυτοί που δεν σηκώνουν τα χέρια! Γαμώ... Το νου μας. Αλλάζουμε χρώματα στις μηχανές μετά, ε. Πάμε σαν την αράξουμε και μετά μόλις φύγουμε αλλάζουμε χρώματα. Χάμω την πουτάνα μου. Το νου μας, σπάμε από την πόλη, μάγκες, σπάμε από την πόλη. Πυροβολήσαμε δύο ασυνόμους. Αμότο ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Μίλαγε, που έδινε συνέντευξη. Ποιος? Όχι, όχι. Όχι, δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν αυτός. Τρούπερ ήταν αυτός. Πάμε. Αμότο, φεύγουμε. Ένας. Να μην θες να πυροβολήσεις και να σε κάνουν να πυροβολάς. Θέλω απαγωγή, θέλω να πάρω έναν ρε φίλε. Γιατί αυτοί πρέπει να με παίρνουν εκεί στα γελιά και εγώ να μπορώ να πάρω ρε φίλε. Θέλω να πάρω κι εγώ έναν. Είναι μηχανή τώρα αυτή θα κυνηγάνε τόσο ώρα. Θα χρεωθεί ο Κορτσίδας. Πάμε από την πάνω μεριά και κρυβόμαστε. Μη σου πω το βουνό θέλει. Βασικά όχι εδώ, όχι εδώ. Αλβάνε τι κάνεις ρε μαλάκα.
Πάνω, πάνω, στην πάνω μεριά του Σάντι, όχι εδώ. Εδώ θα είναι το πρώτο πράγμα που θα έρθουν, εδώ θα έρθουν κατευθείαν στο μαγαζί. Για μέσα θα πάει ο Τρίπς. Ναι, για μέσα και μετά θα σκάσουν εδώ με ελικόπτερα. Πάμε Σάντι να βγάλω αμάξι στο impound. Ναι. Πάμε Σάντι να βγάλω, να σας βγάλω ένα αμάξι εδώ στο impound, ρε. Έχω και πινακίδα βασικά να αλλάξω. Ή άμα έχει κανείς impound αμάξι να βγάλει. Ναι, θέλεις και παίζεις, εμείς άσα να πάνε, Εύα, βλέπεις τι γίνεται. Τρέλες. Τα πιο απλά, ρε μαλάκα. Βάλω! Ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Τώρα ξέρεις τι μου έρχεται. Που έβγαζε ο Φαραώ και ζωγράφιζε. Την πυραμίδα. Νούμερο 1. Βολ. Βάλω. Τη ζωή μας, ναι. Παίξε το βολ. Νούμερο 2. NLR. Του σώναζε. Τα βασικά. VDM, RDM. Ρε γάμο το κεράτο μου. Τετράπορτο θέλουμε. Τετράπορτο ίσον το Porsche. Λοιπόν, έλα ένας να πάρει αυτό εδώ. Που δεν έχει έτσι κι αλλιώς πινακίδες. Πάρει. Έλα Dave να πάρεις αυτό που δεν έχει πινακίδες. Τετράπορτο, έλατε στο impound στο Sandy Mag να μπούμε σαν μάξια. Πάρει. Έλα. Ο οδηγός του οδηγήματος του Μπατσικού ξέρεις ποιος ήταν. Αυτό που μίλαγε στο βίντεο. Όχι, δεν ήταν αυτός. Ο Μητόγκας. Τετράπορτο είναι, πάρτε κι άλλους δύο εδώ πέρα με αυτό το αμάξι να βγάλω άλλο ένα. Λοιπόν. Πάω να κάτσω στο συνεργείο σαν μηχανικός. Τι είναι αυτό. Το Εύω μου, γιατί είναι έτσι. Ναι, είναι καλύτερα πάνω για να παίρνεις και info. Το βίντεο που είσαι, πες μου τι σχολιά στο συνεργείο. Είμαι στο συνεργείο ακριβώς. Ναι. Λίγο πιο πάνω έχει μείνει η μηχανή μας, αν μπορείς να αρχίσεις παρακαλώ. Έλα, ελάτε στον γκαράζ, αφήστε τις μηχανές σας, πάρουμε τα μάξι, έλα. Ναι. Έχουμε μείνει, ναι. Λίγο πιο πάνω το μαγαζί είναι, προς Σάντι. Έρχομαι εγώ. Πριν τον πάγκο εδώ ρε που έχει, με τα λαχανικά. Τι τέλος θα να σε δώσω εμένα. Έρχομαι εγώ. Δεν σε βλέπω. Μα αλάκα χάζευα. Όχι τάκτο να γινωθέ λέει. Είναι εδώ, αλλά κάνε το survivor. Ρε, πού στην μην κάνει spoil. Έλα, ρε. Έλα, τους βρήκα εγώ. Όπλο πήρες εσύ. Ναι, έχω. Τους πήρα. Έλα, Σάντι, γκαρά Σάντι. Ποιος δεν είναι σαν μάξι. Εγώ, σε περιμένω. Έρχομαι. Ούτε εγώ, παιδιά. Ωραία, άφορο πάρε το Ντάνιελ. Έχεις χώρο. Ωραία, πού είσαι, Ντάνιελ, να σε πάρει σε γκαράζ, Σάντι. Στρίβει γενικά, ε. Γενικά, ναι. Ντάνιελ. Ξέρα, τι έπαθα, τι 50-20. Τι να έκανα, ρε Στέλλα, πυροβολήσω, ρε Στέλλα, γάμισε. Τι να έκανα, περιμένω να έρθει το Panic Button. Αφού είδες ότι ούτε εγώ ήθελα να βαρέσω. Τρεις φορές τους είπα, φεύγανε με τα μάξι, πάλι δεν βάρεσα. Αλλά και ασύρματο γάμο το κεράτο μου, πού είσαι. Έλα ένας εδώ, κάτσε να αλλάξω πινακίδες. Για βγείτε λίγο. Φτιάξτε λίγο Αλβανέ. Γκαράζ, Σάντι. Στο κέντρο του Σάντι, στον γκαράζ που έχει. Ελάτε και το άλλο αμάξι να. Βασικά πηγαίνετε πάνω στο πάνω Σάντι και ερχόμαστε, μα είστε ήδη. Αμε Ντάνιελ, μπες στο ροζάκι που είσαι. Μα δεν είπα κάτι για σένα κανείς. Ίσα καλά για την μεριά αυτή τη στιγμή. Ναι ρε μαλακά, ψώμα, εντάξει. Δεν το παίξανε, φοβηθήκανε. Προχωράμε, δεν πειράζει.
την επόμενη. Πάμε. Έχουμε αλλάξει πινακίδες, είμαστε καλά. Το πορσικό έχει πινακίδες τέτοιο, δεν μπορούν να τις δουνε. Οπότε είμαστε κομπλέ. Μπορούν να τις δουνε αυτές. Δεν μπορούν, πρέπει να μπουν μέσα ρε, να ανοίξουν το τέτοιο, να πάρουν το συριακό. Πάλι καπνός μου το αμάξι. Α, όχι, ποιος πίνει μαλακά τσιγάρα μες στα αμάξια, γάμω τον πάτο σας. Εγώ γάμισε τα. Ωραία, μπούτσι μες στα αμάξι μου καπνίζει ρε μαλακά, στον παράθυρο. Συγγνώμη ρε μαλακά, περίμενε να πω. Άλλη μια τζουρα, άλλη μια τζουρα. Τι γάμισε, άνοιξα παράθυρα μας του μπανιάσεις εδώ μέσα. Πού είσαι. Πώς το πήρες αυτό το αμάξι ρε. Ένα 700. Ένα 700, γιατί είναι θέματο. Δεν θυμάμαι ρε, μας σε μια δημοπρασία το πήρα. Ένα 1.700.000. 60-70 χιλιάρικα, όχι ρε μαλάκα. 60-70. Ναι, 35 κάνει το άμαξι. Ναι, αλλά ήτανε φουλ ρε μαλάκα όταν το πήρα. Mm. 55, πόσο το είχα πάρει. Μου λέει καρδούλε, θα δώσουμε VIP στο σέρβο. Βάλτε καρδιές, μπάγκες, καρδιές στον ψώμο να πάρουμε VIP για το σπίτι. Καμώ την πουτάρα μου, θέλει και καρδιές όπου τον βλέπεις. Να βάλτε κάποια καρδιά με τον Μπούστη μας και μας δώσει το. Ρε Μπούστη, βάλε μας το σπίτι να αράζουμε μέσα εκεί ρε μαλάκα που αράζουμε στα χαμόσπιτα. Στα χαμόσπιτα, κοίτα που αράζουμε, δε λόστρε μαλάκα λέει, γαμώ το κερατό μου. Βάλτε κάποια καρδιά στον Μπούστη να πούμε. Να πάρουμε ένα σπίτι της προκοπής, θέλει και καρδούλες, κοίτα τον. Και τώρα βάλτε το άλλο το emote λίγο για τους μπάτσους εκεί, για τους μπάτσους. Στο ψώμο για τους μπάτσους, στο ψώμο, γιατί έλεγε είναι διαλέκτη. Για βάλτε λίγο το άλλο, ξέρετε εσείς τώρα, ξέρετε. Αυτό που βάζατε χθες στον τέτοιο να. Άμα το μέσα και οι μπάτσοι λέει, μπράβο Άνταμ, μπράβο Άνταμ, γαμιά. Ψώμο τα έλεγε, θα ανοίξει σερβεράκι, λέει έτσι αμερι... Ναι, δυνατός ο σερβερ του Μπακ, το βλέπεις, ε. Πάρ το τώρα ψώμο, πάρε. Πάρε μπούστη να πούμε που μας γάμισε, μας έδωσε στο αρμπί, πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο μέχρι εδώ, είμαστε να τσάτε να ανοίξουμε και αύριο. Γιατί είδατε προχθές πήγαμε 5ωρο, 6ωρο και χθες δεν έκανα stream, δεν μπορούσα να συνέλθω με τίποτα. Γιατί πήρα μετά με τον που έκλεισα stream, πήρα τίποτα να μπουκώσω και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πήγε ώρα πρωί. Δεν άνοιξα stream. Άρα λίγο πιο short, λίγο πιο short σήμερα. Οπότε, ναι, 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 μέχρι εδώ ήμασταν. Αυτοί ήμασταν chat. Καλά ήταν σήμερα, καλά ήταν. Παίξαμε το αρπάκι μας. Αύριο, για αύριο. Χτίσαμε πολύ αρπή για αύριο. Αύριο τι έχουμε. Έχουμε χτύπημα στο Ρίο και στο Βένε. Μην νομίζεις να την γλιτώσεις, του πακιάνε ετοιμά σου. Αύριο έχουμε χτύπημα Ρίου Βένε και μετά καπάκια σκάμε εδώ. Συνάντηση τα γκάγκ και θα προσπαθήσουμε. Πρώτα δηλαδή Θεού θέλοντος ψώμο Alt 4 επιτρέποντος που λέει να πάρουμε ένα μπάτσο απαγωγή μπας και μπορέσουμε και παίξουμε και εμείς το RP έτσι με τα γκάνκ τα υπόλοιπα συνάντηση με γκάνκ και απαγωγή μπάτσου δικηγόρο αύριο έχουμε δικηγόρους αύριο έχουμε πολύ πράγμα γι' αυτό θέλω να κλείσω σήμερα πιο νωρίς για αύριο να κάνουμε μεγάλο stream αύριο θα κάνουμε μεγάλο stream τσάτ σας περιμένω όλους εδώ λαμούγια πάμε μια καλή νύχτα όλη την ομάδα πως τη βλέπετε μάχημη σήμερα μπήκε όλη η ομάδα μέσα. Ήμασταν μάχημοι σήμερα, μάγκες. Ήμασταν μάχημοι.